ήταν κάτι το οποίο από την αρχή είχαμε βάλει σαν στόχο στην ακτινολογική εταιρεία. Ε, έχουμε ήδη κάνει συνεργασίες με τμήματα ακτινολογικά, τμήματα νοσοκομείων και είναι μια διαδικασία που θα την συνεχίσουμε. Θα ήθελα να ευχαριστήσω εσάς για την παρουσία σας. Θα ήθελα ιδιαίτερα όμως να ευχαριστήσω τους ομιλητές εξαιρετικούς συναδέλφους που μας τιμούν σήμερα με την παρουσία τους. Θα μου επιτρέψετε να κάνω μια ιδιαίτερη αναφορά και στην κυρία Τριαντοπούλου από το συντονίστρια διευθύντρια από το Κωνσταντοπούλιο της Νέας Ιωνίας και στον καθηγητή τον κύριο Κουρκουτσάκη από, την από, το Δημοκρίτιο Πανεπιστήμιο Θράκης που έκαναν αρκετά χιλιόμετρα για να είναι σήμερα μαζί μας. Τους ευχαριστούμε και μα τιμά η παρουσία του. Ακόμα ευχαριστούμε για τη συμμετοχή του και την κυρία Κουρτζογιάννη, η οποία θα συνδεθεί διαδικτυακά για την ομιλία τη. Θα ήθελα ακόμα να ευχαριστήσω το διευθυντή του τμήματο τη κλινική ακτινολογία, τον καθηγητή κύριο Πρασόπουλου και τον καθηγητή κύριο Χατζηδάκη, τον υπεύθυνο του προγράμματος, για την χαρά που μας δώσαν μέσω αυτής της συνεργασίας. Ε, θεωρώ ότι εκφράζω τις ευχαριστίες και όλων των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Ακτινολογικής εταιρεία. Κύριε Καθηγητά. Ευχαριστώ πολύ. Να σας καλωσορίσω και εγώ με τη σειρά μου. Α, πραγματικά πιστεύουμε στις κοινέ δράσεις. Α, η ΑΕΒΕ είναι το σπίτι όλων μας στη Βόρεια Ελλάδα. Και επομένω είναι μεγάλη μας χαρά που ε, η η συνεργασία για αυτή η σημερινή εκδήλωση γίνεται από κοινού, από την ΕΒΕ και από την κλινική πλέον Αχτινολογία, γιατί η, το, το πρώην εργαστήριο Αχτινολογία, στο ΑΧΕΠΑ, είναι πλέον κλινική Αχτινολογία με βάση ένα πρόσφατο ΦΕΚ. Πριν από οτιδήποτε όμω, να μιλήσουμε για τα σημαντικά. Το σημαντικό που συνέβη στη χώρα το τελευταίο καιρό είναι το τραγικό ατύχημα στα Τέμπη. Και αυτό είναι πάνω από τι ομιλίε, πάνω απ' όλα, πάνω από τι εκδηλώσει και δεν μπορούμε να το αφήσουμε με τον πρόεδρο του Γιούδε Τάνη να το αφήσουμε ασκολίαστο. Προφανώς είναι αδιανόητο, προφανώς είναι απείως φρικτό, είναι ασύλληπτο. Η εξαφάνιση ανθρώπων ανυποψίαστων, ανθρώπων νέων, αυτό δεν πόνεσε μόνο όλη τη χώρα και θα την πονάει, αλλά η Θεσσαλονίκη ιδιαίτερα και το Αριστοτέλειο ιδιαίτερα που έχασε φοιτητέ και το ΑΧΕΠΑ έχασε εργαζόμενο. Έχουν υποθεί πολλά για αυτή την, την, τραγωδία. Αυτό που ίσως εγώ θα ήθελα να, να, επισημάνω είναι ότι αυτό το αδιανόητο, το φρικτό που συνέβη είναι μια αντανάκλαση της κοινωνίας μας και είναι μια αντανάκλαση όλων μας. Οι παραλήψεις μας, η αδιαφορία μας, το γεγονός ότι δεν αντιλαμβανόμαστε ότι επηρεάζουμε τις ζωές των άλλων μπορεί να έχει τραγικά αποτελέσματα και αυτό είναι κάτι ευρέως διαδεδομένο στον ελλαδικό χώρο, ιδιαίτερα στο δημόσιο τομέα. Εμείς οι γιατροί, είμαστε από τις ομάδες που όντω η αδιαφορία μας ή η έλλειψη επαγγελματισμού μπορεί να οδηγήσει σε τέτοια αποτελέσματα που κανείς δεν τα έχει ποτέ διανοηθεί ζούμε μέσα σε ένα σύνολο και το μεγαλύτερο κομμάτι της δραστηριότητάς μας απευθύνεται στο σύνολο, που σημαίνει ότι τους άλλους πρέπει να του αντιμετωπίζουμε με την υπευθυνότητα και τον επαγγελματισμό που πρέπει, για να μην πω περισσότερα πράγματα για το συναισθηματικό κομμάτι του χρέους μας, το συνάνθρωπο και λοιπά, αλλά το πολύ βασικό είναι ότι πρέπει να κάνουμε τη δουλειά μας σωστά. Και αυτό ξέρετε ότι πολύ συχνά δεν το κάνουμε. Αυτό που συνέβη λοιπόν, όσο τραγικό, ανίποτο, αφόρητο, φρικτό είναι, δεν είναι ανέτιο. Έχει αιτία. Και την αιτία θα πρέπει ο καθένας μας να την ζητήσει και μέσα του. Γιατί υπάρχει συλλογική ευθύνη για αυτό που συμβαίνει συνολικά στη χώρα. Και τη θυμόμαστε κάθε φορά που γίνονται πράγματα που είναι έξω από το νου. Επομένως, επειδή αυτό είναι το πιο σημαντικό, αν μου επιτρέπετε να τηρήσουμε ενό λεπτού σιγή στη μνήμη αυτών των ανθρώπων που χάθηκαν. να ευχηθούμε ο Θεός να τους αναπαύσει και να παρηγορήσει όσους αγαπούσαν. Ενός λεπτού σιγή. Σας ευχαριστώ. Προχωρήσουμε στο πρόγραμμα της ημερίδας, γιατί η εκπαίδευση είναι από τα κομμάτια που μας κάνουν επαγγελματίε. Είναι μια υποχρέωσή μα, υποχρέωση των εκπαιδευόμενων, υποχρέωση των εκπαιδευτών. Και όσο πιο καλά εκπαιδευμένοι είμαστε, τόσο, όσο πιο καλό επαγγελματικό επίπεδο έχουμε, τόσο λιγότεροι σταθμάρχε λάρη σα υπάρχουν και τόσο λιγότερο Άγωνα και αντιπαραγωγικά και αδιάφορα συστήματα υπάρχουν. Οι συστήματα που υποτίθεται ότι είναι φτιαγμένα για να υπηρετούν του υπόλοιπου. Λοιπόν, α μου επιτραπεί να προλογίσω την πρώτη ομιλήτρια. Είναι πολύ χαρά μα που βλέπουμε τη Σοφία Κουτσογιάννη στην οθόνη. Ξέρουμε ότι μια λίμωξη πρόσφατη την υποχρέωσε να είναι μακριά μα. Αλλά χαιρόμαστε πάρα πολύ που τη βλέπουμε. Η κυρία Κουτσογιάννη είναι ειδική στην απεικόνιση κοιλιά. Είναι πήγον καθηγήτρια στο ΕΚΠΑ. Η παρουσία τη είναι διεθνή. Είναι συχνά προσεκλημένη ομιλήτρια σε μείζονε επιστημονικέ εκδηλώσει για το, για το και για το θέμα των ορθοκολικών όγκων και όχι τυχαία γιατί είναι ένα θέμα που το κατέχει βαθιά και επομένω έχουμε να αφαιρεθούμε πολλά από, τον, από, την ομιλία της. Η ομιλία της ορθοκολλική όγκη α, θα μας είναι πιστεύω εξαιρετικά χρήσιμη. Καλώς ήρθατε, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που είσαστε μαζί μας έστω και από απόσταση. Ο λόγος σε εσάς. Καλημέρα, αξιότιμα. Κυρίε και κύριοι, ευχαριστώ πάρα πολύ και καθηγητά και εσά και την Οργανωτική Επιτροπή της Τεχνολογικής Εταιρεία Βόρειο Ελλάδος για αυτή την πολύ τιμητική πρόσκληση να συμμετέχω έστω και διαδικτυακά και να μιλήσω για τους ορθοκολικούς όγκους καθώς αυτός είναι ο μήνας Μάρτιος είναι και ο μήνας αφιερωμένος στην ενημέρωση για τον καρκίνο του Παχαίου Σεντέρου το δεροκαρκίνομα μπορεί να συναντηθεί σε όλο το παχύ έντερο, αλλά συνηθέστερα και με μεγαλύτερη συχνότητα στο ορθό και στο σιγμοειδές. Και όσο αφορά το καρκίνο του παχύ έντερου γενικά, η απεικόνηση έχει ένα σημαντικό ρόλο τόσο στη διάγνωση όσο και στη σταδιοποίηση και την παρακολούθηση. Και σχετικά πρόσφατες εξελίξεις είναι ότι πλέον δεν κάνουμε βαρύχο υποκλεισμό για την διάγνωση, αλλά όπου αυτό είναι εφικτό κάνουμε Εξέταση υπολογιστική κολονογραφία και ουσιαστικά η σταδιοποίηση και η πρωτοδιάγνωση απεικονιστικά του καρκίνου του Παχαίου Σεντέρου γίνεται με την πολυτομική εξονική τομογραφία, η οποία έχει και ικανότητα προγνωστική κατηγοριοποίηση των ασθενών με καρκίνο του Παχαίου Σεντέρου. Οι ασθενείς διαγνώσκονται μετά τη λήψη βιοψιών κατά τον ενδοσκοπικό έλεγχο και η απεικόνιση με την αξονική τομογραφία έχει σημαντικό ρόλο στην σταδιοποίηση, την τοπική, όσο και την μεταστατική, δηλαδή να αναδείξει μεταστάσεις στον, στο ύπαρ και στον πνεύμα όταν κάνουμε αξιονική τομογραφία θώρακος άνω το 30% των ασθενών με καρκίνο του παχέω εντέρου θα, έρθει, θα προσέλθει στα επίγοντα με συμπτώματα απόφραξη. Θα γίνει μια αξονική τομογραφία σε επίγουσα βάση ε, άνω-κάτω κοιλία με ενδοφλέβια χορήγηση και γραφικό όπου αυτό είναι εφικτό. Και θα αναγνωρίσουμε τον καρκίνο, όπω αυτή την περίπτωση εδώ που βλέπουμε, μια χορογραφική εξεργασία στο τυφλό και ε, διάταση των ελίκων του λεπτού εντέρου με παρουσία μικρή ποσότητα ελεύθερου υγρού ε, ενδεικτικό ε, απόφραξη. Η αξονική αυτή τοπογραφία θα μα βοηθήσει στο να αναδείξουμε τόσο τη θέση όσο και το μέγεθο τη πρωτοπαθού βλάβη, να δώσουμε πληροφορίε σχετικά με το τάφ και το νη στάδιο, βέβαια με μια ε, όχι εξαιρετική ακρίβεια, κάτω από 70%. Ε, θα δώσουμε πληροφορία με το αν ο όγκος βρίσκεται σε μεσαιτερική ή οπισθοπεριτεραϊκή θέση, αν υπάρχει εξοβλερογονική φλεβική διήθηση. Και πληροφορίε σχετικά με την ανατομία του εντέρου και των αγκίων και με μεγάλη ακρίβεια, όπω είπα και προηγουμένω, μπορεί να αναδείξει η ξωνική τομογραφία την παρουσία απομακρυσμένων μεταστάσεων τόσο στον πνεύμονα όσο και στο ΙΠΑ. Εδώ βλέπουμε ότι η ακρίβεια τη αξονική τομογραφία, με δύο παραδείγματα από τη βιβλιογραφία, όσον αφορά το TAF στάδιο κατά τη TNM κατηγοριοποίηση, είναι περίπου 50%. Είναι ένα παράδειγμα ενός ασθενούς που ε, είχε καρκίνο στο τυφλό και δόθηκε αυτό σαν ΤΑΦ4Β στάδιο, γιατί θεωρήθηκε ότι διηθεί ε, τον τελικό ηλαιό, την έλκα του τελικού ηλαιού. Παρ' όλα αυτά αυτό ήταν ΤΑΦ3 στάδιο, ενώ εδώ είναι ένας μικρότερος όγκος, ο οποίος δόθηκε ΤΑΦ2 χωρίς δηλαδή εξωτικωματική επέκταση, ενώ στην πραγματικότητα ήταν ΤΑΦ4Α, γιατί υπήρχε και διήθηση του ορογόνου. Ε, αναφορικά με του λεμφαδένε, του επιχώρου λεμφαδένε, τον καρκίνο του Παχαίου Σεντέρου, δεν υπάρχουν επικυρωμένα απεικονιστικά κριτήρια για να χαρακτηρίσουμε λεμφαδένε που βλέπουμε αν είναι μεταστατικοί ή αντιδραστικοί. Ε, βέβαια, αν σε μελέτε που έχουν γίνει, μετά τη χορήγηση εδοφλέβιου και γραφικού κατά την πηλαία ε, πυλοφλεβική φάση, αν αναγνωρίσουμε τουλάχιστον ένα λεμφαδένα ο οποίο παρουσιάζει αν και αγραφική ενίσχυση, εσωτερική ετερογένεια ή εσωτερική ετερογένεια και ε, ανώμαλη παρυφή, τότε μπορούμε να πούμε ότι έχουμε να κάνουμε με ένα μεταστατικό λεμφαδένα και να κατηγοριοποιήσουμε ε, τον ασθενή σε στάδιο 3 ε, όσον αφορά το λεμφανδενικό, ε, στάδιο. Τώρα για το ορθό. Ε, η, η, αντιμετώπιση του δολοκαρκίνωματος του ορθού αντιμετωπίζεται ε, λίγο διαφορετικά και υπάρχουν επικονιστικές ε, κατευθυντήριες οδηγίες τόσο από τη Γιουρίκα όσο και οι επικαιροποιημένες της ε, ESGAR, όπου ε, συμφωνούν ότι για τη σταδιοποίηση του αδελοκακινόμαστος του ορθού για στάδιο τα 1 και πάνω, η εξέταση εκλογή είναι η μαγνητική τομογραφία, η οποία μας επιτρέπει να δώσουμε τόσο πληροφορίες για το τάφ όσο και για το νη στάδιο, το λεμφαδενικό στάδιο, να μας, δώσει, μας δίνει πληροφορία για τη μεσορθική περιτονία, ε, την οποία μπορεί να αναδείξει πάρα πολύ καλά. Ενώ για το μεταστατικό στάδιο του καρκίνου του ορθού, κάνουμε αξιονική τομογραφία θώρακος ε, Το ορθό λέγεται ορθό γιατί, σε, αν το δούμε σε παρασκεύασμα φορμόλης, αναγνωρίζεται σαν ένας ευθύς σωλήνας, ενώ εν βίβο ακολουθεί την καμπυλότητα του ιερού οστού, το ορθό λέμε ότι εκτείνεται από τα ακροτήρι των μευτήρων έω και το κόκκιγα και χωρίζεται σε τρία τμήματα. Το άνω, το μέσο και το κάτω τρίτη μόριο. Το κάτω είναι τα πρώτα 6 εκατοστά από την είσοδο στον προοπτικό σωλήνα, το μέσο 7 με 11 και το άνω 12 με 15. Αλλά αυτό δεν ισχύει ε, στην πραγματικότητα. Ε, η οριοθέτηση του ορθού είναι ένα θέμα ε, που εξακολουθεί να είναι υποσυζήτηση. Και αυτό γιατί οι ανατόμοι και οι χειρουργοί και εμεί ω ακτινολόγοι δίνουμε διαφορετικά σημεία ω προ την ορθοπροκτική συμβολή και την ορθοσυγμοειδική συμβολή. Η ορθοπροκτική συμβολή σύμφωνα με του ανατόμου είναι στην οδοντοτή γραμμή. Οι χειρουργοί ε, την οροθετούν στο μυϊκό ορθοπροκτικό δακτήλιο. Ενώ η ορθοσυγμοειδική συμβολή σύμφωνα με του ανατόμου είναι στο επίπεδο του Ι3 και σύμφωνα με του χειρουργού είναι στο ακροτήρι των μαευτήρων. Η ανατομική μετάβαση από το σιγουμεδές στο ορθό είναι όταν αναγνωρίζουμε την πάυση του χειρουργικού μεσόκολου με απώλεια των κολικών ταινιών και των επιπλοϊκών αποφύσεων. Και αυτό περίπου είναι στα 15 εκατοστά από την είσοδο του προκτικού σωλήνα. Τώρα, η ερώτηση που προκύπτει είναι αν αυτό μπορεί να οριοθετηθεί με ακρίβεια στην απεικόνιση. Και πρόσφατα, σχετικά... Ε, Έχουμε ένα καινούριο ανατομικό ορόσημο στην απεικόνηση, το sigmoid take-off, αν μπορώ να το πω, δηλαδή την απογείωση του ε, σιγμοειδούς, που ουσιαστικά είναι το σημείο της ορθοσιγμοειδικής ε, συμβολής, το οποίο είναι και ένα ξεχωριστό τμήμα του παχαίου σεντέρου σύμφωνα με το ICD. Ε, αυτό μας δείχνει που ξεκινάει η οροζοντίωση του σιγμοειδούς και μπορούμε να το δούμε πάρα πολύ ωραία στην, στην απεικόνηση με μαγνητικό τομογράφο. Εδώ βλέπετε σε αυτή την εικόνα, εδώ που είναι το, ο κίτρινο σταυρός, είναι το sigmoid take take-off, όπου ουσιαστικά είναι εκεί πέρα που σταματούν τα σιγμουιδικά αγγεία, ενώ η ορθική αρτηρία εισέρχεται κάτωθεν από αυτό το σημείο. Έτσι, για παράδειγμα, μπορούμε να ξεχωρίσουμε και να πούμε ότι σε αυτό εδώ το σημείο είμαστε στο, στο άνω ε, τμήμα του ορθού, εδώ πέρα είναι η ορθοσυγμοηδική συμβολή, το σύγμοη take -off, και αυτό εδώ πέρα είναι τμήμα του σιγμοηδού. Και μπορούμε να ξεχωρίσουμε δηλαδή αυτά τα τρία ε, τμήματα του ε, σιγμοηδού, συμβολή, όρθωσηγμοηδού και ορθού, γιατί έχουν και διαφορετική αντιμετώπιση. Δηλαδή το, ε, το σιγμοηδέ και ορθογμοιδικοί. Συμβολή μπορούν να ε, θεραπευτούν όπως και το υπόλοιπο παχύ έντερο, απευθεία χειρουργικά, ενώ το ορθό, αναλόγως αν είναι τοπικά προχωρημένος ο καρκίνος ή όχι, έχει διαφορετική ε, αντιμετώπιση. Τώρα, όσο αφορά την απεικόνηση για το δεδοκαρκίνωμα του ορθού με το μαγνητικό τομογράφο, αυτή γίνεται με ποινία συνεργεία στου διαθέσιμου μαγνήτε που έχουμε που είναι από 1,5 τέσλα ισχύ και πάνω. Δεν χρειάζεται κάποια ιδιαίτερη προετοιμασία του εντέρου. Ε, για τους καρκίνους, το άνω είναι πολύ καλό τους νεότερους μαγνήτες ε, ισχύω τριών τέσλα να δώσουμε ενδομικά σπασμολητικό πριν την εξέταση και αν ε, ο ασθενής μπορεί να κάνει ένα μικρό πριν την εξέταση και αυτό είναι ωφέλιμο και συνιστάται ε, αντί ενδομικής κιαγράφησης ή διάτασης. Το πρωτόκολλο απορτίζεται ακολουθήσει ευκρίνεια ευκρίνια ΤΑΦ2 και αυτές τι παίρνουμε σε οβελιαία και αληθώς εγκάρσια, ε, σε αληθώς εγκάρσιες τομές. Εδώ βλέπουμε δύο διαφορετικά παραδείγματα δενοκαρκινώματος. Έτσι αναγνωρίζεται στην ταυδία ακολουθία με αυτή την ενδιάμεση ένταση σήματος ε, το αδενοκαρκίνο, ενώ αυτό είναι παθογνωμικό για βλενόδες αδενοκαρκίνο, έχει αυτή την υψηλή ένταση σήματος στην ταυδία ακολουθία που είναι χαρακτηριστική της βλένης. Με αυτές τις τομέ, ε, ε, τομές μπορούμε να αναγνωρίσουμε πού βρίσκεται ο όγκος, ποια είναι, ποιο είναι, το μήκος της πρωτοπαθής βλάβης, ποιο είναι το ύψος του κατώτερου τμήματος της βλάβης από την είσοδο στο προκτικό δακτύλιο ή από την ορθοπροκτική συμβολή. Μπορούμε να δώσουμε πληροφορίες σχετικά με το TAF στάδιο και ιδίω με το TAF 3 στάδιο που έχει τέσσερι τέσσερις υποσταδιοποίησεις ανάλογα με το ποια είναι η, επέκταση στο μεσορθικό λίπος να δώσουμε πληροφορία πώς είναι αυτή η επέκταση από την μεσορτική περιτονία, που είναι αυτή η λεπτή μπάντα ενδιάμεση ένταση η οποία ουσιαστικά περικλεί το μεσορθικό λίπος και το ε, ορθό κατά τη μεσότητα αυτού, σε αυτές τις αληθώς εγκάσεις, τα δύο ακολουθίες, μπορούμε να αναγνωρίσουμε τους μεσορτικούς λεμφαδένες και να τους χαρακτηρίσουμε σύμφωνα με μορφολογικά κριτήρια, δηλαδή το μέγεθος, το σχήμα, την ένταση σήματος και το περίγραμμά τους, και να δώσουμε και πληροφορίες σχετικά με το αν υπάρχει εξωβλενογονική φλεβική διήθηση. Όλη αυτή την πληροφορία τη δίνουμε σύμφωνα με τους δείκτες του ρολογιού στην περιγραφή μας. Όσον αφορά τους λεμφαδένες, δυστυχώς αυτοί μπορεί να είναι διηθυμένοι και να έχουν ένα μέγεθος, μια βραχιά διάμετρο κάτω από 5 χιλιοστά σε πάνω από 50% των περιπτώσεων. Και είναι, η μαγνητική τομογραφία παραμένει λιγότερο ακριβή ε, όσον αφορά την, το χαρακτηρισμό των διθυμένων μεσορθικών λεμφαδένων, όταν αυτή είναι τόσο μικρή. Σύμφωνα με τι επικαιροποιημένε κατευθείαν οδηγίε τη ΕΣΓΑΡ, μεταστατικοί λεμφαδένες στο μεσορθό θεωρούνται αυτοί που έχουν μία βραχία διάμετρο πάνω από 9 χιλιοστά. Αν είναι 5 με 8 χιλιοστά η βραχία διάμετρο, πρέπει να έχουν τουλάχιστον δύο θετικά μορφολογικά κριτήρια, δηλαδή να έχουν στρογγυλό σχήμα και ακανόνιστα όρια ή ετερογενέ σήμα στην ταφείο ακολουθία. Και αν είναι 5 χιλιοστά και μικρότερη, πρέπει να έχουν τρία θετικά μορφολογικά κριτήρια, το οποίο βέβαια είναι πάρα πολύ δύσκολο γιατί αυτή είναι πάρα πολύ μικρή για να ε, δούμε όλα αυτά τα ε, μορφολογικά χαρακτηριστικά. Εδώ βλέπουμε έναν τυπικά ύποπτο ευμεγέθη μεσορθικό λεμφανδένα, ο οποίος παρουσιάζει στρογγυλό σχήμα, ε, ακανόνιστα όρια και ετερογενές σήμα. Δεν είναι δυστυχώς όλοι οι λεφαδένες τόσο εύκολο να χαρακτηριστούν. Επίσης μεταστατικοί είναι οι λεμφαδένες, οι οποίοι έχουν αυξημένη εντεσυσίματο ΣΤΑΦ 2, ενδεικτικ... ενδεικτικό παρουσίας βλένης, όπως και το πρωτοπαθές ε, βλενόδες αδενοκαρκίνωμα. Και είναι εύκολο να πούμε ότι αυτή είναι μεταστατική. Όσον αφορά την εξοβλενογονική φλεβική διήθηση, που είναι η διόγκος των περιορθικών αγκίων από παρουσία νεοπλασματικού ιστού, αυτό είναι ένας ανεξάρτητος προγνωστικός παράγοντας. Έχει τέσσερις φορές περισσότερο πιθανότητα να παρουσιάσουν αυτοί οι ασθενοί που έχουν αυτό το αποκονστικό έβριμα μετάχρονης μεταστάσεις στο ύπαρ και είναι κάτι το οποίο πρέπει να αναγνωρίσουμε και να καταγράψουμε. Για τους καρκίνους, το κατώτερο τριτιμόριο του ορθού είναι πολύ σημαντικό να πάρουμε και στεφανιές τομές υψηλής ευκρίνειας, στα 2, γιατί αυτοί, αυτές οι τομές μας επιτρέπουν να αναδείξουμε τη σχέση του πρωτοπαθού όγκου με τους ανελκτήρες, με τον υβορθικό μη, τον έσω και τον έξω σφιγκτήρα του προκτού. Η ακολουθία μοριακή διάχυση δεν συστήνεται στην αρχική σταδιοποίηση, αλλά είναι σημαντική αρκετά όταν θέλουμε να επανασταδιοποιήσουμε μετά την νεοπικουρική θεραπεία του ασθενεί με αδενοκαρκίνωμα του ορθού, γιατί η, ο καρκίνο παρουσιάζει ε, περιορισμό της διάχυσης και έτσι έχουμε μια καλύτερη χαρτογράφηση. Επίσης, μας βοηθάει και στην αρχική σταδιοποίηση, γιατί μπορεί να έχουμε ένα πολύ μικρό όγκο, τον οποίο δεν τον αναγνωρίζουμε ευκρινώς στις τα δύο ακολουθίες και μπορεί να χρειαστεί να κάνουμε ακολουθία μοριακής διάχυσης, για να δούμε πού είναι, ε, είναι αυτός ο κυταροβρηθής ιστός. Η σταδιοποίηση γίνεται σύμφωνα με την TNM κατηγοριοποίηση και κάτι που δεν περιέχεται στην TNM κατηγοριοποίηση αλλά οφείλουμε να καταγράψουμε είναι ποια είναι η απόσταση του πρωτοπαθούς όγκου ή οποιασδήποτε καρκινικής αναπόθεσης στο μεσορθικό λίπος από την μεσορθική περιτονία. Έτσι αναγνωρίζουμε τους ασθενείς με τοπικά προχωρημένο καρκίνο, που είναι αυτοί που έχουν τάφτρια στάδιο και είτε απειλούν είτε διηθούν τη μεσορτική περιτονία, δηλαδή είτε έχουν μια απόσταση δύο χιλιοστών και μικρότερη, αυτό σημαίνει απειλούν τη μεσορτική περιτονία, ένα χιλιοστό και λιγότερο σημαίνει ότι διηθούν τη μεσορθική περιτονία, όπως αυτή την περίπτωση εδώ που βλέπουμε ότι ε, η, η έξω τυχοματική πάχυνση του ε, ορθού έρχεται σε άμεση υποφή με την περιτονία του δενοβιλέ και εδώ βλέπουμε ένα μεγέθη καρκίνο του ορθού ο οποίος διηθεί το αριστερό πλάγιο και ο πίστιο πέταλο της μεσορθικής περιτονίας αυτή είναι τοπικά προχωρημένη καρκίνη τοπικά προχωρημένη καρκίνη είναι αυτή που είπαμε είτε διηθούν την μεσορθική περιτονία είτε οι ίδιοι είτε κάποια καρκινική εναπόθεση, όπως βλέπουμε εδώ που κάθεται πάνω στο δεξίο πλάγιο της μεσοχτικής περιτονίας, ή η εξοβλενογονική φλεβική διήθηση που κάθεται πάνω στην μεσοχτική περιτονία. Όσον αφορά τους κατώτερου του καρκίνου καρκίνους του ορθού, τοπικά προχωρημένοι είναι αυτοί οι οποίοι βρίσκονται στον μέσο σφιχτηριακό χώρο ή διθούν τον έξω σφιχτήρα ή και πέρα αυτού, όπως βλέπουμε εδώ πέρα, στο στο αριστερό ευθυσιακό βόθρο. Και τέλος, το ΤΑΦ4Β στάδιο, που είναι όταν διευθύνται ανατομικές δομές παρακείμενες, όπως εδώ πέρα βλέπουμε τη μήτρα και εδώ σε ένα βλενόδεσο νεροκαρκίνωμα που υπάρχει διήθηση της περματοδόχου κίστρου. Οπότε αυτές οι υψηλείς ευκρίνες ταυτίου ακολουθία επιτρέπουν την ανάδειξη των τοπικά προχωρημένων καρκίνων, δηλαδή καρκίνων που δεν μπορούν να αφαιρεθούν χωρίς μεγάλη πιθανότητα να μείνει μικροσκοπική ή μακροσκοπική νόσος. Και έτσι, στα ογκολογικά συμβούλια που συζητιόνται αυτά τα περιστατικά, με βάση τα κονιστικά ευρήματα στη μαγνητική τομογραφία, υπαγορεύεται και το θεραπευτικό πλάνο. Δηλαδή, αν ο ασθενής θα κάνει μια τοπική εκτομή, αν θα γίνει ολική εκτομή του μεσόρθου ή αν θα λάβει νεοπικουρική θεραπεία. Επειδή αυτή η νεοπικουρική θεραπεία... Παίρνει ένα ε, χρονικό διάστημα και μετά για να γίνει χειρουργείο περνάνε και άλλες 6 8 εβδομάδες και έχει ένα ευρύ φάσμα επιπτώσεων στον ασθενή. Είναι, είναι σημαντικό να έχει προηγηθεί η συζήτηση και καταγραφή των απεικονιστικών ευρημάτων που οδήγησαν στο να πάρθει α, α, αυτή η απόφαση και να πάρει ο ασθενή αυτή τη θεραπεία. Και σε αυτό βοηθάνε πάρα πολύ οι, οι προφόρμες που χρησιμοποιούμε για την ε, σταδιοποίηση το, του καρκίνου του ορθού. Τώρα, στη μαγνητική τομογραφία που γίνεται μετά το πέρας αυτής της νεοπικουρικής θεραπείας, πριν το χειρουργείο, για να επανασταδιοποιηθεί ο ασθενής, το απεικονιστικό πρωτόκολλο είναι το ίδιο, όπως και αυτό στην αρχική σταδιοποίηση. Ίδιες ε, ακολουθίες, ίδιο πάχος τομίς και η μελέτη είναι συγκριτική. Δηλαδή, έχουμε την αρχική απεικόνηση και δίνουμε πληροφορίες, τι έγινε ε, όσον αφορά την πρωτοπαθή βλάβη, μειώθηκε ε, ο όγκος... Ε, ποιο είναι το νέο μήκος της βλάβης, ποιο είναι το νέο τάφ στάδιο και νη στάδιο, ε, ποια είναι τώρα η απόσταση από τη μεσορθική περιτονία και τι έχει γίνει με την εξοβλενογονική φλεβική διήθηση. Και δίνουμε και πληροφορίες που έχουν να κάνουν με το αν θεωρούμε ότι υπάρχει ανταπόκριση και τι βαθμός, αν δεν υπάρχει ουσιαστική μεταβολή και πολύ πολύ πιο σπάνια αν υπάρχει απεικονιστική επιδείνωση. Το πιο εντυπωσιακό έβριμα μετά την επικουρική θεραπεία είναι η παρουσία, η ανάπτυξη ίνωσης στο ύψος της νοεξεργασίας. Αυτή έχει αυτή την πολύ έντονα χαμηλή σήματο, σήματος ΤΑΦ2, την ανάπτυξη δηλαδή ουλής, και με τις μορφολογικές ΤΑΦ2 ακολουθίες δεν μπορούμε να πούμε αν εδώ πέρα υπάρχει ένας μικρός όγκος καρκινικών κυτάρων και τείνουμε να, να υπερσταδιοποιούμε συγκριτικά με την αρχική σταδιοποίηση, όταν βλέπουμε αυτή την ίνωση. Ένα άλλο πρόβλημα που προκύπτει στην επανασταδιοποίηση είναι όταν έχουμε αντικατάσταση του πρωτοπαθούς όγκου. Εδώ βλέπουμε στην αρχική σταδιοποίηση και εδώ βλέπουμε μετά την νεοπικουρική θεραπεία, όπου υπάρχει ανάπτυξη λιμνών βλένης με αυξημένη ένταση σήματος ΤΑΦ2, αν δεν είχαμε την αρχική σταδιοποίηση και δεν ξέραμε ότι δεν ήταν ένα βλεννώδες αδενοκαρκίνωμα, θα είχαμε δυσκολία να πούμε τι γίνεται. Ε, στην περίπτωση που ξέρουμε ότι δεν ήταν αρχικά βλενόδε το αδενοκαρκίνωμα, ε, η παρουσία ανάπτυξη λιμών, λιμνών βλένης θεωρείται ότι είναι σημείο ανταπόκρισης. Σύμφωνα με τις κατευθύντριες οδηγίες της ΕΣΓΑΡ, όσο αφορά την επανασταδιοποίηση, πρέπει να αναφερθούμε στο αν βλέπουμε ένα απομείνοντα ε, όγκο, ιστό, ε, αν βλέπουμε το τείχωμα του ορθού να έχει επανέλθει και να είναι φυσιολογικό και να βλέπουμε δύο και τρεις, ε, τρία φυσιολογικά ε, τμήματα του τυχώματος, τότε λέμε ότι έχουμε ε, complete response, ε, ενώ αν βλέπουμε ίνωση χωρίς αφή ε, Εναπομείναντα όγκο, λέμε ότι έχουμε πλήρη ή σχεδόν πλήρη ε, ε, ανταπόκριση. Ενώ αν βλέπουμε εναπομείνουσα μάζα ιστό, ενδιάμεση στα ταυδίου τόσο στι μορφολογικέ εικόνε όσο και στην ακολουθία μοριακή διάχυση, τότε δίνουμε το νέο στάδιο σύμφωνα με, την, με το TNM classification. Εδώ βλέπουμε ένα παράδειγμα. Ε, Πώ βοηθάει η ακολουθία μοριακή διάχυση να δούμε αν έχουμε ένα απομείνοντα ιστό. Στην, στην πάνω σειρά είναι ένα τοπικά προχωρημένο καρκίνο του κατώτερου του τιμωρίου, όπου υπήρχε εξωτιχματική επέκταση προ τον δεξιό ανελκτήρα μη σε απόσταση κάτω από ένα χιλιοστό. Και η αντίστοιχη στο ίδιο επίπεδο ακολουθία μοριακή διάχυση, η, η υψηλότερη τιμή B και ο, ο παραμετρικό χάρτη ADC που βλέπουμε. Ε, πώς χαρτογραφείται η έκταση του όγκου... και μετά το μακρύ σχήμα χημειοακτινοθεραπείας... στο ίδιο επίπεδο βλέπουμε ότι έχουμε φυσιολογικό τείχο... μας στην ταυδία ακολουθία. Δεν υπάρχει πια εξωτιχωματική επέκταση προς το δεξιό ανελκτήρα... αλλά δεν μπορούμε να πούμε αν υπάρχει εναπομείνωση αυλάβη ή όχι... ενώ στην ακολουθία του νομιμοριακής διάχυσης... βλέπουμε ότι υπάρχει μία μικρή εστιακή περιοχή ένδ που κάνει περιορισμό τη διάχυση, οπότε μπορούμε να πούμε ότι υπάρχει μια μικρή α, εναπομείνουσα αιστεία. Ε, Όσον αφορά του λεμφαντένε, τα πράγματα είναι πιο εύκολα μετά την νεοεπικουρική θεραπεία, γιατί αυτοί τείνουν να μικραίνουν και να εξαφανίζονται. Και αυτό που κοιτάμε είναι να δούμε αν βλέπουμε στο μεσορθό λεμφαντένε που έχουν βραχία διάμετρο πάνω από 5 χιλιοστά, και τότε λέμε ότι έχουμε νη θετικό στάδιο, ενώ αν οι λεμφαντένε που βλέπουμε είναι κάτω από 5 χιλιοστά, θεωρούμε ότι είναι νη μηδέν. Αυτό που δεν πρέπει να ξεχνάμε είναι να κοιτάμε τους έξω μεσορτικούς λεμφαδένες, το πιελικό τείχομα, που μπορεί να μην είχαν συμπεριληφθεί και στο πεδίο ακτινοβόλησης και αυτούς μπορεί, σε όποια ακολουθία μπορούμε να τους αναγνωρίσουμε, πρέπει να τους αναφέρουμε, όπως εδώ πέρα βλέπουμε σε αυτή τη ταφένα εγκάρσια ακολουθία που παίρνουμε στην πίελο, ότι υπάρχει ένας αριστερός έξω λαγόνιος Οπότε, με τη μαγνητική τομογραφία πιέλου με πρωτόκολλο ορθού μπορούμε να ξεχωρίσουμε τους καρκίνους του ορθού από τους καρκίνους που βρίσκονται στο όρθο σιγμοϊδές ή στο σιγμοϊδές. Μπορούμε να γνωρίσουμε τους τοπικά προχωρημένους καρκίνους. Ε, μας βοηθάει να, στα ογκολογικά συμβούλια να βοηθήσουμε τους ε, ακτινοθεραπευτές και τους ε, χειρουργούς να πάρουν το σωστό, ε, τη σωστή θεραπευτική απόφαση για τους ασθενείς και επίση μα επιτρέπει η μαγνητική τομογραφία με αυτό το πρωτόκολλο να ελέγξουμε την ανταπόκριση στην επικουρική θεραπεία και πάλι να βοηθήσουμε τον χειρουργό να κάνει το κατάλληλο χειρουργείο ή να λάβει ο την κατάλληλη θεραπεία. Και με αυτό θα ήθελα να σα ευχαριστήσω πάρα πολύ για την προσοχή σα. Κύριε Χρυσογιάννη, σα ευχαριστούμε πολύ για την ομιλία σα. Ηταν πολύ περιεχτική, πολύ πληροφορική. Τα παραδείγματα πραγματικά ήταν εξαιρετικά. Και κυρίω μα δώσατε τα στοιχεία που πρέπει κανεί κλινικά, στα οποία κλινικά πρέπει να εστιαστεί. Νομίζω ότι κερδίσαμε όλοι μα από την ομιλία σα και σα ευχαριστούμε πολύ γι' αυτό. Πολύ. Υπάρχει κάποια ερώτηση, σχόλιο, παρατήρηση από το κρατήριο να την υποβάλουμε στην κυρία Χρυσογιάννη η πληρότητα είναι, είναι, τέτοια που δεν αφήνει ερωτήσεις. Γιατί το θέμα είναι μεγάλο. Και ίσως πολλοί από εμά έχουν παρακολουθήσει ομιλίες για γύρω από το θέμα. Αλλά η δική σας ήταν πραγματικά εξαιρετικά περιεκτική και εστιασμένη στα σημαντικά και στα μείζων. Σας ευχαριστούμε λοιπόν θερμά. Και εγώ σας ευχαριστώ, 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 ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ. Η, το επόμενο θέμα αφορά τους του όγκου του Η κυρία Τριαντοπούλου είναι α, μια συνάδελφο που τιμά την Ελλάδα με την παρουσία τη σε διεθνή φόρα, μιλώντα για το Παγκρέας. Στο επίπεδο τη ΕΣΚΑΡ ή και πιο μεγάλων συνεδρίων, ένα από του πιο διακεκριμένου και συνήθει ομιλητέ είναι η κυρία Τριαντοπούλου. Ακριβώ γι' αυτό την παρακαλέσαμε και α, την ευχαριστούμε θερμά που είναι μαζί μα σήμερα. Γιατί το να παίρνει κανεί τα κλειδιά από την εμπειρία ανθρώπων που έχουν δηλώσει σε βάθο ένα θέμα, είναι, είναι ίσω το πιο εξαιρετικό πράγμα που μπορεί να κάνει και το πιο έξυπνο πράγμα που μπορεί να κάνει στη ζωή του όταν είναι εκπαιδευόμενο. Δηλαδή να αξιοποιήσει κανεί μια μακρά διαδρομή κάποιου ανθρώπου που ξέρει ένα θέμα, για να πάρει τα σημεία που είναι σημαντικά και να τα πάρει έτοιμα χωρί να χρειαστεί να, χα... να, χα... να τα παράξει μόνος του. Γιατί η κυρία διευθύντρια στο νοσοκομείο Κωνσταντοπούλιο, στο Αγία Όλογα στην Αθήνα, ανέπτυξε μια εξαιρετική συνεργασία με τη χειρουργική κλινική, και πάνω σε αυτή έκτισε την εμπειρία της και τη γνώση της από την οποία θα επιφανηθούμε σήμερα όλοι. Ο τίτλο τη ομιλία τη είναι Όγκη Παγκαρία του Σανοκαπτελεία, σημεία κλειδιά για τη διαφορική διάγνωση. Σα ευχαριστούμε θερμά που είστε μαζί μα. Εγώ ευχαριστώ πολύ και για την τιμητική πρόσκληση και για τα πολύ θερμά λόγια. Α, λοιπόν, γιατί πρέπει να μιλήσουμε για τους όγκους του παγκρέατος, γιατί μας ενδιαφέρουν οι όγκοι του παγκρέατος, γιατί δυστυχώς το παγκρεατικό δανοκαρκίνωμα παραμένει μια θανατηφόρο νόσος παρά τις εξελίξεις και τη χειρουργική και τη ογκολογίας, Φυσικά, όσο γρηγορότερα κάνουμε τη διάγνωση, τόσο περισσότερε πιθανότητε έχει ο ασθενή μα να επιβιώσει. Απ' την άλλη μεριά, γνωρίζουμε ότι επειδή γίνονται πολύ συχνά αξονικέ και μαγνητικέ τομογραφίε, μπορεί να βρούμε τυχαία μια μικρή παγκρεατική κίστη, η οποία αυτή καθεαυτή αποτελεί μια προ διαλύωση. Και αυτό πρέπει να το γνωρίζουμε. Δυστυχώ, όμω, στο παγκρέα έχουμε ακόμα πάρα πολλέ δυσκολίε. Καταρχήν, υπάρχουν πάρα πολλέ βλάβε που μιμούνται το παγκρατικό δενοκαρκίνωμα. Επίση, επειδή το πάκρυα βρίσκεται στον όπιστο περιτοναϊκό χώρο, δεν είναι πάντα εύκολο να κάνουμε μία βιοψία. Πολλέ φορέ, όπω θα πούμε στη συνέχεια, πολλά νεοπλάσματα εμφανίζονται με άτυπου ή χαρακτήρε που επικαλύπτονται. Και τέλο, ακόμα και αν βρούμε μια μικρή βλάβη, δεν σημαίνει πάντα ότι αυτή είναι πρόημη. Πολλέ φορέ, μια μικρή παγκρεατική μάζα, ένα μικρό παγκρεατικό αδενοκαρκίνωμα, μπορεί ήδη να έχει δώσει μεταστάσει στου λεμφαδένε. Όταν βρίσκουμε λοιπόν μια εστιακή αλλίωση στο πάγκρεας, πρέπει καταρχήν να ξεκαθαρίσουμε ότι αυτή ανήκει στο πάγκρεας και ότι αποτελεί ένα παγκρεατικό όγκο και δεν πρόκειται για μια κάποια άλλη βλάβη που μιμείται το παγκρεατικό νεόπλασμα. Σε αυτό το πίνακα βλέπετε μια πολύ εκτεταμένη λίστα λιώσεων που μπορεί να μιμηθούν τον παγκρεατικό καρκίνο. Ε, αυτές αφορούν είτε ανατομικές παραλλαγές του παγκρέατος που τις βλέπετε με τα πράσινα βελάκια είτε φλεγμονώδεις αλλοιώσεις του παγκρέατος είτε και αλλοιώσεις των γειτονικών οργάνων που επιπροβάλλονται πάνω στο παγκρεατικό παρέχημα λόγω της στενής συνάφειας του παγκρέατος με τα λοιπά όργανα. Μία έτσι, συχνή ανατομική παραλλαγή που μπορεί να μπερδέψει έναν σχετικά άπειρο α, ακτινολόγο είναι αυτή η προβολή που βλέπετε εδώ στο πρόστιο τμήμα της πανκρετικής κεφαλής στη θέση του επιπλοϊκού φήματος. Δεν αποτελεί νεοπλασία, είναι απλώ μία α, παραλλαγή του σχήματος και βλέπουμε ότι έχει την ίδια πυκνότητα στην αξονική, την ίδια σκιαγραφική πρόσληψη και το ίδιο σήμα στη μαγνητική τομογραφία. Ένα άλλο θέμα που έχουμε είναι η εστιακή λιπόδη δίθηση του παγκρέατο. Αυτό που σα δείχνω με το βελάκι είναι το φυσιολογικό πάγκρεα, ενώ βλέπουμε ότι το πρόστιο τμήμα έχει λιπόδη διήθηση. Δεν θα πρέπει λοιπόν και αυτό να μα μπερδέψει, λόγω τη διπλή καταβολή του παγκρέατο από το κοιλιακό και το ραχαίο. Τα δύο τμήματα αυτά υφίστανται σε διαφορετικό βαθμό λιπόδη διήθηση και αυτή η ετερογένεια μπορεί να μα δημιουργήσει διαφοροδιαγνωστικό πρόβλημα. Εφόσον λοιπόν είμαστε βέβαιοι ότι αυτό που βλέπουμε είναι μια, μια νεοπλασία του παγκρέατος, θα πρέπει να μπορέσουμε να κάνουμε αυτή τη διαφορική διάγνωση από μια καλοήθεια λίωση, που συνήθως είναι τα ορόδη νεοπλάσματα, από μια προκαρκινοματώδη βλάβη, που συνήθως είναι τα βλενόδικηστικά νεοπλάσματα και ορισμένα νευροενδοκρινοί, από ένα κακό ήθες νεόπλασμα, είτε το κλασικό δενοκαρκίνωμα, είτε νευροειδοκρινή καρκινώματα, είτε άλλα σπανιότερα μεσενχυματογενή νεοπλάσματα. Και ας μην ξεχνάμε ότι στο ύπαρ μπορεί να έχουμε και δευτεροπαθή δίηθηση, είτε από το λέμφωμα, είτε από μεταστάσεις. Τα κριτήρια για αυτή τη διαφορική διάγνωση θα τα πούμε στη συνέχεια, χρησιμοποιώντας αρκετά παραδείγματα και απαντώντας ορισμένα κρίσιμα ερωτήματα Λοιπόν, το παγκρεατικό αδενοκαρκίνωμα, η συνηθέστερη κακοήθης βλάβη του παγκρέατος, είναι μια υποαγιούμενη μάζα και αυτό θέλω να το κρατήσουμε. Επειδή φυσικά αναπτύσσεται εντό του παγκρατικού πόρου, α, μπορεί να έχουμε μια στένωση του παγκρατικού πόρου ή μια πλήρη διακοπή με υπερκείμενη διάταση. Όταν η μάζα εντοπίζεται στην κεφαλή, έχουμε το λεγόμενο φαινόμενο του διπλού πόρου με διάταση και του χολιδόχου και του παγκρατικού. Συνήθω το περιφερικό τμήμα του παγκρέατο μπορεί να τροφήσει και βέβαια το νεόπλασμα μπορεί να επεκταθεί τοπικά ή να παρουσιάσει μεταστάσει. Εδώ έχουμε μια τυπική μικρή παγκρεατική βλάβη στην παγκρεατική κεφαλή. Βλέπετε ότι έχουμε διάταση και του χολιδόχου και του παγκρεατικού πόρου. Εδώ δεν χρειάζεται να κάνουμε κάτι παραπάνω. Είμαστε βέβαιοι ότι πρόκειται για παγκρεατικό δενοκαρκίνωμα. Το ίδιο και εδώ, μια πολύ εκτεταμένη αλείωση. Βλέπουμε στα τρία επίπεδα τη αξονική τη δίθυση των αγίων. Μια εξαιρέσιμο νεόπλασμα. Έχει ήδη τοποθετηθεί και ένα στέντ. Η μαγνητική τομογραφία τώρα έρχεται πικουρικά όταν έχουμε άτυπα ευρήματα και κυρίω γιατί με τη μέθοδο τη μαγνητική χολάγκιοπαγκρεατογραφία μπορούμε να αναδείξουμε εκείνε τι αλλοιώσει του παγκρεατικού πόρου που ενδεχομένω μπορεί να μα οδηγήσουν σε μια διαφορετική διάγνωση, όπω παραδείγματο χάρη σε μια χρόνια παγκρεατήτηδα που θα πούμε στη συνέχεια. Γενικά, έχουμε στο νου μα ότι όταν τα ευρήματα είναι άτυπα, όταν ο πόρο είναι φυσιολογικό, όταν το έβριμα είναι τυχαίο, όταν η βλάβη είναι υπεραγγιούμενη, όταν έχει πολύ μεγάλο μέγεθος και όταν δούμε φυσιολογικούς πόρους εντός της μάζας, τότε θα πρέπει να στραφούμε σε άλλες διαγνώσεις και όχι στο τυπικό παγκρεατικό αδενοκαρκίνωμα. Δυστυχώ όμω ο καρκίνο του παγκρέατο μπορεί να εμφανιστεί και με άτυπα ευρήματα. Μπορεί να είναι μια ισοαγγιούμενη μάζα, μπορεί να αναπτύσσεται περιαγιακά, μπορεί να προκαλεί μια διάχυτη δίθυση του παγκρέατο, να είναι μια πολυεστιακή νόσο ή να φαίνεται σαν μια κυστική βλάβη. Θα ήθελα να σταθώ λίγο στον ίσο αγγιούμενο παγκρετικό καρκίνο. Τι εννοούμε. Εννοούμε ότι α, υπάρχουν κάποιες διαφορές πυκνότητας, πολύ μικρές, οι οποίες δεν είναι αντιληπτές με το ανθρώπινο μάτι. Επομένως, δεν είναι εύκολο, ακόμα και με τα σκιαγραφικά, να αναγνωρίσουμε τη θέση του παγκρετικού καρκίνου. Έτσι, συνήθω έχουμε κάποια έμεσα ευρήματα. Δηλαδή, θα δούμε τον παγκρεατικό πόρο λίγο διατεταμένο ή κάπου να διακόπτεται, ή μπορεί να δούμε μια μικρή ενδοπαγκρεατική κίστη. Τι θα κάνουμε λοιπόν όταν βλέπουμε ένα διατεταμένο πόρο και δεν μπορούμε να δούμε τη μάζα αυτή καθεαυτή. Αναγκαστικά θα χρησιμοποιήσουμε κάποιε άλλε μεθόδου. Μπορεί να είναι η μαγνητική τομογραφία με την ακολουθία διάχυση ή μπορεί να είναι η PET. Αυτά τα νεοπλάσματα στην πραγματικότητα. Ο λόγος που είναι ισοαγγιούμενα είναι γιατί είναι πολύ ενώδεις βλάβες. Και εδώ βλέπετε ένα παράδειγμα από το τμήμα μας. Είναι η ακτινολογική παθολογανατομική συσχέτιση που κάνουμε στο ίδιο επίπεδο τομής. Βλέπετε ότι ο όγκος αυτός δεν ήταν ιδιαίτερα ορατός. Τον αντιληφθήκαμε έμεσα από τη διάταση των δύο πόρων. Ήταν ένα δυνοκαρκίνωμα με έντονη ίνωση. Και όπως ξέρουμε γενικότερα, όταν έχουμε έντονη ίνωση, μας βοηθάει η καθυστερημένη φάση του σκιαγραφικού, όπου μπορούμε να δούμε πρόσληψη. Και εδώ έχουμε αξονική τομογραφία, δεξιά και αριστερά μαγνητική τομογραφία και βλέπουμε στην καθυστερημένη λήψη της αξονικής τομογραφίας πόσο καλύτερα φαίνεται το νεόπλασμα. Και θα σας το δείξω και εδώ πάλι σε αυτή την ακτινολογική παθρογονοτομική συσχέτιση. Βλέπετε ότι έχουμε μια πολύ καθυστερημένη φάση. Στην πραγματικότητα έχουμε απεκριτική φάση στον νεφρό. Τώρα, ε, σε όλα τα κλασικά βιβλία θα διαβάσετε το διαχωρισμό για συμπαγή και κυστικά νεοπλάσματα του παγκρέατος. Είναι όμως χρήσιμος αυτός ο διαχωρισμός. Μάλλον όχι. Ο λόγος είναι ότι πολλά συμπαγή νεοπλάσματα μπορεί να έχουν νεκρώσεις και να εμφανίζονται σε κυστικές βλάβες. Απ' την άλλη έχουμε κυστικά νεοπλάσματα όπως είναι τα βλενόδη που είναι προκαρκινοματώδεις και ακόμα χειρότερα έχουμε μερικά καλοήθηκηστικά νεοπλάσματα που μπορεί να εμφανίζονται σαν ψευδοσυμπαγείς βλάβες. Και τέλος έχουμε κάποια μεικτά νεοπλάσματα που είναι πολύ χαρακτηριστικά και θα τα πούμε στη συνέχεια. Όσο πιο αποδιαφοροποιημένο είναι ένα νεόπλασμα, τόσο γρηγορότερα εκφυλίζεται και εμφανίζει αυτή την εικόνα νέκρωσης. Εδώ έχουμε ένα πλακό καρκίνωμα, βλέπουμε μια εκτεταμένη νέκρωση και εδώ είναι η μαγνητική τομογραφία, όπου βέβαια με την ακολουθία διάχυσης αντιλαμβανόμαστε ότι πρόκειται για νεοπλασία και βλέπουμε και μια μικρή μεταστατική εντόπιση στο υπατικό τμήμα 6. Ένα δύσκολο περιστατικό εδώ, με μια πρώτη ματιά, δεν θα μπορούσαμε να πούμε αν είναι μια ακιστική ή μια συμπαγή αλλίωση. Κοιτάξτε και εδώ το σκιαγραφικό, σαν να έχουμε δύο νεοπλάσματα ή σαν να έχουμε δύο διαφορετικά μορφολογικά πρότυπα, ένα λίγο πιο συμπαγές, ένα λίγο πιο κυστικό. Αυτό είναι αυτό το ο, ο συμπαγής υπότυπος του ε, ορόδους κιστικού νεοπλάσματος. Α, Παρότι φαίνεται έτσι μία ψευδοσυμπαγής βλάβη, είναι μια απόλυτα καλοήθης αλλίωση με αυτή την άτυπη απεικόνηση. Πρακτικά οι ασθενεί αυτοί δεν χρειάζεται να οδηγούνται στο χειρουργείο. Αλλά ο ασθενή αυτό χειρουργήθηκε ακριβώ λόγω αυτή τη ατυπία και τη δυσκολία να θέσουμε τη σωστή διάγνωση. Όσον αφορά τώρα για τι μεικτέ βλάβε, με συμπαγή και κυστικά στοιχεία, ο κύριο εκπρόσωπο είναι το συμπαγέ ψευδοθυλώδε νεόπλασμα είναι ένα νόπλασμα που εντοπίζεται στις νέες γυναίκες, έχει χαρακτηριστικά συμπαγή και κυστικά στοιχεία ταυτόχρονα, μπορεί να έχουμε και μοραγικά στοιχεία και βλέπετε πόσο ξεκάθαρος είναι ο διαχωρισμός ανάμεσα στο συμπαγές και στο κυστικό τμήμα και στην υπερηχογραφία και στην αξονική και στη μαγνητική τομογραφία. Τώρα, αν χρησιμοποιήσουμε το κριτήριο της κυαγραφικής πρόσληψης, μπορούμε να κάνουμε μια διαφορική διάγνωση. Η αλήθεια είναι πώ υποαγγιούμενα νεοπλάσματα, είναι το αδενοκαρκίνο, όπως είπαμε πριν, οι κυστικές αλλοιώσεις, το λέμφωμα και ορισμένες μεταστάσεις που προέρχονται από υποαγγιούμενα νεοπλάσματα, όπως του πεπτικού. Αντίθετα, αυξημένη αγίωση εμφανίζουν κατεξοχήν τα νευροενδοκρινή νεοπλάσματα, το κυψελιδικό καρκίνωμα, η στρωματική όγκη, τα σαρκώματα και μερικές μεταστάσεις, οι οποίες προέρχονται από υπεραγγιούμενα νεοπλάσματα, όπως είναι παραδείγματο χάρη ο καρκίνος του νεφρού. Όταν βλέπουμε μια υπεραγγιούμενη αλλίωση στο πάγκρεας, καταρχήν να θυμηθούμε ότι υπάρχουν ορισμένοι μιμητές. Εδώ βλέπουμε έναν έκτοπο ενδοπαγκρετικό σπλήνα. Είναι μια περίπτωση που μπορεί να τη συναντήσουμε συχνά. Είναι ένα τμήμα του σπληνός, το οποίο βρίσκεται εντός της ουράς του παγκρέατος. Μεγάλη προσοχή εδώ, πώς θα το καταλάβουμε. Βλέπουμε ότι σε όλες τις σκιαγραφικές φάσεις ακολουθεί το ίδιο πρότυπο σκιαγράφησης όπως και ο σπλήνας. Κάτι άλλο που πρέπει να αποκλείσουμε πριν προχωρήσουμε σε μια άλλη διάγνωση ή πόσο μάλλον σε μια βιοψία, είναι να αποκλείσουμε το ανεβρισμάτιο της κλινικής αρτηρίας, το οποίο και αυτό μπορεί να επιπροβάλλεται στο σπληνικό παρέγχημα. Η πιο συνήθις βέβαια κατηγορία υπεραγιούμενων νεοπλασμάτων του παγκρέατος είναι τα νευροενδοκρινή. Τα νευροενδοκρινή μπορεί να είναι μικρά, μπορεί να είναι πολλαπλά. τα αναγνωρίζουμε πολύ καλά στην εξονική, στη μαγνητική με την ακολουθία διάχυσης, αλλά κυρίως χρησιμοποιούμε μεθόδους της πυρηνική ιατρικής. αυτό είναι ένα εξαιρετικό άρθρο το οποίο θα σας το πρότεινα για περαιτέρω μελέτη γιατί μας δίνει ένα πάρα πολύ ωραίο αλγόριθμο πώς μπορούμε να προχωρήσουμε διαγνωστικά εάν έχουμε μια υπεραγγιούμενη παγκρετική βλάβη. Όπως βλέπετε, το πρώτο που πρέπει να κάνουμε είναι να δούμε αν υπάρχει κάποια επικοινωνία με αγγείο προκειμένου να αποκλείσουμε το ανέβρισμα της κλινικής. Αν όχι, θα αναζητήσουμε από την κλινική εικόνα αν υπάρχουν σημεία νευροενδοκρινού νεοπλάσματο. Αν ναι, θα προχωρήσουμε σε ειδικότερε μεθόδου πυρηνική ιατρική. Εάν όχι, έχουμε πάλι δύο πράγματα να αποκλείσουμε. Το ένα είναι ο έκτοπο ενδοπαγκρετικό πλήνα και το άλλο είναι η πιθανότητα μια μετάσταση. Και εδώ πρέπει να αναζητήσουμε αν υπάρχει ογκολογικό ιστορικό του ασθενού. Αν δεν υπάρχει τίποτα από όλα αυτά, αναγκαστικά θα προχωρήσουμε σε μαγνητική τομογραφία, γιατί είναι η καταλληλότερη μέθοδο για να μα διαχωρίσει μια συμπαγή από μια κυστική αλείωση. Μια κυστική αλλίωση σε αυτή την κατηγορία μπορεί να είναι, όπω είπαμε, ένα ορόδε κίστα δένομα στο συμπαγή υπότυπο, ενώ μια συμπαγή αλλίωση θα αναζητήσουμε και εδώ αιμορραγικά στοιχεία για να σκεφτούμε τους συμπαγές ψευδοθυλώδες. Αν δεν υπάρχουν αιμορραγικά στοιχεία, πιθανώς θα χρειαστούμε βιοψία για να αποσαφηνίσουμε τελικά τη διάγνωσή μας. Είτε πρόκειται λοιπόν για ένα μη λειτουργικό νευροενδοκρινή όγκο, είτε πρόκειται για το κυψελιδικό καρκίνωμα. Νομίζω ότι είναι χρήσιμος αυτός ο διαχωρισμός και το άρθρο αυτό έχει και πολύ περισσότερες πληροφορίες. Τώρα, δυστυχώ και τα νευροεδοκρινή νεοπλάσματα... και αυτά μπορεί να είναι άτυπα. Μπορεί να είναι υποαγιούμενα, μπορεί να αναπτύσσονται εντό των αγίων, μπορεί να αναπτύσσονται εντό του πόρου, να έχουν κυστική εκφύληση ή να εμφανίζονται σαν ασβεστομένες βλάβε. Πώ θα ξεχωρίσω τώρα ένα υποαγιούμενο νευροεδοκρινέ νεόπλασμα από το κλασικά υποαγγιούμενο παγκρετικό δενοκαρκίνωμα. Το ΝΕΤ έχει σαφέστερα όρια Αναπτύσσεται φυσικά από την ενδοκρινή πέρα του παγκρέατος, επομένω δεν διατείνει τον παγκρεατικό πόρο, δεν έχουμε περιφερική ατροφία στο παρένχημα και εδώ μπορεί να χρησιμοποιήσουμε την καθυστερημένη φάση του σκιαγραφικού, διότι μπορεί να κατακρατήσει το σκιαγραφικό. Εδώ έχουμε τον κυστικό υπότυπο του νευροενδοκρινού νεοπλάσματος. Βλέπετε τη χαρακτηριστική περιφερική πρόσληψη του σκιαγραφικού και τον περιορισμό της διάχυση. Τώρα, πάμε να αναλύσουμε μερικά άλλα ερωτήματα. Η αυξημένη αγγείωση σε ένα παγκρετικό νεόπλασμα είναι ενδεικτικό κακοήθεια. Η απάντηση είναι μάλλον όχι. Το παγκρατικό δενοκαρκίνωμα είδαμε ήδη ότι είναι υποαγγιούμενο. Απ' την άλλη μεριά, θα δούμε στη συνέχεια ότι όσο αποδιαφοροποιείται ένα νευροεδοκρινή όγκο, τόσο μειώνεται και η αγγείωσή του. Επίση, όσο ταχύτερα αναπτύσσεται ένα νεόπλασμα, α, τόσο αυτό οδηγείται σε νέκρωση με αποτέλεσμα μειωμένη αγκίωση. Ενώ τέλο, είδαμε και καλοήθηκιστικά νεοπλάσματα, όπω το ρόδε και στα δένομα, που μπορεί να εμφανίσει μια πρόσληψη στα πολυάριθμα διαφραγμάτια και να μιμηθεί μια υπεραγγιούμενη αλλίωση. Α δούμε λοιπόν δύο παραδείγματα νευροενδοκρινών. Εδώ είναι το τυπικό μικρό υπεραγγιούμενο νευροενδοκρινέ. Και εδώ είναι ένα μεγάλο, μη λειτουργικό, αποδιαφοροποιημένο νευροενδοκρινικό καρκίνωμα. Επομένως, η αγκίωση δεν αποτελεί κριτήριο κακοήθειας. Πάμε σε ένα άλλο ερώτημα τώρα, Ο χωματικό σώζος είναι ενδεικτικό κακοήθειας. Ναι, μόνο όμως αν αποδείξουμε ότι εμφανίζει αγκίωση είτε με το σήμα ντόπλερ είτε με την έντονη σκιαγραφική πρόσληψη. Επίσης, μας ενδιαφέρει το μέγεθος του τυχωματικού όζου, η αλλαγή με το πέρας του χρόνου, και όλα αυτά συναξιολογούνται σε μία κυστική βλάβη. Σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να γίνει διαφορική διάγνωση από συγκρίματα βλένης, από λήθους και από επιπροβολές αγγείων. Εδώ είναι ο τρόπος που μελετάμε ένα τυχωματικό όζο με την ενδοσκοπική υπερηχογραφία και βλέπετε το σήμα ντόπλερ του υπεραγγιούμενου όζου, ενώ μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε και εξειδικευμένα σκιαγραφικά. Εδώ είναι ένα άλλο παράδειγμα πάλι ενός υπεραγιούμενου όζου στην περιφέρεια ενός κυστικού νευροειδοκρινού νεοπλάσματος, όπως απεικονίζεται με την υπερηχογραφία και την αξονική τομογραφία. Τώρα, α, μπορεί η μαγνητική τομογραφία να βελτιώσει την ακρίβεια της διάγνωσης και να μας οδηγήσει σε μια πιο ξεκάθαρη διαφορική διάγνωση. Για το δενοκαρκίνωμα δεν φαίνεται ότι έχει κάποια υπεροχή. Εκεί που υπερέχει είναι στην απεικόνηση και στη διαφορική διάγνωση των κυστικών όγκων, ενώ και η μορφολογία του παγκρεατικού πόρου μπορεί να μας βοηθήσει σημαντικά όταν έχουμε ένα δίλημα ανάμεσα σε εστιακή χρόνια, παγκρεατήτηδα ή σε παγκρεατικό καρκίνωμα και βλέπετε εδώ σε αυτή την σχηματική αναπαράσταση τα διαφορετικά μορφολογικά πρότυπα του παγκρεατικού πόρου στη χρόνια παγκρεατήτητα είτε στο παγκρεατικό αδενοκαρκίνωμα. Και βλέπουμε σε αυτό το παράδειγμα ότι στην πρώτη εικόνα σαφώ πρόκειται για παγκρεατικό αδενοκαρκίνωμα, γιατί έχουμε μία διακοπή του πόρου με υπερκείμενη διάταση, ενώ στην κάτω εικόνα έχουμε μία χρόνια παγκρεατήτητα, έχουμε μία στένωση, έχουμε ανομαλία στην παρυφή του παγκρεατικού πόρου και διευρύση των παράπλευρων πόρων. Τώρα, η ακολουθία διάχυσης. Πάρα πολύ χρήσιμο εργαλείο. Φαίνεται ότι μας βοηθάει σημαντικά στην πρώιμη ανάδειξη του πανκρεατικού δυνοκαρκινώματος. Είπαμε και νωρίτερα το ρόλο της α, για τα ίσο αγκυούμενα πανκρεατικά νεοπλάσματα. Επίσης, φαίνεται ότι μας δίνει και σημαντικές πληροφορίες στη διαφορική διάγνωση των κυστικών όγκων, μια και το σήμα σχετίζεται α, με το περιεχόμενο της κύστη και την γλιότητα. Αν παρόλα αυτά δεν έχουμε οδηγηθεί σε κάποια ασφαλέ συμπέρασμα, μπορεί η βιοψία να μα λύσει όλα τα προβλήματα γενικά οι βιοψίες σήμερα δεν γίνονται στα εξαιρέσιμα παγκρετικά νεοπλάσματα. Θα γίνει σε ένα μη εξαιρέσιμο τοπικά εκτεταμένο νεόπλασμα, το οποίο υποχρεωτικά θα πρέπει να λάβει χημιοθεραπεία. Στα κυστικά νεοπλάσματα κάνουμε συχνότερα παρακεντήσει. Αυτό γίνεται γιατί θέλουμε να επιβεβαιώσουμε είτε το βλενόδε περιεχόμενο, είτε να προσδιορίσουμε την πιθανότητα κακοήθεια με συγκεκριμένου δείκτε, του οποίου μπορούμε να μετρήσουμε σήμερα. Παρόλα αυτά, γνωρίζουμε ότι όλε οι βιοψίε μπορεί να μην είναι διαγνωστικέ και καμιά φορά λόγω ετερογένειας τη ίδια τη βλάβη. Επίση, πολλέ φορέ οι παρακεντήσει μπορεί να είναι παραπλανητικές. Κοιτάξτε αυτό το παράδειγμα. Μαγνητική τομογραφία επάνω, αξονική κάτω. Έχουμε δύο κυστικέ αλλοιώσει α, όχι ιδιαίτερα τυπικά ευρήματα θα λέγαμε, έγινε παρακέντηση, βρέθηκαν υψηλά επίπεδα καρκινοεμβρυγικού αντιγόνου, η ασθενής χειρουργήθηκε, ωστόσο ήταν μια καλοήθηση λεμφοεπιθυλιακή κίστη. Δυστυχώ αυτές οι κίστες, παρότι είναι καλοήθηση, εμφανίζουν υψηλά επίπεδα του καρκινικού δείκτη και οι ασθενείς αυτοί οδηγούνται λανθασμένα κατά κάποιο τρόπο στο χειρουργείο. Τώρα, ένα τρίτο και τελευταίο ερώτημα. Το μέγεθο μιας βλάβης σχετίζεται με την πιθανότητα κακοήθειας. Και εδώ η απάντηση δεν είναι ξεκάθαρη. Τα αδενοκαρκινώματα, επειδή έχουν πολύ κακή βιολογική συμπεριφορά, στην πράξη ποτέ δεν φτάνουν σε μεγάλο μέγεθο. Αυτά τα νεοπλάσματα που μπορεί να φτάσουν σε πολύ μεγάλο μέγεθο είναι συχνά τα μέσα μεσενχυματογενή νεοπλάσματα και εδώ βλέπουμε τις τρεις κυριότερες κατηγορίες, το λιωμιοσάρκωμα, το λιποσάρκωμα και οι στρωματικοί όγκοι που βλέπετε ότι μπορεί να φτάσουν τα 20 έως τα 30 εκατοστά και εδώ είναι ένα παράδειγμα ενός πολύ μεγάλου νεοπλάσματος, σε καμιά περίπτωση αυτό δεν θα μπορούσε να είναι δυνοκαρκίνωμα και η διαφορική διάγνωση εδώ γίνεται μεταξύ ενός στρωματικού και ενός όγκου. Τελικά έχουμε τυπικέ εικόνε. Έχουμε εικόνε δηλαδή που με μια πρώτη ανάγνωση θα μπορούσαμε να οδηγηθούμε σε ένα ασφαλέ συμπέρασμα. Φυσικά. Είναι οι απλέ πακριατικέ κίστε, το τυπικό ορόδε μικροκιστικό αδένομα, το βλενόδε νεόπλασμα με τι περιφερικές ασβεστώσει, το ενδοπορικό θυλόδε βλενόδε νεόπλασμα του κύριου πόρου και το λίπομα του παγκρέατος. Δεν ξέρω αν έχετε συναντήσει καθόλου λίπομα του παγκρέατος. Είναι πολύ χαρακτηριστική εικόνα, όπως παντού. έχουμε την πυκνότητα λίπους, δεν διατείνει τον πόρο, δεν χρειάζεται να κάνουμε κάτι παραπάνω. Τυπική εικόνα εδώ επίση μικροκιστικού ορόδου αδενόματο με τη μαγνητική τομογραφία. Βλέπουμε αυτή την απεικόνηση σαν σφουγγάρι με του πολύ μικρού κυστικού χώρου και τα πλούσια διαφραγμάτια. Τυπική εικόνα και εδώ βλενόδους κυστικού νεοπλάσματος με την έννοια ότι έχουμε τη χαρακτηριστική περιφερική ασβέστωση και τυπική και εδώ εικόνα ενδοπορικού θυλόδους βλενόδους νεοπλάσματος του κύριου πόρου με τη διάταση του πόρου και τι κυστικέ βλάβες που επικοινωνούν με τον κύριο πόρο σε μια καμπύλη ανασύσταση στην πορεία του πόρου στην αξονική τομογραφία. Αυτό που έχει πολύ μεγαλύτερη σημασία στη διαφορική διάγνωση είναι να μπορούμε να διαχωρίσουμε μεταξύ μιας χειρουργικής και μιας μη χειρουργικής βλάβης. Μιας δηλαδή βλάβης που πρέπει να χειρουργηθεί οπωσδήποτε και μια βλάβη που δεν πρέπει να χειρουργηθεί. Όπω παραδείγματο χάρη, μια δίθηση από λέμφωμα, μια καλοήθισκη αλλίωση ή μια μεταστατική νόσο. Μιλώντα λοιπόν για το λέμφωμα και κλείνοντα σιγά σιγά αυτή την παρουσίαση, το λέμφωμα στο πάγκρεα δεν είναι σπάνιο δυστυχώ και μπορεί να εμφανιστεί με πολλού τρόπου, είτε σαν μια διάχυτη δίθηση, είτε σαν πολυεστειακή νόσο, είτε σαν μια μονίρη βλάβη. Πώ θα το ξεχωρίσουμε λοιπόν από την έκταση των λεμφαδένων, συνήθως έχουμε λεμφαδένες κάτω από το επίπεδο των νεφρικών φλεβών, επίσης ο παγκρεατικός πόρος δεν είναι διατεταμένος. Να δούμε μερικά παραδείγματα, βλέπετε εδώ α, πολύ εκτεταμένη διήθηση του παγκρέατος, βλέπετε ότι τα αγκία δεν διηθούνται όπω γνωρίζουμε γενικά για το λέμφωμα, εκτεταμένη λεμφαδενική διήθηση εδώ. Εδώ ένα άλλο παράδειγμα, εκτεταμένη δίθηση του παγκρέατος και του σπληνός. Οι ασθενείς αυτοί πάνε πάρα πολύ καλά με τη χημειοθεραπεία και εδώ βλέπουμε την εικόνα μετά τη χημειοθεραπεία με πλήρη υποχώρηση της βλάβης. Ενώ όταν πρόκειται για συστηματικό λέμφωμα, μπορεί να μας βοηθήσει τη διαφορική διάγνωση και η δίθηση των άλλων οργάνων, όπως βλέπετε εδώ εστιακές αλλοιώσεις και στο πάγκρεας και τους νεφρούς και εδώ ταυτόχρονη δίθηση του μέσοθωρακίου και των πνευμόνων. Και θα κλείσουμε με τις μεταστάσεις. Επειδή σήμερα παρατείνεται σημαντικά η επιβίωση των ογκολογικών ασθενών, Δυστυχώ ή ευτυχώ προλαβαίνουν και δίνουν μεταστάσει και στο πάγκρεας. Γενικά, η μεταστάσει στο πάγκρεας μπορεί να είναι μονίρε ή μονήρηση, η διαφορική διάγνωση θα γίνει από τα νευροενδοκρινή νεοπλάσματα και από άλλου συνυπάρχοντε όγκου. Αυτό που πρέπει να πολλαπλές, Η διαφορικη διαγνωση θα γινει απο τα νευροενδοκρινη νεοπλασματα και απο αλλου συνυπαρχοντε ογκου αυτο που πρεπει να θυμομαστε ειναι τα δυο διαφορετικα προτυπα η αγκίωση μια μετάσταση ακολουθεί το πρότυπο αγκύωση του πρωτοπαθού όγκου. Και επίσης, επειδή οι μεταστάσεις αναπτύσσονται εκτός του παγκρετικού πόρου, πάλι συνήθως δεν έχουμε διάταση του παγκρετικού πόρου. Να δούμε πάλι μερικά παραδείγματα. Εδώ έχουμε μετάσταση στο πάγκρεας από μία νεοπλασία του ορθού. Εδώ έχουμε δύο μεταστάσεις, όπως βλέπετε, μία στο σώμα και μία στην κεφαλή από νεοπλασία του πνεύμονα. Και εδώ είναι χαρακτηριστικό παράδειγμα δύο υπεραγγιούμενων μεταστάσεων και είμαι βέβαιη ότι έχετε παρατηρήσει ήδη ότι λείπει ο δεξιός νεφρός, η μετάσταση είναι αυτή και αυτή. Ήταν μια α, μετάχρονη μεταστατική νόσος μετά από χειρουργείο νεφροκυταρικού καρκινώματος. Ε, όσοι παρακολουθήσατε φέτος το συνέδριο της Βιέννης θα είδατε ότι η ραδιομική και τα εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης αναφέρονται συνεχώς. Στο Πάγκρεας υπάρχουν κάποιες δημοσιεύσεις. Φαίνεται ότι είναι μια υποσχόμενη μελλοντική ωστόσο τεχνική που μπορεί να μας βοηθήσει και στη διαφορική διάγνωση των εμπλασμάτων και στην καθοδήγηση και τον καθορισμό ορισμένων προγνωστικών και προβλεπτικών βιοδικτών. Βεβαίω, επειδή είμαστε κλινικοί ακτινολόγοι, οφείλουμε και εμεί να μην περιοριζόμαστε μόνο στην απεικόνιση. Εδώ είναι από μία μελέτη η οποία συνέκρινε πόσο μπορεί να αυξηθεί η ακρίβεια όταν εκτό από τα μορφολογικά χαρακτηριστικά, σε μια οικιστική βλάβη, αξιολογούμε και άλλα κλινικά εργαστηριακά ευρήματα, όπω είναι οι καρκινικοί δείκτε, το φύλλο, η ηλικία κτλ. Συνδυάζοντα λοιπόν τα υπόλοιπα ευρήματα, μπορούμε να φτάσουμε σε πολύ μεγαλύτερη ευαισθησία και Ακρίβεια, παρά αν μείνουμε στην απεικόνηση ή σε ορισμένα μόνο α, δεδομένα. Συμπερασματικά λοιπόν, η διερεύνηση των πακριτικών νεοπλασμάτων είναι μια δύσκολη διαδικασία. Απαιτεί βαθιά γνώση, χρήση των σωστών πρωτοκόλων και πολλέ φορέ αναγκαζόμαστε και εξαντλούμε όλε τι διαθέσιμε μεθόδου. Εάν εργάζεστε σε ένα κέντρο που βλέπετε πάρα πολλά νεοπλάσματα παγκρέτο, πιθανώ εξαιρετικά συχνά θα συναντήσετε και σπάνιε βλάβε. Θυμηθείτε ότι ο στόχο μα είναι, ακόμα και αν δεν μπορούμε να δώσουμε μια ιστολογική διάγνωση, να κατευθύνουμε σωστά το περιστατικό και να καταλάβουμε αν πρόκειται για μια χειρουργική ή μια μη χειρουργική βλάβη. Η FNA πρέπει να χρησιμοποιείται με φιδό, αν πρόκειται να καθορίσει τις θεραπευτικές αποφάσεις. Θυμόμαστε όμως ότι δεν είναι πάντα διαγνωστική, απόλυτα διαγνωστική. Και τέλος, τα εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης δεν έχουν προς το παρόν βρει κλινική εφαρμογή. Θα δούμε στο μέλλον. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Συγχαρητήρια για την εξαιρετική σα ομιλία. νομίζω ότι όχι μόνο τα κλειδιά μα δώσατε, μας δείξατε τι δυσκολίε που έχει κανεί στην καθημερινή κλινική πράξη, που στο Πάγκρε είναι πολλέ. Ε, παλιότερα είχαμε απλουστευτικέ απόψει για, το, για την απεικόνηση του Πάγκρεατο. Ε, πολλέ από αυτέ ήταν και καθιερωμένε, τι αποδομήσατε, κυστικές συμπαγεί αλλοιώσει. Αλλά πέρα από αυτά τα κλειδιά Μα δείξατε και κάτι που νομίζω είναι πιο σημαντικό, κυρίω για του νεότερου συναδέλφου. Όσο πιο καλά αναλύει κανεί την εικόνα, τι λεπτομέρειέ τη, τόσο καλύτερα μπορεί να ακολουθήσει το μονοπάτι τη σωστή απόφαση. Mm -hmm. Όταν α, λέμε. Έχω κι άλλο ένα μέλο τη Επιτροπή Εξετάσεων εδώ. Όταν λέμε στου συναδέλφου που εξετάζονται να κάνετε περιγραφή των ευρημάτων, εννοούμε αυτό ακριβώ που μα κάνετε εσεί σήμερα. Δηλαδή, πώ αναλύουμε mm -hmm. μικρέ λεπτομέρειε που αυτέ τελικά σαν ένα παζλ σαν ένα σιγά σιγά χτίζουν το δρόμο μας στο να φτάσουμε αν όχι στη σωστή διάγνωση στη σωστή καθοδήγηση των υπόλοιπων συναδέλφων. Δηλαδή και αυτό που μας είπατε είναι εξαιρετικά σημαντικό. Μπορείς να μην φτάσει στη διάγνωση αλλά μπορείς να πεις ποιο είναι το επόμενο βήμα. Mm. Και αυτό το λέει ο ακτινολόγος. Δεν το λέει κάποιος άλλος στην ομάδα που, που μιλάει για τον ασθενή. Στο, στο, είτε, στο, είτε είναι ογκολογικό συμβούλιο, είτε είναι yes. συνάντηση με χειρουργού κτλ., Επομένω, σα ευχαριστούμε και για το βάθο που μα πήγατε και για του τρόπου σκέψη που μα παρουσιάσατε, που νομίζω είναι χρήσιμοι σε όλου μα, αλλά και για το πόσο μα φοβήσατε, για την πολυπλοκότητα. Γιατί <laughs> τελικά υπάρχει πολυπλοκότητα. Οι αχτινολόγοι γενικώ είχαν την αίσθημα ότι το δύσκολο πράγμα είναι το σκότει. Αυτό μπερδεύει. Mm -hmm. Οι πιο παλιά αχτινολόγοι λέγανε ότι ο θώρακα είναι ο του αχτινολόγου. Αν μιλάμε του πιο παλιού. Κάθε όργανο, εάν δεν το αντιμετωπίσει με γνώση, με υπομονή, με προσέγγιση, με λεπτομέρεια, με ανάλυση, μπορεί να είναι ο τάφο, όχι εσύ. του ακτινολόγου, του εσύ. ασθενή, που είναι χειρότερο. Σα ευχαριστούμε θερμά. Υπάρχει κάποια ερώτηση, σχόλιο, προσθήκη, παρατήρηση. Αφού έχουμε την τύχη να την έχουμε την κυρία Τρεντοπούλ εδώ, α την αξιοποιήσουμε. Όχι, νομίζω μάλλον το ακροτήριο έμεινε. <laughs> <laughs> λοιπόν, σα ευχαριστούμε τερμά. <laughs> σα ευχαριστούμε πάρα πολύ. Είναι αυτονόητο ότι στο τέλο αυτού, αυτού του session θα υπάρξει ευκαιρία για ερωτήσει ή σχόλια ή παρατηρήσει. Επομένω, σκεφτείτε τα. ο, τρίτος ομιλητής ομιλητή μα, τελευταίο, αλλά όχι έσχατο, είναι ο κ. Κουρκουτσάκη. Στο πρόγραμμα αναφέρεται ω αναπληρωτή καθηγητή. Πρόσφατα εκλέχθηκε τακτικό καθηγητή στο Δημοκρατή Πανεπιστήμιο τη Τράκη και το συγχαίρουμε γι' αυτόν. Ο κ. Κοκουτσάκη θα μα μιλήσει για το λέμφωνο του Γαστριακού Σολίνα. Και, είναι και ο ίδιο ένας άνθρωπο που ασχολείται με την απεικόνηση τη χιλιά. Είναι αναγνωρισμένο στην ΕΣΚΑ, που είναι συχνά ο μιλητή. Το δε λέμφωμα είναι ένα από τα, από τα αντικείμενα στα οποία έχει ιδιαίτερη η ανασχόληση. Αφού και στην, στο Δημοκρίτιο, στο Νοσκομείο Αλεξανδρού, υπήρχε πάντοτε μια δραστήρια η αιματολογική κλινική και αυτό επέτρεψε τη συνεργασία. Και νομίζω οι συνεργασίε είναι αυτέ που μα κάνουν να γινόμαστε καλύτεροι για χτιμολόγια και να μαθαίνουμε καλύτερα. Είμαστε να μα μιλήσει για ένα θέμα που είναι αντικειμενικά δύσκολο και α, πολύ συχνό όμω. Πολύ συχνό: το λέμφωμα του Γκαρθιακού σουλήνα. Κύριε Κουκουτσάκη, σα ακούμε. Α, κύριε καθηγητά, σα ευχαριστώ πολύ για την εισαγωγή. Επίση, θα ήθελα να ευχαριστήσω τον πρόεδρο τη ΑΒΕ για την τιμητική τη πρόσκληση και να του ευχηθώ. Οι προσπάθειες της εταιρείας είναι αντανακλούν όλους μας ε, και να γίνουν πολυπληθέστερες και να υπάρξει ακόμα μεγαλύτερη δραστηριοποίηση της εταιρεία. Λοιπόν, θα μιλήσουμε τώρα, θα προσπαθήσουμε να λύσουμε ένα θέμα το οποίο είναι αρκετά ευρύ α, και θα δείτε πόσο άπτεται όλων των υπολείπων απεικονιστικών κομματιών, τα οποία ξέρετε. Και μιλάω σχετικά και μιλάω αναφορικά με την, με την περιτοναϊκή κοιλότητα και τα σπλάχνα της περιτοναϊκής κοιλότητας. Λοιπόν, θα μιλήσουμε για το γαστρεντερικό σωλήνα, αλλά θα μιλήσουμε και για τα υπόλοιπα σπλάχνα. Ας δούμε αρχικά ότι Κάτι το οποίο πρέπει να γνωρίζουμε. Ζούμε στον καιρό του PET, στο PET-CT. Ε, τα λεμφώματα έχουν ταξινομηθεί σύμφωνα με την ταξινόμηση κατά Λουγκάνο, η οποία αφορά κυρίως την εντόψη των λεμφαδένων, αλλά ασχολείται και με την εξολεμφη, εξολεμφαδενική εντόψη των βλαβών. Συνήθως, ε, τα έξω λεμφαδενικά ε, λεμφώματα ε, αφορούν τη, την ταξινόμηση, τη σταδιοποίηση 1 και 2. Ε, ε, στα επόμενα στάδια, επεκτείνεται η σταδιοποίηση και στους λεμφαδένες και στις ιδιαίτερα εκτεταμένες λεμφαδενικές επινεμήσει. Επίσης, θα ήθελα να σας πενθυμίσω ότι στο Pet City υπάρχει ένας πεντα, πενταβάθμιος πίνακας, ο οποίος είναι ο Ντεβίλ, ο οποίος ασχολείται και αφορά για να έχουμε ένα ενδεικτικό μέσο συγκρίσεως την πρόσληψη της περιοχής βλάβης συγκριτικά με το Μεσοθωράκιο και το Ήπαρ. Αυτό είναι κάτι όταν διαβάζετε μία έκθεση, θα σας λέει ταξινόμηση ένα σκάλα 2 ή 3 και αυτό σημαίνει ότι θα υπάρχει μία συσχέτιση με τις περιοχές πρόσληψης στα όργανα που ήδη σας ανέφερα. Κοιτάξτε αυτό τον πίνακα εντάχει. Τα συχνότερα λεμφώματα είναι τα διάχυτα τύπου β. Μετά είναι τα, τα λεμφώματα τύπου MOLT. Όλα τα υπόλοιπα είναι πολύ χαμηλότερα σε συχνότητα. Αυτές οι δύο κύριες κατηγορίες θα μας απασχολήσουν στη συνέχεια. Κοιτάξτε λοιπόν. Οι τύποι λεμφωμάτων του γαστρεντερικού σωλήνα είναι όλοι αυτοί. Ας τους δούμε ένα-ένα. Ας δούμε για τα MOLT λεμφώματα. Ουσιαστικά αποτελούν το, 28, το, 23 με 40% περίπου των πρωτοπαθών non-Hotchkin λεμφωμάτων του γαστεντερικού σωλήνα. Είναι συχνότερα στους άντρες και εμφανίζονται πέμπτη με έκτη δεκαετία. Τα, λεμφ, τα μόλι συναντώνται κυρίως στο στόμαχο παρά τη συνήθεια απουσία λεμφικού ιστού. Προσέξτε το αυτό γιατί είναι πολύ σημαντικό. Η εξήγηση για αυτό το παράδειξο φαινόμενο είναι το ελικοβακτηρίδιο του πυλωρού και θα δούμε στη συνέχεια γιατί. Το οποίο βρίσκεται στο 90% των περιπτώσεων με μάλτ λέμφωμα στο στομάχι. Ουσιαστικά το ελικοβακτηρίδιο Δημιουργεί μια χρόνια μορφή γαστρίτιδος. Κοιτάξτε, αρχικά απικίζει το φυσιολογικό βλενογόνο. Στη συνέχεια κάνει οξία γαστρίτιδα. Στη συνέχεια η οξία γαστρίτιδα γίνεται χρόνια και εκεί δημιουργούνται άτυπα λεμφοειδή και όζη το οποίο εξελίσσεται αργότερα σε λέμφωμα. Βλέπετε λοιπόν από μια φυσιολογική διεργασία πώς φτάνουμε τελικά στη δημιουργία του λεμφώματος. Απεικονιστικά, εκείνο που πρέπει να προσέξουμε είναι ένα, η επιφανειακή εντόπιση. Αυτό είναι πολύ χαρακτηριστικό. Αυτή η εικόνα είναι για μας τους ακτινολόγους παλαιότερης κοπής. Είναι ένας βαριούχος. Παρατηρήστε τις μικροζώδεις απεικονίσεις που είναι στο στομάχι. Δυστυχώ, σε ένα μεγάλο ποσοστό στην αξιονική τομογραφία δεν υπάρχουν παθογνωμονικά χαρακτηριστικά. Εκείνο που είναι το σημαντικό είναι η διάχυτη, μάλλον η εντοπισμένη πάχυνση του τυχώματος. Ενδεχομένως να υπάρχουν και έλκοι. Δυνατόν. Δεν είναι απόλυτο. Προσέξτε ένα παράδειγμα τώρα για να, καταλα... για... Για να γίνει πιο κατανοητό η αντιστοίχηση του ακτινολογικού με το παθολογοανατομικό παρασκεύασμα. Δείτε αυτή τη μικρή παχισμένη περιοχή στο τείχωμα του στομάχου και παρατηρήστε την αλληλουχία και τη σύγκριση που έχει με το παθολογονατομικό παρασκεύασμα. Στο PET-CT είναι ιδιαίτερα προσλαμβάνουσα περιοχή η οποία χαρακτηρίζει και το στάδιο πρόσληψης της στο PET -CT, το στάδιο του ραδιοφαρμάκου. Εδώ έχουμε λεμφαδένες. Το 14 100 των πρωτοπαθών non-Hodgkin λεμφωμάτων MOLT εντοπίζονται στο λεπτό και το παχύ έντερο. Μα θα μου πείτε, εδώ δεν έχουμε ελικοβακτηρίδιο. Κι όμως, στο λεπτό έντερο έχουμε κάμπυλοβακτηρίδιο της νύστιδος, το οποίο έχει ακριβώς τον ίδιο ρόλο και κάνει την ίδια διεργασία όπως στο στομάχι το ελικοβακτηρίδιο. Δυνατόν να έχουμε μεσογειακό λέμφωμα, παρατηρούμε σε αυτή την παλιά, σε αυτή την, τη συμβατική εντερόκληση, τη στένωση που δημιουργεί στο τείχωμα και τη σχετικά ομαλή α, α, τη σχετικά ομαλή παρυφή στο έντερικο τείχο. Είναι αυτά εδώ τα δύο χαρακτηριστικά Σημεία. Πάμε τώρα στο διάχυτο. Είναι ο συνηθέστερος τύπος λεμφωμάτων του γαστρεντερικού συστήματος στους ενήλικες. Ε, υπάρχει μεγαλύτερη αναλογία στους άντρες. Η μέση ηλικία είναι έκτη δεκαετία της ζωής, αλλά ευτυχώς η πενταετής επιβίωση είναι σημαντική. Παράγοντες κινδύνου ίσως καταστάσεις άνοσοκαταστολής και χρόνιες φλεγμονώδεις νόσης του εντέρου. Συχνότερα και εδώ προσβάλλεται ο στόμαχος. Κοιτάξτε κάτι ενδιαφέρον. Το υλικοβακτηρίδιο, είπαμε, κάνει μόλτ λέμφωμα. Το μόλτ λέμφωμα όμως μπορεί να μεταπέσει σε διάχυτο. Είναι μια συνήθις διαδικασία, ενώ δεν αποκλείεται η συνύπαρξη και των δύο τύπων λεμφωμάτων. Στις μελέτες με βάριο βλέπουμε σημαντικού βαθμού εφμεγέθισμάτων. Στην των πτυχών ή ευμεγέθης μάζας. Στην αξιονική τομογραφία είναι η σημαντικού βαθμού εκτεταμένη πάχυση. πάχινση. θυμηθειτε την εικόνα στο μορτ λεμφωμα. Δείτε τι, πόσο εκτεταμένη είναι η βλάβη στη συγκεκριμένη περιοχή ενδιαφέροντος και πόσο αυξημένο είναι το τείχο. Η πάχυνση είναι περισσο... καταλαμβάνει συνήθως περισσότερο από το 50% και αναδεικνύεται με τη μορφή και ευμεγέθους υποβλενογονίας μάζας. Απεικονιστικά. Επίσης, μετά την ενδοφλέβεια χορήξης και αγραφικού, θα έχουμε ομοιογενή ενίσχυση. Στην πλειοψηφία των ασθενών συνυπάρχει λεμφαδενοπάθεια. Δείτε αυτό τον όγκο. Αυτό είναι το παθολογοανατομικό παρασκεύασμα. Δείτε αυτό τον όγκο, την ανομογενή πυκνότητα που έχει, το μεγάλο μέγεθος, βρίσκεται κοντά στην γαστροϊσοφαϊκή συμβολή, και έχει αυτή την ε, ενδιαφέρουσα εικόνα η οποία συνοδεύεται από πάχυνση και επινέμιση τμήματος του ελάσσονος τόξο του στομάχου καθώς και από την, την έλξη των, του γειτονικού λίπους τώρα. Δυστυχώς τα λεμφώματα δεν έχουν, όπως είπαμε, τυπικό παθογνωμονικό χαρακτήρα. Έτσι, για παράδειγμα, πώς θα ξεχωρίσουμε ένα αδενοκαρκίνωμα του στομάχου από ένα λεμφώμα. Το λεμφώμα έχουμε μεγαλύτερη ή πολυεστιακή επινέμιση. Στο λεμφώμα διατηρείται το περίγραμμα του τυχώματος. Έχουμε διατήρηση του λιπόδους περιγράμματος, απουσία απόφραξης και τέλος ογκώδη ευμεγέσει δηλαδή κοιλιακή λεμφαδενοπάθεια. Αυτά είναι ορισμένα χαρακτηριστικά που αν τα έχουμε κατά νου μπορούμε να ξεχωρίσουμε αυτούς, αυτής τις δύο διαφορετικές νοσολογικές εντότητες. Τώρα, για τα διάχυτα λεμφώματα α, στο υπόλοιπο, στον υπόλοιπο γαστεντερικό σωλήνα, Αυτά εντοπίζονται κυρίως στην ίστιδα και το δωδεκαδάκτυλο. Η ηλική εμφανίσεως του λεμφώματος ποικίλει ανάλογα με τον ιστολογικό του τύπο. Η κλινική εικόνα δεν είναι ειδική. Κοιτάξτε αυτό το παράδειγμα. Εδώ πέρα βλέπουμε αυτή τη μικροζώδια απεικόνηση διάχυτη στο μεγαλύτερο τμήμα του λεπτού εντέρου και συγκεκριμένα της νύστιδος το οποίο αποδίδεται στην αξιονική τομογραφία με αυτή την εικόνα και προσέξτε τη συσχέτιση της εντερόκλησης της αξιονικής τομογραφίας με το παθρογρανατομικό παρασκεύασμα. Αυτή είναι μία εικόνα που νομίζω οι περισσότεροι από εμά αν τη βλέπαμε, θα λέγαμε ότι σαφώς πρόκειται για ένα δενοκαρκίνωμα. Μιλάμε για αυτή εδώ την περιοχή βλάβης. Η αλήθεια είναι ότι η διαφορική διάγνωση ανάμεσα σε αυτά δύο είναι εξαιρετικά δύσκολη και στον πεπτικό σωλήνα και στο λεπτό έντερο. Βλέπετε αυτή την εικόνα, θα λέγαμε όλοι σίγουρα ότι είναι αδενοκαρκίνωμα. Κι όμως, στο υπεριχοτομογράφημα έχει αυτή την εικόνα και στην αξιονική τομογραφία η εικόνα είναι διαφορετική, αλλά και εδώ προσωμιάζει με αδενοκαρκίνωμα. Βέβαια, υπάρχουν και λεμφαδένες και υπάρχει και έλξη στο μεσεντέριο. Ένα άλλο παράδειγμα. Εδώ τα πράγματα είναι λίγο πιο διαφορετικά. Έχουμε ε, μία εκτεταμένη περιοχή βλάβης, η οποία είναι διευρεσμένη, αλλά έχουμε πλήρη αλλίωση του φυσιολογικού περιγράμματος και της φυσιολογικής μορφολογίας της εντερικής έλικος η εικόνα στην αξιονική τομογραφία είναι έτσι και στο παθολογοανατομικό παρασκεύασμα βλέπουμε αυτή τη μικρή κυλοποίηση που υπάρχει και ουσιαστικά βλέπουμε τη διεύρυνση του τμήματος αυτής, αυτού του τσεντερικής έλικος. Λοιπόν, βέβαια στο παχιέντρο η εικόνα είναι διαφορετική και στο προκτώ το λέμφωμα έχει εικόνα ουσιαστικά μιας ασαφούς και εκτεταμένης μάζας. Τα κύτταρα του μανδύα, το λέμφωμα από τα κύτταρα του μανδύα. Δυστυχώς, εδώ η πρόγνωση είναι κακή. Είναι ένα ιδιαίτερα επιθετικό τύπο λεμφώματο. Ε, εμφανίζεται κυρίω στου άντρε και έχει μέση ηλικία εμφάνιση και εδώ την έκτη δεκαετία. Επίση, δυνατόν να έχουμε το σύνδρομο λεμφωματόδου πολυποδιάσεω, το οποίο είναι διάχυτοι πολύποδες. Θα δούμε ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα σε όλη την έκταση του γαστρεντερικού σωλήνα. Κοιτάξτε εδώ στην εικόνα. Δείτε όλους αυτούς τους πολλαπλούς πολύποδες που υπάρχουν ε, εντός του παχαίου σεντέρου. Λοιπόν, ευτυχώς δεν δημιουργείται απόφραξη, γιατί αυτοί οι πολύποδες είναι μικροί και δεν προκαλούν σημαντικά αποφρακτικά σημεία. Επίσης, έχουμε πάχηση του τυχώματος και ενδεχομένως μπορεί να έχουμε παρουσία μάζας. Και βέβαια, απαραίτητη είναι η λεμφαδενοπάθεια. Το οζόδες λέμφωμα είναι η χαμηλής κακοήθεια όγκοι. Ε, έχει ίδια αναλογία άντρες με γυναίκες. Η μέση ηλικία εμφάνισης είναι η πέμπτη δεκαετία δεν απαιτείται θεραπεία. Είναι πολύ σημαντικό. Βλέπετε εδώ πόσο ήπιο, ήπιο, ε, πρό, πόσο ήπια πρόσληψη της κιαγραφικής ουσίας έχει αυτό το τύπο λεμφώματο, λεμφώματος του 12 δακτύλου, το Burkitt λεμφώμα. Επιθετικά β-κυταρικού τύπου λεμφώματα είναι ο ταχύτερα αναπτυσσόμενος από όλους τους κακοήθης όγκους. Μεγαλώνει με μια φανταστική ταχύτητα. Είναι, πρέπει να πούμε ότι ο, τύπο τύπος αυτός λεμφώματος συνυπάρχει ε, και με τον ιό Epstein -Barr και, με, και, στο σύνδρομο άνοσο ανεπάρκειας. Ε, ιδιαίτερη ενίσχυση στο pet -CT είναι χαρακτηριστική και αυτό είναι χαρακτηριστικός και σε αυτό τον τύπο του λεμφώματος. Επίσης, δυνατόν να παρατηρείτε σαν μάζα στην ηλαιοτυφλική περιοχή και να δημιουργεί στένωση του άπο όπω όπως το συγκεκριμένο παράδειγμα. Σαν αποτέλεσμα τούτου, είναι η δημιουργία εγκολιασμού. Δυστυχώς, έχουμε και πάχυνση των εταιρικών πτυχών, γεγονό που επιδεινώνει ή επιτείνει, αν θέλετε, τα αποφρακτικά σημεία. Επίσης, δυνατόν να έχουμε ανεβρισματική διάταση ή και άπομε μακρισμένα να, να δημιουργηθεί διάτρεση. Επίσης, έχουμε εδώ πέρα ένα τυπικό παράδειγμα bookit. Το βλέπετε ότι δημιουργεί εικόνα παρόμοια με αυτή του εγκολασμού και οφείλεται στην ύπαρξη του μορφώματος και στην πάχηση των πτυχών. Και πάμε στην εντεροπάθεια από τη λεμφοκύτταρα, η οποία είναι δύο ειδών. Όταν συσχετίζεται με κοιλιοκάκι και όταν δεν συσχετίζεται με κοιλιοκάκι. Η εικόνα είναι ως εξής έχουμε συγκεντρική πάχυνση του εντερικού τυχώματος της νήστιδος, του ηλαιού ή και των δύο. Έχουμε λεμφαδροπάθεια και βέβαια έχουμε διήθηση του μεσεντερικού λίπους. Και πάμε στα πρωτοπαθή λεμφώματα, τα Hodgkin. Σπάνια προσβάλλουν το γαστρεντερικό σύστημα. Συνήθως αυτό γίνεται από επινέμιση δευτεροπαθώς λεμφαδένων κυρίως προσβάλλουν το στόμαχο. Αλλά το λεπτό, το λεπτό έντερο, το παχύ έντερο και ο ισοφάγος δεν προσβάλλονται τόσο συχνά. Θα μιλήσουμε λίγο για το σπλήνα. Ε, ο σπλήνας είναι, είναι σπλάχνο, εδώ κοιλιακό σπλάχνο. Είναι ο πιο συχνό όγκο ε, που προσβάλλεται από νόντ χωτσχυλέμφωμα. Έχουμε σπλιομεγαλία. Και επίσης δυνατόν να είναι τυπικό έβριμα στην προσβολή από λέμφωμα από κύτταρα του μανδύα. Σπληνο, Σπληνομεγαλία με συνοδό λεμφαδενοπάθεια στην πύλη του σπληνός παραπέμπει σε λέμφωμα. Μια τυπική εικόνα στο pet -SIT. Ουσιαστικά είναι μια διακριτή μάζα με περιοχές νεκρόσεως ή διηθήσεως της πληνικής κάψας, δυνατόν να είναι χαμηλής κακοήθειας. Ένα τυπικό παράδειγμα, παρατηρήστε τη μορφολογία στο υπερηχογράφημα, αυτή την περιοχή, την υπερηχοϊκή με την κεντρική περιοχή υποηχογένειας που οφείλεται σε νέκρωση και πώς φαίνεται στην αξονική τομογραφία και στο μαγνήτη διατηρεί αυτή την τυπική εικόνα η οποία υπάρχει βέβαια και στο παθροανατομικό παρασκεύασμα. Δυνατόν να έχουμε πολυεστιακές οζόμορφες βλάβες. Η διαφορική διάγνωση θα πρέπει να γίνει από μικροαποστημάτια μυκητιασικής αιτιολογίας. Είναι μικρότερα από τις μάζες από τις τα λεμφώματα και δεν έχουμε λεμφαδενοπάθεια. Επίσης, εμφανίζεται σε νοσοκατασταλμένους ασθενείς. Προσοχή, δυνατόν να δημιουργηθούν και σπληνικά έμφρακτα. Πάμε στο ΕΙΠΑ. Είναι εξαιρετικά σπάνιο στην πρωτοπαθή βλάβη. Στα γενικευμένα λεμφώματα παρατηρείται προσβολή τόσο στα χότσχιν λεμφώματα όσο και στα νόν λεμφώματα. Είναι χαρακτηριστικό ότι προσβάλλονται ανοσοκατασταλμένοι ασθενεί. Συνυπάρχει στα χώτσκι λεμφώματα και επινέμιση του πληνού. Η περιοχή της πύλης επινέμεται τυπικά λόγω της παρουσίας λεμφικού ιστού. Κυρίως έχουμε υπατομεγαλια ομοιογενή απεικόνηση και αυτό έχει σαν αποτέλεσμα την υποεκτίμηση της νόσου, δυνατόν να έχουμε μονή ρημάζα, μπορεί να έχουμε πολυαιστιακές υπατικές μάζες που προσωμιάζουν με μεταστάσεις ή να έχουμε και χροειδείς βλάβες, οπότε πρέπει να κάνουμε τη διαφοροδιάγνωση από μυκητιαστικής αιτιολογίας αποστήματα. Το πάγκρεας, σπάνια εξολεμφαδενική εντόπιση νόν χότσικη λεμφώματα. Συνήθως είναι διά, έχουμε διάχυτη διόγκωση από διήθηση του μεγαλύτερου μέρους του παγκρέατος, η οποία μπορεί να μιμείται οξία παγκρεατίτινα. Είναι σαφώς αφοριζόμενη η αιστιακή μάζα και η διαφορική διάγνωση είναι από αδενοκαρκίνωμα του παγκρέατος. Βέβαια, έχουμε δυνατό να έχουμε και σπληνική εντόπιση. Γενικά, το λέμφωμα από το καρκίνωμα του παγκρέατος, όπως μας εξήγησε πολύ καλά και εκτενώς η κυρία Τριαντοπούλου, ουσιαστικά στο λέμφωμα έχουμε μια ομοιογένεια στη μάζα, έχουμε ομοιογένεια στον εμπλουτισμό και βέβαια έχουμε εκτεταμένη όπως το περιττό και μεσεντέρια λεμφαδενοπάθεια. Και θα τελειώσουμε με το περιτόνιο και το μεσεντέριο. Όλοι θα έχουμε δει εικόνες σαν αυτή εδώ, όπου έχουμε πολλαπλές διωγκωμένες λεμφαδενικές ομάδες σε όλη την έκταση της περιτοναϊκής κοιλότητας και του οπισθοπερτονέου, δυνατόν βέβαια να διηθούν και το λεπτό έντερο. Κοιτάξτε αυτήν την εικόνα, είναι χαρακτηριστική. Είναι πολλαπλές, παρόμοιες, ποικίλου μάζες, οι οποίες είναι σε όλη την έκταση της περιτοναϊκής κοιλότητας και του οπισθοπερτοναϊκού χώρου. Επίσης, έχουμε το φαινόμενο του Sandwich το οποίο είναι αυτό εδώ, δηλαδή τα αγγεία ενθυλακώνονται από τις μεγάλες λεμφαδενικές μάζες και το οποίο πρέπει να κάνουμε ένα υποτυπώδη διαχωρισμό από τη σκληρητική μεσεντερίτηρα. Και η περιτοναϊκή νόσος εμφανίζεται αποκλειστικά σε ασθενεί με έναν λέμφωμα. Η εικόνα είναι παρόμοια με αυτή της περιτοναϊκής καρκινοματώσεως. Δυνατόν ακόμα να υπάρχει και ο mental cake. Τότε η, διά, η διάγνωση είναι εξαιρετικά δύσκολη. Η διαφοροδιάγνωση, μάλλον, είναι εξαιρετικά δύσκολη. Δείτε αυτές τις δύο εικόνες. Παρατηρήστε ότι και εδώ έχουμε mental cake. Έχουμε μεγάλες λεμφαδενικές μάζες στο στο περιτόνιο και στην περιτοναϊκή κοιλότητα. Και δυνατόν να έχουμε ακόμα και εμφυτεύσεις, δηλαδή την ύπαρξη μικρών λεμφαδενικών μαζών, στο μεσεντέριο. Συμπερασματικά, η πλειονότητα των λεμφωμάτων στο γαστρεντερικό σύστημα και γενικά στην περιτωναϊκή κοιλότητα είναι non-Hodgkin. Τα διάχυτα τύπου Β λεμφώματα είναι ο πιο συχνός τύπος που προσβάλλει το γαστρεντερικό σύστημα στους ενήλικες. Συχνά προσβάλλει το στόμαχο, δημιουργώντας είτε πάχιση του γαστρικού τυχώματος, είτε δημιουργώντας ευμεγέθειες μάζες. Τα μόλτ λεμφώματα, όταν εντοπίζονται στο στόμαχο, να ψάχνουμε για ελικοβακτηρίδιο παϊλόρι, για τη δημιουργία τους, και εκεί η πάχυνση και η απεικόνηση είναι εντελώ διαφορετική. Το μέγεθος του λεμφώματος είναι πολύ μικρότερο. Η λουγκάνο κατηγοριοποίηση προτείνει νέους ορισμούς στην απεικόνιση των λεμφωμάτων. Ε, θα έχετε αναρωτηθεί και είναι ένα ερώτημα το οποίο βρίσκεται σε συνεχή συζήτηση και εξέλιξη. Έχουμε ένα λέμφωμα. Πώς το παρακολουθούμε. Με PET-CT ή με απλό ή με MRI. Η απάντηση δεν έχει ξεκαθαριστεί ακόμα. Εάν έχετε ένα γνωστό λέμφο, το οποίο α, έχετε, το έχετε ταυτοποιήσει, παρακολουθείτε την εξέλιξή του με αξονική τομογραφία. Εάν υποψιάζεστε νέες εξολεμφαδενικές ή εξολεμφικές αισθίες, τότε κάνετε PET-CT. Σας λέω και πάλι ότι αυτό δεν έχει καθοριστεί ακόμα. Αλλά επειδή το PET-CT, όπως κάτι καινούριο έχει μπει στη μόδα, πρέπει, πιστεύω, να είμαστε λίγο συγκρατημένοι. Επίσης, το PET-CT στο μεσοδιάστημα της θεραπείας είναι υπό αμφισβήτηση. Σίγουρα έχει σέση μετά την ολοκλήρωση της θεραπείας για να δούμε ακριβώς τι συμβαίνει και πόσο επιτυχές ήταν το θεραπευτικό σχήμα. Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας. Κύριε Γουρουσάκη, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ήταν πληρέστατη η παρουσίασή σας. Είναι από τις φορές που θεωρώ ότι μια αναφορά σε ένα θέμα γίνεται με τέτοιο τρόπο που καλύπτει το αγροατήριο πλήρως θα ήθελα να παρακαλέσω αν υπάρχουν ερωτήσεις για τον κύριο Κουρκουσάκη. Σα ευχαριστώ για την πρόσκληση. Χαρά μας και τη τιμή μας κύριε και Ευχαριστούμε πάρα πάρα πολύ. Επομένω, το session αυτό τελειώνει και έχουμε ένα μικρό διάλειμμα, δεν δηλαδή. Ναι. Okay. Επομένω, ένα διάλειμμα σύντομο, γιατί έχουμε κάνει και λίγο υπέρβαση του χρόνου. Ένα καφέ και λίγο ξεμούδιασμα και μετά πάλι εδώ. Ευχαριστούμε. Recording in progress. Αγαπητοί συνάδελφοι, περνάμε στη δεύτερη συνεδρία και έχω τη χαρά να καλέσω στο Δήμο τον κύριο Χαρταμπίλα ο οποίος θα μας αναπτύξει το θέμα υπατοκυταρικός όγκος. Κύριος Χαρταμπίλας, όσο προλάβαμε και το γνωρίσαμε στο ΑΧΕΠΑ, ε, καταφέραμε και αποκτήσαμε μια άποψη για την ποιότητα και του ανθρώπου, αλλά και του επιστήμονα. Και προσωπική εκτίμηση, αλλά θεωρώ και όλων των συνεργατών του, ε, μας άφησε τις καλύτερες τις καλύτερες εντυπωσει και επίση προσωπική εκτίμηση ήταν ένα πλήγμα για το τμήμα <Φίλμα> η αποχώρησή του. Κύριε Χαρταβίλα. Ευχαριστώ πολύ κύριε Δεστάνη για τα πολύ ζεστά σας λόγια. Κύριε καθηγητά, ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Αγαπητοί συνάδελφοι, ε, θα σας παρουσιάσω, για τον, ε, θα μιλήσω για τον υπατοκυταρικό καρκίνο. Ε, όπως ξέρετε, είναι ο συχνότερος πρωτοπαθής καρκίνος του ύπατος και παρότι είναι έκτος σε συχνότητα, είναι τρίτος σε στνητότητα, το οποίο σημαίνει ότι είναι ένας κακός όγκος. Κατά κύριο λόγο εμφανίζεται σε άνδρες, με κύριους παράγοντες κινδύνου, όπως γνωρίζετε, την υπατήτηδα Β και Σ, την κατάχρηση αλκοόλ, αφλατοξίνες και μία αλκοολική λιπόδινό του, του ύπατος, η οποία τίνει να γίνει σε νούμερο ένα παράγοντα κινδύνου. Στην Αμερική νομίζω έχει ήδη γίνει σαν αιτία ε, μεταμοσχεύσεων. Και βεβαίω για το καρκίνο, πάνω από 80% των περιπτώσεων διαγιγνώσκονται σε έδαφο ε, κύρωση. Ε, τι πρέπει να κάνουμε. Καταρχήν, σε πληθυσμού υψηλού κινδύνου, πρέπει να κάνουμε υπερηχογράφημα κάθε 6 μήνε. Και ποιοι είναι αυτοί οι πληθυσμοί, ασθενεί που έχουν κύρωση ε, στα 2A και Β με βάση τα κριτήρια τη ΕΑΖΛ, τη Ευρωπαϊκή Εταιρεία, ή αυτοί που είναι στα 2C, αλλά είναι σε λίστα για μεταμόσχευση, ασθενεί με Β, εφόσον έχουν περιβαλλοντικού παράγοντε, και από εκεί και πέρα ασθενή με F3 ίνωση, ανάλογα εξατομικεύεται. Όταν υπάρχει ένα ύποπτο έβριμα στο υπερηχογράφημα, αυτό πρέπει να το βλέπουμε μετά με αξονική ή μαγνητική, με σκιαγραφικό και τριφασική εξέταση. Όταν ασθενή έγινε κυρωτικό, η διάγνωση βασίζεται μόνο στην απεικόνηση λόγω ακριβώ τη μεγάλη προεξεταστική πιθανότητα, αυτό που λέμε το pre probability. Στον μη κυρωτικό, πρέπει οπωσδήποτε να γίνει και βιοψία. Τα απεικονιστικά χαρακτηριστικά, όπως γνωρίζετε, η σφραγίδα της διάγνωσης είναι ο αρτηριακός εμπλουτισμό και η απόπληση στην πηλαία ή την φάση. Αυτό είναι το τυπικό πρότυπο. Έχει πολύ καλή, έτσι, όπως βλέπετε, διαγνωστική ακρίβεια, ευαισθησία, ειδικότητα, πάντα σε ασθενείς υψηλού κινδύνου. Αυτοί δηλαδή οι οποίοι έχουν το υπόβαθρο να αναπτύξουν τον όγκο. Με βάση τον Αμερικάνικο αλγόριθμο, η παρουσία κάψα ή η προοδευτική αύξηση του μεγέθου είναι κριτήρια εναλλακτικά τη πυλέ απόπληση, πάντα ανάλογα με το μέγεθο. Στο υπερηχογράφημα με σκιαγραφικό, πάλι υπάρχει αρτηριακό εμπλουτισμό. Εδώ όμω η απόπληση πρέπει να είναι καθυστερημένη, πάνω από 60 δευτερόλεπτα και σχετικά ήπια. Και προπόθεση, ο αρτηριακό εμπλουτισμό δεν πρέπει να είναι περιφερικό. Πρέπει να ανάβει όλη βλάβη για να ξεχωρίσουμε ε, τι μεταστάσει και το ε, αυτό είναι ο διαγνωστικό αλγόριθμο τη Ευρωπαϊκή Εταιρεία. Βλέπετε ότι όταν ο όζο είναι κάτω από ένα εκατοστό, δεν έχουμε να κάνουμε τίποτα παρά να τον παρακολουθούμε. Πάνω από ένα εκατοστό, αν είναι θετική μία τεχνική, τότε μπαίνει η διάγνωση. Αν ε, όχι, μπορούμε να πάμε σε μία επόμενη τεχνική. Αν κάναμε αξονικό, να κάνουμε μαγνήτη. Ή αν κάναμε μαγνήτη, μπορούμε ακόμα να κάνουμε και υπερηχογράφημα με σχεδιαγραφικό, προκειμένου να επιβεβαιωθεί η διάγνωση. Αν όχι, θα πρέπει να κανουμε και υπερηχογραφημα με προκειμενου να επιβεβαιωθει διαγνωση αν οχι θα πρεπει να παμε σε βιοψία. Με βάση την ταξινόμηση την Αμερικάνικη κατά διακρίνονται αυτέ οι κατηγορίε βλαβών. Έχουμε τι βλάβες που είναι σίγουρα καλοήθη, μάλλον καλοήθη, LR3 ενδιάμεση πιθανότητα κακοήθεια, LR4 μάλλον είναι υπατοκυταρικό και LR5 λέμε ότι είναι σίγουρα έχει τα χαρακτηριστικά του υπατοκυταρικού. Υπάρχει η κατηγορία LRM, δηλαδή αυτό που φαίνεται να είναι κακό, αλλά μάλλον δεν είναι υπατοκυταρικό. Και το TIV, το όγκο στη φλέβα. Εδώ είναι ο αλγόριθμος, ο Αμερικάνικο, για το πώ περιγράφουμε μία βλάβη σε ένα κυρωτικό σηκώτη. Η βασική διάκριση είναι δεν έχει ή έχει αρτηριακό εμπλουτισμό. Βλέπετε ότι αν δεν έχει αρτηριακό εμπλουτισμό, ό,τι και να έχει δεν μπορεί να χαρακτηριστεί η τα ΚΚΚ. Από την άλλη μεριά, αν έχει αρτηριακό εμπλουτισμό και είναι κάτω από 10 χιλιοστά, πάλι δεν μπορεί να χαρακτηριστεί η τα ΚΚΚ. Όταν έχει μεγαλύτερη διάσταση, βλέπετε 10 με, με 2 με 1,9 εκατοστά, εφόσον ε, έχει αρτηριακό εμπλουτισμό και ένα γνώρισμα, τότε μπορεί να γίνει LR5 ποιο να είναι το γνώρισμα, να είναι ή η αύξηση στον χρόνο ή η πλαιαπόπληση. Αν είναι μόνο η κάψα, τότε είναι LR4. Λίγα λόγια για τον ορισμό των όζων. Αναγεννητικό είναι ο όζο, ο οποίο είναι, είναι, μια σαφή περιοχή του παρεγχήματο που έχει μεγαλώσει από ένα ερέθισμα, π.χ. θρόμβωση τη σπηλαία φλέβα. Κυρωτικό είναι ο αναγεννητικό όζο, ο οποίο περιβάλλεται κατά κύριο λόγο ή πλήρω από ίνωση, από ενό ίνω διαφραγμάτια. Δυσπλαστικό όζο είναι μια περιοχή, μια οζώδη περιοχή πατοκυτάρων, πάνω από ένα χιλιοστό, η οποία έχει δυσπλασία, αλλά όχι όμω στα ιστολογικά κριτήρια τη κακοήθεια και βεβαίω χωρίζεται σε υψηλού βαθμού και σε χα... χαμηλού βαθμού και υψηλού βαθμού. Και η πατοκυταρικό καρκίνο, το νεόπλασμα εκείνο που αποτελείται από κύτταρα υπατοκυταρική διαφοροποίηση. Εδώ υπάρχει ο μικρό καρκίνο, αυτό που είναι κάτω από 2 εκατοστά, ο οποίο έχει δύο υποτύπου. Αυτό που έχει ασαφή όρια, ο πρώιμο, και αυτό που είναι σαφώ ο ζώδε και με σαφή όρια, ο προχωρημένο. Εμεί θέλουμε εδώ, θέλουμε να ανοιχνεύσουμε αυτόν. Εδώ σχηματικά είπα το καρκινογένεση. Βλέπετε από τον αναγεννητικό όζο, περνάμε στον δυσπλαστικό με χαμηλή κακοήθεια, να μια ασύς αρτηρία, Περνάμε στον δυσπλαστικό, πιο, πιο δυσπλαστικό όζο, ανεβαίνει ο βαθμό. Έχουμε πιο πολλέ αρτηρίε ανώμαλε και, πολύ και λιγότερα πηλαία διαστήματα. Μετά περνάμε στον πρώιμο υπατοκυταρικό και βεβαίω στον ε, έκδηλο υπατοκυταρικό καρκίνο, όπου πλέον η αιμάτωση γίνεται μόνο από σύζευτε αρτηρίε. Και αντίστοιχα, βλέπετε κάτω ότι εδώ είμαστε Λάιρατ 4, ενώ στον κανονικό του καρκίνο είμαστε πλέον Λάιρατ 5. Ένα παράδειγμα κυρωτικών όζων. Μία γυναίκα με κύρωση. Βλέπετε, έχει πολλαπλού όζου. Η ε, 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 το περίγραμμα του οργάνου. Πολλαπλή όζη στην ΤΑΒ 2 με καταστολή έχουν χαμηλό σήμα δεν ξεχωρίζουν από το υπόλοιπο παρέχημα Εδώ. Πολλαπλή όζη. Στην ε, ένα φατσάτ επίση δεν ξεχωρίζουν και στην καθυστερημένη πατοειδική φάση βλέπουμε ότι η πρόσληψη παραμένει ομιγενή ή ίσω κάποιοι όζοι να παίρνουν λίγο πιο ε, υψηλά το ε, σκιαγραφικό. Οι δυσπλαστικοί όζοι είναι όζοι που έχουν προκαρκινική φύση. Μιλάμε για μια κλονική νεοπλασματική επέκταση κυτάρων, τα οποία έχουν μεγαλύτερη ή μικρότερη κυταρική ή αρχιτεκτονική ατυπία. Συνήθω είναι κάτω από 15 χιλιοστά, σπάνια πάνω από 20. Και απεικονιστικά, άμα είναι χαμηλού βαθμού, είναι ουσιαστικά σαν τον αναγεννητικό, σαν τον κυρωτικό όζο, ενώ άμα είναι υψηλού βαθμού, βλέπετε ότι έχουν χαρακτηριστικά τα οποία μπορεί να αλληλοεπικαλύπτονται με το υπατοκυταρικό. Μπορεί ακόμα να εμπλουτίζονται στην αρτηριακή φάση, να περιορίζουν τη διάχυση, να έχουν πηλαία απόπληση και να μην παίρνουν το φάρμακο στην φάση, το υπατοειδικό σχεδιαγραφικό. Ένα παράδειγμα είναι μια γυναίκα εδώ, 66 ετών, με αλκοολική κύρωση. Βλέπεμε, βλέπουμε πάλι ότι υπάρχουν πάρα πολλοί όζοι, κυρωτικό το σηκώτη. Εδώ ένα όζο λίγο ξεχωρίζει. Και ξεχωρίζει κυρίω τι ακολουθίε. Βλέπετε στην ακολουθία ε, τη συμφασική, που έχει ψηλό σήμα. Δεν εκπίπτει στην out of phase. Άρα λοιπόν δεν μιλάμε για λίπο, αλλά αυτό όζο ξεχωρίζει. Δεν περιορίζει τη διάχυση, δεν εμφανίζει αρτηριακό εμπλουτισμό, αλλά στην υπατοειδική φάση έχει χαμηλότερο σήμα. Δηλαδή δεν έχει φυσιολογικά λειτουργικά κύτταρα που παίρνουν το υπατοειδικό φάρμακο. Αν πάμε λοιπόν τώρα με την ταξινόμηση, είμαστε σε αυτήν την κατηγορία. Δεν έχουμε αρτηριακό εμπλουτισμό. Ο όζο είναι πάνω από 2 εκατοστά. Άρα μπορούμε να το πούμε ότι δεν έχει κανένα άλλο υποπτογνώρισμα. Κανένα το πούμε Laira 3. Ωστόσο υπάρχουν τα επικουρικά ευρήματα που προβλέπει η, 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 η ταξινόμηση των Laira, ο αλγόριθμο που λέει ότι όταν στην υπατοειδική φάση δεν προσλαμβάνει αυτό το ειδικό φάρμακο που παίρνει το φυσιολογικό σηκώτη, τότε μπορούμε να το θεωρήσουμε πιο ύποπτο τον όζο. Και έτσι λοιπόν μπορούμε να ανεβούμε μια κατηγορία και να πάμε και να το πούμε Λάιρα 4. Ένα λοιπόν δυσπλαστικό όζο, ο οποίο θέλει παρακολούθηση. Εδώ μια γυναίκα 59 ετών, χωρί γνωστού παράγοντε κινδύνου. Βλέπετε ένα κυρωτικό σηκώτη με πολυάριθμου μικρού όζου, πολύ μικρή όζη στο σηκώτη και δύο μεγαλύτεροι. Ένα εδώ και ένα εδώ. Οι οποίοι δεν εμπλουτίζονται στην αρτηριακή φάση. Στην πηλαία φάση παραμένουν υπόπικνοι. Να δούμε τι δείχνει και ο Μα... Οπότε του λέμε Λάιρα 3. Δεν έχουμε κάτι ύποπτο για να χαρακτηρίσουμε εδώ τη βλάβη. Πάμε να δούμε το μαγνήτη. Στην ΤΑΒ 2 ακολουθία δεν φαίνεται καθόλου. Στη διάχυση επίση κανένα περιορισμό. Δείτε όμω εδώ πέρα, συμφασική ακολουθία. Όσο έχει υψηλό σήμα, είναι, και οι δύο είναι άσπροι, το οποίο το χάνουν στη συμφασική. Αυτό σημαίνει λίπο. Αυτό σημαίνει δηλαδή κλονικότητα, ότι κάτι αρχή αρχίζει και γίνεται. Πάμε λοιπόν πάλι στα επικουρικά κριτήρια, που λέει ότι όταν έχει λίπο σε μια βλάβη περισσότερο από το σηκώτη, πιο άσπρο από το σηκώτη, τότε λοιπόν δικαιούται να θεωρήσει ότι αυτό είναι σημαντικό χαρακτηριστικό και να ανεβάσει την κατηγορία και να το πει Λάιρα 4. Πάμε στο πρώιμο ή τα KK. Ιστολογικά, όπω είπαμε, είναι μια βλάβη που είναι κάτω από 2 εκατοστά, Μπορεί να υπάρχει διήθηση στρώματο, δηλαδή να μπουν τα καρκινικά κύτταρα στο στρώμα τη πυλά τριάδα, στο ενόδε διαφραγμάτιο, όχι όμω τα αγγεία. Έτσι, οπόμενος, ούτε μεταστάσει. Συχνή παρουσία λύπου, δεν έχει ενώδη κάψα. Η κάψα πάει στο επόμενο, μπορεί να είναι μικρό, αλλά είναι το προχωρημένο μικρό. Είναι καλά διαφοροποιημένο, δεν έχει πολλέ ασύζευτε αρτηρίε, το οποίο για μα είναι κακό, γιατί δεν διακρίνεται εύκολα στην αρτηριακή φάση, Μπορεί να έχει επίση πηλαία αιμάτωση, το οποίο επίση είναι κακό, γιατί δεν διακρίνεται εύκολα ούτε στην πηλαία φάση. Ωστόσο, όμως είναι σημαντικό, γιατί έχει καλύτερη πρόγνωση, άμα το δούμε έγκαιρα. Α δούμε ένα παράδειγμα. Εδώ, μία μικρή βλάβη. Βλέπετε ότι τα όρια του είναι ασαφή, δεν είναι ο οζο Ωστόσο, έχει σαφώ αρτηριακό εμπλουτισμό και σαφή πηλαία απόπληση. Άρα, λοιπόν, ένα μικρό πρόημο υπατοκυταρικό καρκίνομα. Βέβαια, σε αυτά, όπω είπαμε, η κλασική απεικόνηση μπορεί να απουσιάζει και βλέπετε ότι η ευαισθησία πόσο πέφτει όταν όζο είναι κάτω από 2 εκατοστά. Μπορεί να λείπει ο αρτηριακό εμπλουτισμό ή μπορεί να λείπει ακόμα συχνότερα η πηλαία απόπληση. Και όσο μικρότερη είναι η βλάβη, τόσο μεγαλύτερη η πιθανότητα άτυπη αιμοδυναμική συμπεριφορά. Ένα παράδειγμα, αυτό είναι ένα ασθενή, ένα άντρα 66 ετών που έχει πατήτη τα βήτα. Αυτή είναι μια μαγνητική, χωρί κάτι αξιόλογο, κυρωτικό, σηκώτη, πολυάριθμη τίποτα στην ακολουθία διάχυση και δείτε μια μεταβολή που συμβαίνει μόλι τρει μήνε μετά. Συγγνώμη, βλέπουμε λοιπόν τον Βλέπουμε εδώ εμφανίζεται υψηλό σήμα, περιορισμό τη διάχυση, αρτηριακός εμπλουτισμό, όχι όμω απόπληση. Είναι η συμπεριφορά του πρώιμου που είπαμε, που δεν είναι το κλασικό με την πηλαία απόπληση. Ας δούμε τώρα τις μεταβολές κατά την υπατοκαρκινογένεση. Ήδη περιγράψαμε ότι ε, εκπίπτει η αρτηριακή αιμάτωση για να αντικατασταθεί από τις ανώμαλες ασύζευτε αρτηρίες και σταθερά ελαττώνεται και η πλαια αιμάτωση όσο προχωρούμε προς τον αποδιαφοροποιημένο ε, καρκίνο. Άλλες μεταβολές, να πάμε στο μαγνήτη. Το σήμα συνταυδείο, λόγω της νεοαγγείωσης και των πηλαιωτικών μεταβολών, αυξάνεται. Βέβαια και αυτό δεν είναι πρόημο δείκτη. Θα το δούμε σε πιο προχωρημένου καρκίνου. Μπορεί το πρώιμο να έχει ίσο σήμα στην ταυδία. Η διάχυση. Περιορίζεται λόγω τη κυταροβρύθεια. Και μάλιστα, όσο πιο επιθετικό είναι ο όγκο, τόσο πιο υψηλότερο είναι το σήμα. Είναι μια αποδεκτή εναλλακτική τεχνική όταν για κάποιο λόγο δεν μπορούμε να δώσουμε σκεγγραφικό. Ο σίδηρο. Αυξημένη συγκέντρωση σιδήρου έχουμε συχνά στην κύρωση. Και η άθρηση σιδήρου αποτελεί παράγοντα για τα ΚΚΠΑ. Όταν όμω αναπτυχθεί το υπατοκυταρικό, αυτό συνήθω δεν έχει σίδηρο. Έτσι λοιπόν έχουμε ένα σηκώτη με μοχρωμάτωση το οποίο είναι μαύρο στην ταυδίω, βγαίνει ένα όζο ο οποίο είναι άσπρο, αυτό είναι πολύ ύποπτο. Είναι, μοιάζει για τα καπακάτα. Η παρουσία λίπου. Είπαμε λοιπόν ότι τα πρώιμα υπατοκυταρικά έχουν συχνά λίπο, μέχρι και 40%, αυτό σημαίνει κλονικότητα, και ότι αυτό μάλλον οφείλεται στην ισχυμία. Δηλαδή όσο αναπτύσσονται οι ανώμαλε αρτηρίε και αρχίζει και ματώνεται πάλι όζο, το λίπο υποχωρεί. Λίπος μπορούμε να ξαναδούμε στα κακά διαφοροποιημένα, αυτά που, είναι, που, έχουν ξεπεράσει πλέον την αιμάτωσή τους, οπότε πάλι έχουμε ισχυμία και πάλι μπορεί να γίνει λίπος. Και όπως είπαμε και πριν από το παράδειγμα, η παρουσία λίπου σε μια βλάβη περισσότερο από το γύρο ύπαρ είναι επικουρικό έβριμα υπέρ ή τα κάπα Εδώ ένα περιστατικό, ένα σώζο σχετικά μεγαλούτσικο στο θόλο του δεξιού λοβού, κανένας περιορισμός της διάχυσης, παρουσία λίπους όπως φαίνεται από την έκπτωση του σήματος συμφασική εκτός φάσης, λίπος περισσότερο από το γύρο σηκώτη, πιο υψηλό σήμα, Κανένα ευτεριακό εμπλουτισμό, χαμηλό σήμα στην υπατοειδική φάση, με δύο όζου με ακόμα χαμηλότερο σήμα, πιθανώ δηλαδή η εικόνα όζου εντό όζου. Πέρα από το λίπο, μπορούμε να έχουμε υψηλό σήμα σε έναν όζο για άλλου λόγου, λόγω χαλκού, λόγω αιμορραγία για παράδειγμα. Θυμίζω ότι η αιμορραγία σε έναν όζο είναι επικουρικό στοιχείο για η εδώ ένα ασυνείδητο, θα έλεγα περιστατικό, ένα μεγαλούτσικο όζο πάλι στο θόλο του, του ύπατο, υψηλό σήμα στην ταφένα, δεν είναι λίπο αυτό από τη συμφασική ακολουθία. Στην αρτηριακή φάση δεν έχουμε καμία αλλαγή, ούτε στην υπατοειδική. Και δείτε τώρα τι γίνεται 1,5 χρόνο αργότερα. Ο όζο πλέον σαφώ περιορίζει τη διάχυση, έχει χάσει το υψηλό ταφένα σήμα. Όσο προχωράει η αποδιαφοροποίηση, χάνεται το υψηλό ταφένα σήμα. Αρτηριακό εμπλουτισμό, χαμηλό σήμα στην υπατοειδική φάση, παρότι το μέγεθο είναι σταθερό. Άλλε μεταβολέ κατά την υπατοκαρκινογένεση είναι η μείωση της έκφρασης αυτών των υποδοχέων. Αυτή η οργανική μεταφορή μεταφέρουν διάφορες ουσίες. Εμείς γιατί τους θέλουμε, γιατί μεταφέρουν και δύο παραμαγνητικά σκιαγραφικά το Γκαντοξέτη και τον Γκαντόμπενέιτ, δηλαδή το Πριμοβίς και το Μουλτιχάνς. Οπότε δίνουμε αυτά τα σχεδιαγραφικά, έχουμε την κανονική μα την τριφασική εξέταση και στο τέλο αυτά τα σχεδιαγραφικά μπαίνουν μέσα στα λειτουργικά υπατοκύτταρα και μα δίνουν μια επιπλέον φάση που τη λέμε υπατοειδική ή υπατοχολική. Στα 20 λεπτά με το ε, στι στις 1 με 2 ώρε με το Μουλτιχάνς. Και εδώ σχηματικά ότι ο όζο που είναι αναγεννητικό προσλαμβάνει κανονικά το σχεδιαγραφικό άρα υψηλό σήμα, και όσο προχωράει, γκριζάρει μέχρι να γίνει το καλάδι, το ή τα το οποίο θα το δούμε μαύρο. Ε, σχηματικά, οι αλλαγέ που είπαμε ω τώρα, η έκπτωση τη φυσιολογική αρτηρική αιμάτωση, οι ανώμαλε αρτηρίε, η σταθερή μείωση τη πηλαία αιμάτωση και το χαμηλό σήμα στην υπερτοειδική φάση, που όπω βλέπετε είναι ο πιο πρώιμο δείκτη. Ήδη φτάνουμε στο δυσπλαστικό όζο. Τα υπόλοιπα όλα, δηλαδή το χαμηλό σήμα στην ταφένα, το υψηλό στην ταβ2 και ο περιορισμό τη διάχυση και ακόμα και η πρόσβαση στο PET είναι πιο καθυστερημένα όταν ο όγκο έχει πλέον μεγαλώσει και αποδιαφοροποιηθεί. Αν πούμε τώρα δύο κουβέντε για τα υπατοειδικά σκιαγραφικά, το χαμηλό σήμα στην υπατοειδική φάση είναι ιδιαίτερα ευαίσθητο. Όπω είδαμε, μπορεί να δείξει ήδη και του δυσπλαστικού όζου. Και πολύ συχνά προηγείται τη νεογειογένεση, δηλαδή μπορεί να μην έχει αρτηριακό εμπλουτισμό όζο, αλλά να έχει χαμηλό σήμα στην υπατοειδική φάση. Αυτό ε, στα δύο χρόνια έχει πιθανότητα 30% να γίνει κανονικό η τα καπακάπα. Είπαμε ότι ανοιχνεύουμε και του δυσπλαστικού όζους και μάλιστα δεν μπορεί να γίνει πολλέ φορέ διαφορετική διάγνωση ανάμεσα στου δύο. Ενώ η ένταση στην υπατοειδική φάση έχει συσχετιστεί με τον ιστολογικό βαθμό. Όπω είδαμε στο σχήμα, όσο πιο μαύρο δηλαδή είναι ο όζος, τόσο πιο άγριο είναι ιστολογικά. Μάλιστα, μερικέ φορέ γύρω από τον μαύρο ζώο μπορεί να υπάρχει μια γκρίζα άλλο, η οποία έχει ασαφή όρια. Αυτό δείχνει μικροαγγιακή δίθηση, το οποίο είναι κακό ιστολογικό παράδειγμα. Okay. Συγγνώμη, παράγοντα. Όταν έχουμε το χαμηλό σήμα στην επετοειδική φάση και τον περιορισμό τη διάχυση, τότε είμαστε ακόμα πιο υποψιασμένοι για υπατοκυταρικό. Βλέπετε ότι όταν υπάρχει αυτό, προβλέπει ακόμα καλύτερα την εξέλιξη σε υπεραγγιούμενο τα ΚΚΚ. Αν έχουμε και άλλου παράγοντε, έχουμε δηλαδή το μέγεθο, έχουμε το υψηλό ταυδίο σήμα ή το λίπο, είμαστε ακόμα πιο, ε, πιο, σίγουροι για τη διάγνωση. Εδώ κάποια περιστατικά. Ε, Ένα όζο, βλέπετε εδώ, υψηλό ταυδίο σήμα, περιορισμό τη διάχυση, δεν εμπλουτίζεται στην αρτηριακή φάση, άρα δεν μπορούμε να το βαφτίσουμε τα ΚΚ, ωστόσο έχει χαμηλό σήμα στην υπατοειδική. Αυτό λοιπόν ο συνδυασμό είναι λίγο ανύποπτο ότι εδώ αυτό σύντομα θα, θα αρχίσει να έχει και ε, αρτηριακή αιμάτωση. Ένα ακόμα περιστατικό, άντρα 66 ετών, 60 ετών, με κύρωση. Βλέπετε τρει γειτονικού όζου στο θόλο του ύπατο, υψηλό ταυδίο σήμα, περιορισμό τη διάχυση. Δεν έχουμε αρτηριακό εμπλουτισμό, αλλά έχουμε χαμηλό σήμα στην υπατοειδική φάση. Άρα, μιλάμε τουλάχιστον για ένα high grade δυσπλαστικό όζο, ο οποίο και αντιμετωπίστηκε ε, θεραπε... επιτυχώ με ε, ε, εμβολισμό. Βέβαια, ένα 10% των καρκίνων έχουν υψηλό σήμα στην υπατοειδική φάση. Αυτοί γενικά έχουν καλύτερα χαρακτηριστικά, έχουν λιγότερο επιθετική συμπεριφορά, αλλά έχει φανεί ότι επειδή έχουν αυτή τη μετάλλαξη, εμφανίζουν και αντοχή στι θανοσοθεραπείε, οι οποίε πλέον είναι μια έτσι, από τι επιλογέ που έχουν οι ογκολόγοι για τον υπατοκυταρικό. Επομένω, θα έλεγε κανεί ότι το χαμηλό σήμα στην υπατοειδική φάση είναι τόσο σημαντικό, δηλαδή να, να μην κοιτάμε την πηλέα απόπληση. Υπάρχει πολλή συζήτηση στη βιβλιογραφία, αλλά εγώ θα σα έλεγα ότι η απάντηση είναι όχι. Πρέπει να, να βασιζόμαστε στην πηλαία απόκληση. Αν, βάλουμε, αν αντικαταστήσουμε με το χαμηλό σήμα τη πατριωτική φάση, κερδίζουμε σε ευαισθησία, αλλά χάνουμε σε ειδικότητα. Η πατριωτική φάση είναι καλή να μα δείξει αυτού του μεθόριου όζου, δηλαδή το, η υψηλή δυσπλασία, το πρόημο ή τα ΚΚ. Και φυσικά εξαρτάται ότι θέλουμε να κερδίσουμε. Θέλουμε δηλαδή ευαισθησία, να ανοιχνεύουμε και το δυσπλαστικό, ή θέλουμε ειδικότητα, π.χ. για μια μεταμόσχευση, οπότε να ξέρουμε σίγουρα ότι είναι πατοκεταρικό. Εδώ να σα δείξω ένα περιστατικό που είχα παλιά. Αυτή είναι μια γυναίκα 68 ετών με κύρωση από μια αλκοολική στερεοτυπατήτητα, η οποία τυχαία τον ανακάλυψε. Δεν του ούτε καν ήξερε ότι έχει λιπόδε, είπα. Ε, δείτε λοιπόν στην πρώτη ε, μαγνητική που κάνει, εμφανίζεται αυτό το έβριμα. Μια βλάβη εδώ που περιορίζει τη διάχυση, έχει ψηλό σήμα στην ταυδίο. δεν εμπλουτίζει αρτηριακά, αλλά έχει χαμηλό σήμα στην υπατριωτική φάση. Θα λέγαμε λοιπόν ότι είναι ένα δυσπλαστικό όσο, ο οποίο σύντομα θα γίνει πατοκυταρικό. Την παρακολουθούμε λοιπόν τη γυναίκα και τρει μήνε μετά Αυτές είναι οι εικόνες της. Βλέπετε λοιπόν ότι η πλάτη εξαφανίστηκε. Δεν ξέρω τι ακριβώς ήταν και γιατί είχε αυτή την εικόνα την ύποπτή, αλλά αυτό δείχνει ότι το χαμηλώσαμε στην πετωτική είναι ένα καμπανάκι, αλλά δεν μπορεί να βάλει τη σφραγίδα. Εδώ να σας δείξω ένα περιστατικό. Ένα σώζος που ανακαλύφθηκε σαν έναν άντρα 38 ετών με κύρωση από ε, η Β, ο οποίος στην αρτηριακή δεν εμφανίζει κάτι ιδιαίτερο. Στην υπατοιδική φάση, ωστόσο, όμως έχει χαμηλό σήμα. Επομένω, αυτό είναι ένα ύποπτο στοιχείο και ο, ο ασθενή αντιμετωπίστηκε με βάση και το, το υπόβαθρό του με εμβολισμό. Ε, ο ίδιο άρρωστο συνεχίζει την παρακολούθηση. Εμφανίζει έναν άλλο λόγο, λίγο μεγαλύτερο και πιο τυπικό. Βλέπετε υψηλό σήμα, περιορισμό τη διάχυση, σαφή εμπλουτισμό στην ευτηριακή φάση και απόπληση σε τρία λεπτά. Μια τυπική εικόνα λοιπόν υπατοκυταρικού καρκίνου. Ένα άλλο κύριο, 81 ετών, πάλι με υπατήτη Δαβίτα. Βλέπουμε μια νομιογένεια του ύπατο. Δεν νομίζω ότι μπορεί κανεί να καταλάβει από εδώ τι γίνεται. Στην θέση τη πηλαία δεν υπάρχει ροή παρά μόνο κάποια στίγματα εμπλουτισμού. Και αυτή είναι η εικόνα στον αξονικό. Στο μαγνήτη φαίνεται καλύτερα η έκταση του νεοπλάσματο. σω εδώ στην πηλαία φάση βλέπουμε και δύο στίγματα νεόπλαστα αγγεία μέσα στο θρόμβο η εικόνα στην πηλαία και με το υπατοειδικό, ό,τι είναι φυσιολογικό σηκώ τη βάφη, ό,τι δεν είναι φυσιολογικό, ο θρόμβος και όλο το υπόλοιπο είναι το υπατοκυταρικό. Εδώ μιλάμε φυσικά για επέκταση όγκου μέσα στη φλέβα. Εδώ είναι και η ιστολογική, το κλίπηκαν τρία βάφη σε όγκους που είναι μέτριας και πτωχής διαφοροποίησης. Ε, και κλείνοντα, ε, δύο κουβέντε για το υπατοκυταρικό σε μη κυρωτικού. Είπαμε ότι το 80-90% βγαίνει στου κυρωτικού. Υπάρχει και ένα ποσοστό που βγαίνει, αυτό που λέμε, ντενόβο. Ντενόβο δεν σημαίνει ότι βγαίνει σε φυσιολογικά σηκώτια, απλώ ότι παραπέ, παρακάμπτει την κύρωση. Συνήθω υπάρχει από κάτω κάτι. Μπορεί να είναι υπατήτηδα Β, να είναι ε, στεροειδή αναβολικά. Συνήθω είναι ένα σηκώτη το οποίο κάτι έχει. Επειδή αυτοί οι ασθενεί δεν υπόκεινται σε follow-up ή τείνουν αυτέ οι βλάβε να είναι μεγαλύτερε, ωστόσο έχουν τα ίδια απεικονιστικά χαρακτηριστικά. Αν και όταν βγαίνει σε, σε λιπόδε ύπαρ, μπορεί να μην δούμε επιλέα απόπληση σε ένα ποσοστό. Παρ' όλα αυτά, γενικά απεικονιστικά είναι το ίδιο. Εν τούτη, εδώ θέλουμε βιοψία. Επειδή ακριβώ δεν υπάρχει μεγάλη πιθανότητα ε, τη νόσου, εδώ θέλουμε βιοψία. Και ακριβώ επειδή διατηρείται η λειτουργία του υπόλοιπου υπατό, δεν είναι κυρωτικό παρό το μέγεθο μπορεί να δούμε μια μάζα 7 εκατοστά, αυτοί πάνε γενικά καλύτερα. Αυτό είναι ένα περιστατικό, 70 ετών, ένας κύριος που δεν είχε τίποτα από ιστορικό, βλέπετε και ένα σηκώτη φυσιολογικό, καμία εικόνα κύρωσης. Νομίζω το για ένα πυρέτιο, πάντως όχι κάτι έτσι, ε, σχετικό. Βλέπουμε μια βλάβη η οποία εμπλουτίζεται έντονα στην ελευθεριακή φάση, αν και ομοιογενός, και μετά εμφανίζει μια απόκληση στην ε, κατηστερημένη των τριών λεπτών. Εδώ είπαμε πρέπει να γίνει βιοψία έγινε και το Heparin 1 είναι, ε, βγαίνει θετικό σε όγκους που είναι καλά και μέτρια διαφοροποιημένοι, όπως ήταν σε αυτή την περίπτωση. Ε, μην ξεχνάτε το σωστό χρονισμό των φάσεων. Θέλουμε δηλαδή να βάψει η πηλαία φλέβα, να βάφουν οι αρτηρίε, αλλά όχι οι πατικέ. Δεν θέλουμε να βάφουν μόνο οι αρτηρίε. Μόνο οι αρτηρίε είναι για του χειρουργού. Πώ θα σχεδιάσουν. Η πηλαία στα 60 με 80 σεκόντ και η καθυστερημένη στα 3 με 5 λεπτά. Και πάντα ανάλογα με τα κιλά προσαρμόζουμε και την ε, δόση του σχεδιαγραφικού. Και κλείνοντα λοιπόν, ε, σαν ανακεφαλαίωση, να θυμάστε ότι το κλασικό πρότυπο εμπλουτισμού μπορεί να λείπει στους μικρού όγκους, να μην έχουμε δηλαδή το αρτηριακό wash-in και το πηλαίο was wash-out. Ε, οπότε πάμε στα επι, επιπρόσθετα ευρήματα. Είναι μια μεγάλη βλάβη, μεγάλο σε σχέση με την προηγούμενη εξέταση, πολύ ανίποπτο. Υψηλό ταυδιοσύμα, παρουσία λύπου επίση χαρακτηριστικά ανισχυτικά. Περιορίζει τη διάχυση. Και αυτό μα βάζει σε υποψία. Όπω και το χαμηλό σήμα στην υπατοειδική φάση. Και αν μία εξέταση δεν, είναι, δεν δώσει το αποτέλεσμα, όπω ακούσατε και από πριν, προχωρούμε σε άλλε εξετάσει. Δηλαδή, ο μαγνήτη δεν είναι, ε, είναι διευκρινιστικό. Εφόσον υπάρχει δυνατότητα, κάνουμε και έναν υπέρηχο μεσκεγραφικό. Προκειμένου να ξεχωρίσουμε τι είναι. Και αν και πάλι δεν μπορούμε να βγάλουμε κάτι, στενή παρακολούθηση ή ακόμα και βιοψία. Σα ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Χαραταμπίλα. Ε, υπάρχει κάποια ερώτηση. Λοιπόν, <σχωρώ> <σχωρώ> bon. ε, θέλω να σχολιάσω κάτι. Ε, χάρηκα ιδιαίτερα που στην τελευταία διαφάνεια, ε, προφανώς στα πλαίσια του πρωτόκολλου της εξέτασης ενός τέτοιου αρρώστου, είδα να σημειώνεται στις άλλες εξετάσεις το σχεδιαγραφικό των υπερήχων. Ε, αν και ε, το όριο για να θεωρηθεί ε, αξιόπιστο το έβριμα το όριο του μεγέθους της βλάβης είναι τα 2 εκατοστά ε, είναι εντυπωσιακό ότι ακόμα και σε μικρότερ, ε, μικρότερες τάξεις ε, μεγέθη όπως μεταξύ 1,5 και 2 εκατοστών είναι εντυπωσιακό το, το πόσο καλά αποτελέσματα δίνει. Συμφωνώ απόλυτα. Τώρα, σαν πρόταση, σκέψη περισσότερο. Ε, θα μπορούσε, επειδή τα περισσότερα ευρήματα αυτά είναι τυχαία, αυτό ο όζο διαμέτρου 1 έω 2 εκατοστά, σημαίνει να είναι τυχαίο εύρημα σε μια εξέταση ρουτίνα ή ε, είναι πολύ καλή επιλογή αμέσως μετά να ακολουθεί μια εξέταση με Σχε γραφικό επέριχον, ένα ΕΟΣ. Κατευθύνει αμέσω σε περίπτωση που έχει το πρότυπο εμπλουτισμού τη κακοήθεια, κατευθύνει αμέσω παρακάπτοντα το μεσοδιάστημα του επανελέγχου, σε παραπέρα έλεγχο, ενώ σε περίπτωση αρνητικού αποτελέσματο κινείσαι με μεγαλύτερη ασφάλεια σε αυτό το πεδίο. Ε, το κακό είναι ότι τουλάχιστον μέχρι στιγμή δεν, δεν έχει πει στην πράξη. Και θεωρώ ότι και σε έναν βαθμό υπεύθυνοι είμαστε κι εμείς που δεν προσπαθούμε εντό εισαγωγικών να το επιβάρουμε. Ε, 99 φορέ 100 όταν γίνει η διάγνωση ενός τέτοιου μικρού όζου συνιστάται περαιτέρω έλεγχος με αξιονική ή μαγνητική τομογραφία. Δυστυχώς δεν βάζουμε μέσα το σχεδιαγραφικό. Okay. Συμφωνώ απόλυτα μαζί σα. Μακάρι οι νεότεροι συνάδελφοι να. Γιατί εγώ δεν έχω εμπειρία με το υπέρηχο μεσχεγραφικό. Μακάρι να εξειδικευτούν ώστε να μπορούν να το κάνουν όπω λέτε on-site. Δηλαδή βλέπω τον όζο, το κάνω αυτό και μπορώ να δώσω μια πιο άμεση απάντηση. Δε, θα ήταν δε, το ιδανικό. Δεν δε συζητάμε καν για την, ε, την πρακτική ευκολία που δίνεται η εξέταση. Που στη διάρκεια τη εξετάσεω τη υπερηχογραφική ρουτίνα μπορεί να προχωρήσει άμεσα. Δηλαδή και εκεί που θα σου πάρει η 10 λεπτά μαζί με το σκιαγραφικό το πολύ 20. Εκριβώς. Ευχαριστούμε κύριε Χαρταπίλα. Θα παρακαλέσω την κυρία Δανάη Χουρμούζη. Για ένα θέμα το οποίο από μια πρώτη ανάγνωση δείχνει αν μη τι άλλο εξαιρετικά ενδιαφέρον. Προσέγγιση μια ιστιακή αλλίωση του ύπατο. Πρόβλημα που αντιμετωπίζουμε στην καθημέρα πράξη. Καλημέρα και από μένα. Κυρία Χουρμούζη, είναι διευθύντρια στο ακτινολογικό του διαβακανικού Ιατρικού Κέντρου. Ευχαριστώ πάρα πολύ το Προεδρείο και για την πρόσκληση. Ε, τώρα, αυτό το θέμα είναι τεράστιο. Θυμάμαι ότι πριν από δύο-τρία χρόνια είχαμε κάνει μια ολόκληρη μερίδα για τι εστιακέ βλάβε. Υπότιτλοι: Δεν νομίζω ότι σε 30 ή σε 20 λεπτά ότι μπορεί κανεί να το αναλύσει. Θα δούμε μερικά περιστατικά και θα, αν θέλετε θα με βοηθήσετε κιόλα για να τα προχωράμε και να. Θα ήταν ωραίο να είχαμε voting, αλλά βάση περιπτώσει την επόμενη φορά. Ε, το, το ύπαρ δεν είναι κάτι για τους εξειδικευμένους. Όλοι μας κάθε μέρα δεν υπάρχει ακτινολόγος που να μην βλέπει ύπαρ. Οπότε κάθε μέρα ψάχνει τον καλό, τον κακό και τον άσχημο. Και πρέπει μέσα σε αυτό το σηκώτη κάθε μέρα όμως. Δηλαδή το 70% των ακτινολόγων κάνει κοιλιά ή υπερήχους ή αξονικές ή μαγνητικές. Οπότε είναι ένα θέμα τόσο καθημερινό, γιατί το να βρει και να διαχωρίσει το εμαγγείωμα που δεν χρειάζεται καμία παρακολούθηση από το υπατοκυταρικό καρκίνο έχει τεράστια σημασία. και βέβαια σημαίνει και την αίσθηση τη ευθύνη που έχει κάθε ένα από εμά που, που ονοματεύει. Δεν, υπάρχουν διάφοροι τρόποι και διάφορε μέθοδοι προσέγγισης μιας αισθιακής βλάβης. Για λόγους εκπαιδευτικούς θα Ξεκινήσουμε με, αυτή, με, τον, με τη μελέτη του προτύπου του εμπλουτισμού η οποία έχει εφαρμογή στον αξονικό και στο μαγνητικό είναι περίπου ίδια, αλλά νομίζω ότι τελικώς και στους υπερήχους που εύχομαι να αποκτήσουν, όπως είπαμε και προηγούμενα, μεγαλύτερη έτσι, δυνατότητα οι νέοι γιατροί για να τους εφαρμόζουν. Λοιπόν, αυτό το βρίσκω αρκετά ενδιαφέρον. Είναι κάτι το οποίο μπορεί να το έχει κανείς και δίπλα στο γραφείο του και δείχνει τι... Ε, πώς μπορεί να προχωράει και να λέει ε, ανάλογα με τον τρόπο του εμπλουτισμού ποιε μπορεί να είναι οι διαφορικές διαγνώσεις μιας βλάβης που θα βρει ε, σε κάθε εξέταση. Ε, όταν λέμε διάχυτο αρτηριακό εμπλουτισμό δεν εννοούμε ομοιογενή αλλά εννοούμε σε όλο το τμήμα και εδώ τώρα έχουμε βλάβες οι οποίες είναι πολλέ και διαφορετικές. Άλλο είναι να έχει αισθία και άλλο είναι να έχει πατοκιταρικό καρκίνωμα, Άλλο είναι να έχει ένα εμαγγείωμα και μετά στη Εδώ έχουμε μια αρκετά μεγάλη δυσκολία και θα δούμε κανένα δύο περιστατικά πώ μπορούμε να προχωρήσουμε. Εδώ τα πράγματα είναι αρκετά πιο εύκολα. Όταν θα δει κανεί ένα μοσαϊκό πρότυπο εμπλουτισμού, δεν μπορεί να ελπίζει σε κάτι καλό, νομίζω. Είναι σίγουρα ο κακό. Ούτε άσχημο είναι απλό, ούτε σίγουρα καλό. Όταν έχει επίση εμπλουτισμό δίκην στόχο, δεν νομίζω ότι μπορεί να περιμένει πολλά καλά πράγματα. Όταν έχει ένα δακτυλιοδίο εμπλουτισμό, άσχημα πράγματα. Μετάσταση, πατοκυταρικό καρκίνωμα, πολύ σπάνια. Ε, μπορεί να έχει ένα χολαγκίο αλλά μπορεί να έχει ένα απόστημα. Ή να έχει μια βλάβη η οποία έχει υποστεί ablation. Το ablation, βέβαια, ρωτά τον ασθενή. Είμαστε κλινικοί γιατροί, πρέπει να παίρνουμε και εμεί ιστορικό. Νομίζω ότι εύκολο μπορεί να το προσπεράσει κανεί. Και εδώ ερχόμαστε όταν έχει τον περιφερικό μη συνεχή εμπλουτισμό, αυτό το περίφερα nodular που είναι γνωστό στη βιβλιογραφία, που είναι ένα πολύ ισχυρό διαγνωστικό κριτήριο, χρόνια τώρα το γνωρίζουμε όλοι, το οποίο παραπέμπει σε μια διάγνωση καθημερινή, συχνή, στη συχνότερη βλάβη που βλέπει κανείς το ύπαρτο εμαγγείωμα, ωστόσο μπορεί να το δει και σε έναν όγκο που έχει περιφερικό ζώδιο εμπλουτισμό. Και επίση έχουμε το άλλο πρότυπο, η περιφερικό αρτηριακό εμπλουτισμό με το περιφερικό washout, που επίση έχουμε άσχημα πράγματα. Και άρα δεν μπορούμε να το μπερδέψουμε με ε, καλοήθειες. Προχωρώ και λέω το εξή ότι εδώ ήταν ένα, ένας, ε, αλγόρ, ή, εν πάση που, ε, ε εν, ένας πίνακας ο οποίος μας έδειχνε μονάχα εμπλουτισμό, κυρίως στην αρτηριακή φάση. Αλλά τώρα δεν νομίζω ότι κανείς μπορεί να στηριχτεί μόνο στην αρτηριακή φάση, οπότε ερχόμαστε λίγο σε ένα άλλο πίνακα. Δεν θα τα αναλύσω εδώ σημείο προς σημείο, θα πηγαίνουμε περιστατικό περιστατικό. Αλλά εδώ ουσιαστικά τι δείχνει αυτός ο πίνακας και αυτά τα πρότυπα, εν περιπτώσει τα σκίτσα, πώς μία βλάβη είναι κατά την αρτηριακή φάση, την late arterial, όπω είπε και ο κ. που πρέπει να προσέχουμε, και πώς είναι στην βήλαια. Άρα νομίζω ότι τουλάχιστον δύο φάσεις θα πρέπει να ε, μελετήσει κανείς ή να ε, αναλύσει για να προχωρήσει σε μία διάγνωση και ποια είναι τα πρότυπα, αν είναι ε, παραπάνω από το, το σήμα ή... Το, η πυκνότητα στην αξονική τομογραφία ή στη μαγνητική τομογραφία αντίστοιχα, από το λοιπό υπατικό παρέχημα ή χαμηλότερο. Εδώ πέρα ας πούμε, είναι ένα πρότυπο που λέει hyper-iso, δηλαδή παραπάνω σήμα ή υπεραπάνω πυκνότητα και ίσο σήμα ή ίση πυκνότητα. Θα προχωράμε και θα λέμε ποια είναι τα πρότυπα. Από εδώ και πέρα θα δείξουμε περιστατικά από την καθημερινή πράξη, τα πιο πολλά επιβεβαιωμένα, μερικά συνήθεια, μερικά ε, πολύ ε, απλά και κάποια άλλα πιο δύσκολα. Μερικά έχουν έναν κοινό παρονομαστή. Μία πολύ άστοχη προσέγγιση στην πρώτη φάση από τον ακτινολόγο. Και για το οποίο, γι' αυτό είμαστε εδώ και γι' αυτό όλοι προσπαθούμε κάθε μέρα να μην γίνεται αυτό το πράγμα. Λοιπόν, έχουμε ένα περιστατικό το οποίο έχει μία νέα γυναίκα. Βρίσκεται τυχαία αυτή η βλάβη. Στον υπέρηχο ήρθε και κάνει μαγνητική. Έχει περίπου ίδιο σήμα με το λιποπνο, ε, υπατικό παρέχημα και στις στήρκες και στις τίτου και βλέπετε εδώ στην ε, αρτηριακή φάση πόσο έντονα εμπλουτίζεται και εδώ πέρα πώς γίνεται τελικά στην πηλαία φάση το σήμα ίδιο με το υπόλοιπο υπατικό παρέχημα, λίγο πιο καθυστερημένο, ίσως αυτό το κεντρικό σημείο που εδώ προσέξτε έχει ψηλό σήμα εδώ, πώς εμπλουτίζεται και άρα πιθανότατα παριστά μία ε, κεντρική ουλή. Ποιο είναι το πρότυπο εδώ. Αν διαλέξουμε εδώ είναι ε, ο διάχυτος εμπλουτισμό, οπότε είμαστε σε αυτά εδώ. Αλλά προτιμώ να πούμε εδώ, hyper ISO. Έτσι, και άρα έχουμε δύο πράγματα. Έχουμε εστιακή ζώδη υπερπλασία και υπατικό αδένομα με βάση αυτό το σκιτσάκι. Νομίζω ότι όλοι θα συμφωνήσουμε ότι πρόκειται για μια εστιακή ζώδη υπερπλασία, μια συνηθισμένη βλάβη που δεν χρειάζεται ιδιαίτερη παρακολούθηση και μάλιστα σε μια νέα γυναίκα. Προχωρούμε και βλέπουμε ένα παρόμοιο περιστατικό. Α θυμόμαστε αυτή την φέτα του πορτοκαλιού, γιατί πολλέ φορέ η ουλή αυτή η κεντρική, που έχει υψηλό σήμα, ε, ξαναλέω, στι ε, τίτλου και στι τύρε εικόνε, και πόσο ωραία εμπλουτίζεται στι καθυστερημένε φάσει. Επίση, μια τυπική απεικόνηση μια αιστιακή οζόδου υβροπλασία. Μια νόσου, μια βλάβη, η οποία δεν είναι ουσιαστικά, δεν είναι όγκο, είναι μια αγκιακή διαταραχή, η οποία στο περιστατικό αυτό, έτσι, hyper, ISO, Άρα, είναι μία εστιακή οζόδης υπερπλασία. Είναι, όμως, σε πολύ κακή θέση. Πιέζει την ε, κάτω κύλη φλέβα, στην περιοχή των, της, έκφυσης, της εκβολής των υπατικών φλεβών και προκαλεί πηλαία υπέρταση εξού και χειρουργήθηκε στο υποκράτιο ε, και ε, τέθη πραγματικά και ιστολογικά η διάγνωση πώς πρόκειται για μία εστιακή οζόδη υπερπλασία. Είπαμε ότι δεν είναι όγκο. Μπορεί κανεί να περιμένει ακόμη και να μικρύνει. Αυτή η ασθενή είναι η σύζυγο ενό συναδέλφου που το φέρει βαρέω που έχει αυτό τον όγκο. Αλλά βλέπετε ότι στην πάροδο των ετών έστω και λίγο μικραίνει. Γιατί? γιατί, δεν είναι όγκο. Είναι μια αγκιακή δυσπλασία ουσιαστικά η εστιακή οζόδη υπερπλασία. Αυτό ο ασθενή είναι 42 χρονών. Μα το φέρανε για να κάνουμε βιοψία στο ύπαρ. Γιατί έχει μεταστάσει. Έχει κάνει όμω PET και δεν έχει πουθενά και πρωτοπαθέ νεόπλασμα. Νομίζω ότι εδώ είναι αυτή η βλάβη που κάτι ίσω έχει υψηλό σήμα, παίρνει κατά την αρτηριακή φάση. Εδώ όμω δεν γίνεται ίσο με το λοιπό υπατικό παρέχημα, οπότε είμαστε σε αυτό hyper hyper. Δεν νομίζω ότι πρόκειται για μαγείωμα, έτσι. Αλλά προχωράμε στο υπατηρητικό σχεδιαστικό, νομίζω ότι είναι η τυπική απεικόνηση ενό ε, μια συστιακή πάλι ζώδου υπερπλασία. Προσέξτε ότι έχει και δεύτερη βλάβη. Ε, είναι άντρα, αλλά το ενδιαφέρον σε αυτόν είναι ότι έχει κλίνεφέλτερ σύνδρομο, άρα το παραπάνω χύγρο ίσως έχει σχέση και με την, ε, με την παρουσία των πολλαπλών αυτών βλαβών. Δεν κάναμε βιοψία, γιατί θεωρούμε ότι η απεικόνιση αυτή μας πείθει ότι πρόκειται για εστιακή οζόδη προπλασία και προτείναμε παρακολούθηση δεν ξέρω αν συμφωνείτε, αλλά έτσι το διαχειριστήκαμε. Λοιπόν, έχουμε τώρα εδώ έναν άλλον ασθενή, ο οποίος είναι 51 έτου, έχει αυτή τη βλάβη στο ύπαρ, πιο ανομοιογενή. βλέπετε πολλά ασπράκια εδώ μέσα, αρτηριακός εμπλουτισμό. βλέπετε ότι εδώ πέρα είναι η πηλαία φάση, πάει να γεννήσουμε το υπόλοιπο υπατικό παρέχημα, υπατοειδική φάση και βλέπουμε ότι παίρνει αρκετά... Ε, και σκεφτόμαστε ότι κατά πάσα πιθανότητα πρόκειται για εστιακή οζόδη υπερπλασία. Πώς συμφωνείτε με αυτή τη διάγνωση? Σταματάμε εδώ. Είναι ένας άντρας ο οποίος έχει αυτή τη μεγάλη βλάβη, η οποία εγώ έγραψα ότι είναι εστιακή οζόδη υπερπλασία. Συμφωνείτε? Αφήνουμε, λέμε, παρακολούθηση. Είπαμε παρακολούθηση και μετά λίγο μεγάλωσε αυτό. Οπότε, λίγο φοβηθήκαμε. Τι άλλο μπορεί να έχει υψηλό σήμα στην υπατοειδική φάση. Εγώ εδώ βάζω του κυρίου Χαρταμπίλα ένα ε, ωραίο που επειδή είναι στα ελληνικά είναι πιο εύληπτο. Εδώ είναι οι τύποι του αδενόματο. Εδώ δείχνει ότι στην υπατοειδική φάση οι πιο πολλοί τύποι έχουν υψηλό σήμα, αλλά υπάρχουν και δύο τύποι, και μάλιστα αυτοί που κάνουν εξαλλαγή, που μπορεί να έχει υψηλό σήμα, δηλαδή να παίρνει υπατοειδικό. Οπότε, όταν έχει μια τόσο μεγάλη βλάβη και, και σε άντρα, πρέπει να είσαι λίγο πιο προσεκτικό. Ε, το στείλαμε να κάνει βιοψία. Ευτυχώ ήταν εστιακή ο προπλασία που παρά το γεγονό ότι μεγαλώνει, νομίζω ότι το management είναι παρακολούθηση. Α, αλλά εδώ, ξανα, εδώ, είναι ένα ενδιαφέρον άρθρο που στο Insight του δείχνει τι άλλο μπορεί να έχει υψηλό σήμα στην υπατοειδική φάση. Είναι πολύ ενδιαφέρον, νομίζω ότι μπορεί να το διαβάσετε. Και τελικά ο άνθρωπος παρακολουθείτε παρακολουθείται και νομίζω ότι αυτό είναι το σωστό. Αλλά Εκείνο που θέλω να πω είναι ότι ε, σε άνδρα με τόσο μεγάλη βλάβη δεν δεχόμαστε εύκολα την διάγνωση του, της εστιακής ουσόδουρης υπερπλασίας και πρέπει να το ε, έχουμε ε, 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 ιστολογικά επιβεβαιωμένο. Λοιπόν, εδώ έχουμε μία μικρή κοπέλα, η οποία είναι 20 κάτι χρονών, έχει μια ψηλαφτή χρονων εχει μια ψηλαφτη στο αριστερό υποχόνδριο, δεν έχω όλες τις φάσεις, έχω μονάχα την αρτηριακή ε, και σε αυτή την κοπέλα νομίζω ότι... Βλέπουμε ότι πρόκειται για μια τεράστια βλάβη στο Ήπαρ. Νομίζω ότι εύκολα θα σκεφτεί κανεί λόγω τη ε, επιδημιολογίας, ότι πρόκειται για ένα εινοπεταλειακό νεόπλασμα. Και όντω έτσι ήταν, καθώ χειρουργήθηκε. Το ενδιαφέρον εδώ είναι ότι η κοπέλα αυτή είχε ένα στη, στα εργαστηριακά τη που δεν ξέρω και γιατί το ζήτησαν, ενώ δεν ήταν. Ε, ε, γνωστό ότι τουλάχιστον στον γιατρό που το ζήτησε, είχε πάρα πολύ υψηλή τιμή στη βιταμίνη B12, χειρουργήθηκε, υποτροπίασε και κάθε φορά που υποτροπίαζε, πρώτα ανέβαινε η B12 και μετά βλέπαμε εμείς κάτι, ένα οζίδιο στο περιτόνιο, ένα άλλο οζίδιο, δεν ξέρω ποια είναι η τύχη της, αλλά αυτό σας το αναφέρω γιατί έχει πάρα πολύ, το βλέπω και στη βιβλιογραφία ότι υπάρχει, ενώ είναι σπάνιο. Ασθενή ο οποίο έχει θαλασσεμία, πηγαίνει στον καρδιολόγο και για να, κάνει, για να έχει εδώ νομίζω βηματοδότη ή απεινιδωτή, για να κάνει εξέταση για την υπερφόρτωση του σιτήρου. Μπα στη μαγνητική βλέπουμε ότι υπάρχει μια αισθιακή βλάβη. Βλέπουμε εδώ μια αξονική, η οποία νομίζω ότι έγινε σε εμά, αλλά δεν έχει σωστέ φάσει. Έχει μια βλάβη. Στον υπέρηχο είναι αυτή η βλάβη και προχωράμε σε μαγνητική τομογραφία. Νομίζω ότι βρισκόμαστε στο πρώτο εμπλουτισμό hyper ΧΑΙΠΟ, δηλαδή αυτό που λέμε wash in, wash out, έτσι περί αυτού πρόκειται και άρα είναι ή μια μετάσταση ή ένα αδένομα ή ένα υπατοκυταρικό καρκίνωμα. Το ερώτημα εδώ που προκύπτει είναι θα εφαρμοστούν τα LIRADS κριτήρια που είπε ο κύριος Χαρταμπίλας; Τα LIRADS κριτήρια λένε εδώ ότι τα εφαρμόζουμε όταν έχουμε κύρωση, όταν έχουμε υπατήτηδα, όταν έχουμε προηγούμενο ή μπας πληρωτός, τώρα HCC και δεν τα ε, κάνουμε για του θαλασσιμικού που δεν έχουν κύρωση. Τι κάνουμε, υπάρχει μια υποσημείωση στα λάρια που λέει ότι είναι στην κρίση του θεράποντος να μα πει να τα χρησιμοποιήσουμε ή όχι. Αν τα χρησιμοποιήσουμε, νομίζω ότι μιλάμε για μια λάιρατ πέντε βλάβη. Έγινε ε, εμβολισμό και μετά χειρουργήθηκε αυτό ο ασθενή. Νομίζω ότι έχει ενδιαφέρον, σαν περιστατικό, γι' αυτό σα το δείχνω. Ένα άλλο ασθενή, ο οποίο ε, έχει ε, γνωστή υπατήτητα, δεν έχει κύρωση. Βλέπουμε αυτή την βλάβη, hyper hypo, άρα, ε, είναι Lyrage 5. Αλλά, όπω ε, όπως είπε ο κ. Χαρταμπίλας, δεν έχει κύρωση. Πάμε σε βιοψία, όπως απεδείχθη όντω ήταν ένα υπατοκυταρικό καρκίνο και νομίζω ότι μπορεί ήδη να έχει χειρουργηθεί. Όταν έχουμε ε, κύρωση, μην προσπαθείτε να βρείτε πρότυπο εμπλουτισμού. Η δικιά μου η εμπειρία ή φτωχή η άποψη είναι χρησιμοποιείτε τα Lyrats. Δεν θα σας προδώσουν. είναι πάρα πολύ εύκολα και νομίζω ότι είναι όχι μόνο για να αποφύγουμε να γράψουμε κάτι, αν είναι δυσπλαστικό, τι όζο είναι. Προσφέρουμε και υπηρεσία με την έννοια ότι το Lyrats 4, παραδείγματο χάρη, όπω είναι αυτό το περιστατικό, το οποίο εδώ δεν έχει αρτηριακό εμπλουτισμό, ενώ εδώ έχει απόπληση, έτσι, και πάει εδώ, γιατί έχει ένα κριτήριο, επίσης σημειωτέων το diffusion που είναι ε, ε, βοηθητικό δεν μπορεί ποτέ να ανεβάσει το 4 να το κάνει 5 γιατί, γιατί τα λάιρας θέλουν να έχουν πάρα πολύ μεγάλη ειδικότητα. Έτσι. Λοιπόν, είναι όμως ένας τρόπος για να μην εκτιθέμεθα και επίσης να δίνουμε μια πάρα πολύ σημαντική πληροφορία και στο κλινικό αλλά και να δίνουμε ένα σημαντικό στοιχείο στον ασθενή όπως εδώ το αντίστροφο ενώ έχουμε αρτηριακό εμπλουτισμό, δεν έχουμε απόπληση, πάλι έχουμε Lyrage 4. Ένα ασθενή, ο οποίο έχει αυτό το ζυδιάκι το 2016, άρα μιλάμε για ένα ΛΑΙΡΑΤΣ 3, ενώ το 2017 έχει αυτή την αύξηση τη μεγάλη, οπότε κατευθείαν μιλάμε για ΛΑΙΡΑΤΣ 5. Είπαμε το ένα στοιχείο, ένα παραπάνω, αν είναι η αύξηση, πάμε στον πίνακα 5. Νομίζω ότι είναι τόσο εύκολο το πίνακάκι αυτό που είναι κρίμα να μην το χρησιμοποιούμε. Λοιπόν, αυτή την εικόνα μου αρέσει να τη δείχνω και τη βάλαμε και σε ένα πικτόριαλ για τα Ε, νομίζω ότι θα συμφωνήσετε ότι αυτό με αυτό είναι περίπου ίδια. Έχουμε μία βλάβη, αυτό είναι ένα ασθενή και αυτό είναι ένα άλλο. Στο στυρ περίπου ίδιο, στο diffusion περίπου ίδιο, εδώ vibe χωρί, αρτηριακό και απόπληση. Τι είναι το ένα και τι είναι το άλλο. Ε, είναι μεταστάσει, είναι αδένομα, είναι υπατοκυταρικό καρκίνωμα. Αν πάμε όμω πιο κοντά, βλέπουμε ότι αυτό ο ασθενή έχει κύρωση. Δέστε πώ είναι το σκότωτο. Οπότε Είμαστε σχεδόν σίγουροι ότι πρόκειται για ένα υπατοκυταρικό καρκίνωμα, ενώ εδώ, άμα αναστρέψουμε στο ιστορικό του, ο ασθενής αυτός έχει υποτροπή ενός εμάνγκιο περικοιτώματος και τελικά ήταν η μετάσταση από ένα εμάνγκιο περικοιτώμα. Άρα, κλινικό σενάριο κάθε φορά, κλινικές πληροφορίες. Δεν κοιτούμε μόνο τις απεικονίσεις. Αν δεν ξέρουμε με ποιον ασθενή έχουμε να κάνουμε, είναι άσκοπο να περιγράφουμε ε, ακτινολογικά ε, σημεία. Λοιπόν, έχουμε μία ασθενή, η οποία είναι 40 χρονών, έχει αυτή την βλάβη. Ε, δεν είναι άσχημη. Τώρα, αν είναι καλή ή κακή, περιμένω να με βοηθήσετε. Έχει πολύ σαφές περίγραμμα, πάρα πολύ ομοιογενής, bright και στη T2 και στη STIR. Δέστε πώς παίρνει στην αρτηριακή, διατηρεί τον εμπλουτισμό, διατηρεί τον εμπλουτισμό, άρα... Εδώ σε αυτό το πινακάκι λέει hyper-hyper, flash feeling και μαγείωμα. Ε, το βιβλίο λέει ότι το εμαγγείωμα το flash πρέπει να είναι κάτω από 1,5 Αυτό είναι πάνω από 1,5 εκατοστό. Η κλινική πληροφορία είναι ότι α, εδώ επίσης έχουμε τι άλλο μπορεί να είναι, έτσι. Εστιακή ζώδης υπερπλασία, δένομα, υπατοκυταρικό, μετάσταση ή εμαγγείωμα. Δηλαδή τελείως διαφορετικά πράγματα και τι να πούμε για αυτή την κοπέλα. Το κλινικό της είναι ότι πριν από λίγο καιρό, έτσι δύο μήνες πριν, έχει χειρουργηθεί για αυτή τη βλάβη η οποία είναι ένα άγγιο σάρκωμα. Τι είναι αυτή η βλάβη. Πόσοι θεωρούν ότι είναι καλοήθεια. Έτσι, σηκώστε λίγο τα χέρια για να μου πείτε. Πώ θεωρείτε ότι είναι καλοήθεια. Είναι μαγείο με αυτή η βλάβη. Πόσοι θεωρείτε ότι είναι μετάσταση. Ωραία, κέρδισε η μετάσταση. Ε, έκανε PET, ήταν αρνητικό. Θεωρήθηκε ότι χρειάζεται παρακολούθηση. Η παρακολούθηση, εδώ επίσης το περίεργο, ας πούμε, ή το οξύμορο είναι ότι όταν έχεις ε, ε, μετάσταση, περιμένεις την wash-out ε, εικόνα ή στην καθυστερημένη να, να ξεπληθεί. Εδώ δεν είχε ξεπληθεί τίποτα. Έτσι αυτό το λέει αυτή το οξυμορο ειναι οτι οταν καθημερινή να ξεπληθεί. μετασταση περιμενεις την wash out εικονα η στην καθυστερημενη να ξεπληθει εδω δεν ειχε ξεπληθει τιποτα ετσι αυτο το λεει αυτη η διαφανεια Δες τι έγινε μετά από κάποιους ε, μήνες, οπότε φτάνουμε σε μια τεράστια μετάσταση. Το, το θετικό είναι βέβαια ότι η γυναίκα έκανε θεραπείες. Δεν είναι ότι δεν έκανε θεραπείες, οι οποίες τελικά δεν απέδωσαν και πήγε πάρα πολύ άσχημα. Αλλά εδώ το μήνυμα είναι ότι μια βλάβη η οποία έχει ε, πολύ καλή εικόνα ε, και είναι τόσο ομοιογενής και τόσο όμορφη μπορεί κάλλιστα να είναι μετάσταση. Οι μεταστάσεις που είναι κάτω από τρία εκατοστά μπορεί ε, να μην έχουν απόκληση, μπορεί να μην είναι ε, ε, ετερογενεί. Και φτάνουμε εδώ πέρα στο άλλο πρότυπο εμπλουτισμού που είναι το μοσαϊκό πρότυπο εμπλουτισμού. Το οποίο είπαμε ότι δεν περιμένει ποτέ κανείς κάτι ε, καλό. Λοιπόν, αυτό είναι ένα άντρα ο οποίο πήγε να κάνει υπέρχο γιατί είχε κάτι στο κοιλιακό τείχομα ο ακτινολόγος είδε αυτή τη βλάβη στον υπέρηχο και του είπε ότι έχει ένα εμαγγείωμα και έλα του χρόνου να το ξαναδώ. Εγώ να αν έχει εμαγγείωμα γιατί να το ξαναδεί του χρόνου. Αυτός πήγε, το είπε σε ένα φίλο, του είπε δεν και μια αξονική. Και έκανε μια αξονική. Στην οποία ίσως παίρνει κάτι εδώ, δεν ξέρω αν θέλει κανεί να πει τι μπορεί να σκεφτεί. Θα απαντήσω εγώ ότι δεν νομίζω ότι μπορεί να παρακολουθήσει κανεί μια βλάβη που δεν ξέρει τι είναι. Και επίση δεν νομίζω ότι έχει θέση το πέτω. Οπότε κάνει μαγνητική. Στη μαγνητική βλέπετε πόσο ίσο σήμα έχει με το υπόλοιπο παρέχημα. Ένα ενδιαφέρον στοιχείο είναι πόσο πέφτει το σήμα στι out of face εικόνε. Εδώ μάλλον εμπλουτίζεται. Εδώ μάλλον κάνει μια απόπληση. Ε, αυτά είναι τα εργαστηριακά του. Δεν έχει τίποτα. Ποιο είναι το πιθανότερο από τα παρακάτω. Δεν ξέρω αν θέλει κανείς εύκολα. Βαγγέλη, θες να πεις. Υπέρο αδερφόματος. Εμείς το είδαμε κάπου εδώ, αλλά να προσθέσουμε κάτι και εμείς θέλαμε, οπότε κάναμε μία μαγνητική ακόμη και βάλαμε και ε, πρίμοβης, το πότε επιβεβαιώνεται αυτό που λέει και ο κύριος Χαρταμπύλος, ότι πρόκειται για μία βλάβη που δεν παίρνει ε, σχεστικό στην υπατοειδική φάση, άρα το πιθανότερο είναι ότι πρόκειται για ένα αδένωμα και βέβαια το management του αδενώματος δεν είναι ούτε βιοψία, ούτε κάτι άλλο, μάλιστα σε έναν άντρα, είναι η χειρουργική εξαίρεση και πραγματικά χειρουργήθηκε και ήταν ένα αδένωμα, το οποίο δεν μας έχουν δώσει τι τύπου ήταν. Έτσι. Αυτά είναι οι τύποι των αδενόματων, δεν, δεν είναι τις παρούση. Αλλά... Θα δείξω πάλι αυτό, που είναι πάλι από τον κύριο Χαρταμπίλα, μια παρουσίαση που λέει ότι όταν έχουμε άνδρα ή όταν έχουμε ιστολογική επιβεβαίωση αδενοματος Β κατενίνης πάμε σε εξαίρεση, σε εκτομή. Γιατί, Γιατί η... μπορεί να εξαλλαγεί ένα ε, τέτοιο ε, αδένομα, και αυτός είναι ένας ασθενής, ο οποίος έχει, αυτό είναι ένα ασθενή, ο οποίο έχει, όπω είπαμε και πριν, μοσαϊκό πρότυπο εμπλουτισμού. Δεν ετέθη ζήτημα, χειρουργήθηκε και το, το πόρισμα έλεγε ότι ήταν ένα υπατοκυταρικό καρκίνομα, το οποίο. Στη βάση του είχε ένα αδένωμα, άρα η, μετάλλα, η, η εξαλλαγή ενός αδενόματο υπό το κυταρικό καρκίνωμα δεν είναι ε, κάτι έτσι, βιβλιογραφικό, είναι true story. Έτσι. Άρα άντρας και με βλάβη η οποία είναι μεγάλη και είναι αδένωμα εκτομή, β' κατενίνει στο λογική επιβεβαίωση εκτομή. Εδώ είναι ένα περιστατικό το οποίο μα δείχνει ότι η αδενο... η... μπορεί να έχει κανεί πολλαπλά αδενόματα. Είναι ένα ασθενή ο οποίο έχει δεξιά πατεκτομία, αλλά έχει και πολλέ άλλε βλάβε, τι οποίε θεωρούμε ότι και αυτέ είναι αδενόματα και άρα έχουμε την οντότητα που λέγεται αδενομάτωση. Μοσαϊκό πρότυπο εμπλουτισμού. Νομίζω ότι εδώ κανεί εύκολα μπορεί να πει ότι πρόκειται για ένα υπατοκυταρικό καρκίνωμα και σε έναν ασθενή ο οποίος δεν έχει ούτε υπατήτητα ούτε, α, ούτε έχει ε, κύρωση. Πόσο περισσότερο σε έναν ασθενή που έχει κύρωση Νομίζω ότι είναι πολύ σαφές ότι πρόκειται για ένα υπατοκυταρικό καρκίνωμα Είναι σίγουρα μια λάιρα της πέντε βλάβη Μια τεράστια βλάβη που βάσει τα λάιρα δεν χρειάζεται κάποια ιστολογική επιβεβαίωση Ωστόσο δέστε εδώ πόση πιθανότητα έχει να είναι μια βλάβη υπατοκυταρικό καρκίνωμα Όταν είναι πέντε Πώ πιθανότητα έχει 72% τεράστια όταν είναι 4. Άρα, η πληροφορία 4 είναι πάρα πολύ σημαντική και για τον κλινικό. Εξού και μα έδειξε ο κ. Χαρταμπίλα, περιστατικά που ήταν Lyrax 4. Και άρα, παίρνει κλινική απόφαση και κάνει εμβολισμό. Με το 4, δηλαδή, έχει πάρα πολύ, μεγάλη υψηλή πολύ υψηλή πιθανότητα να έχει υπατοκυταρικό καρκίνωμα. Και βέβαια, ενώ δεν χρειάζεται βιοψία, τώρα πλέον έχουμε γυρίσει και ζητούμε βιοψίες γιατί υπάρχει η άνοσο θεραπεία και καινούρια φάρμακα που χρειάζεται και για νομικούς λόγους ιστολογική επιβεβαιώση και πράγματι πρόκειται για ένα υπαρτοκυταρικό καρκίνωμα και έκανε και εμβολισμό μετά. Ε, ε, μη ε, μη, περιφερικός μη συνεχής εμβολισμός, αυτό είναι νομίζω ένα τυπικό εμαγγείωμα Μόνο όταν βλέπουμε αυτή την εικόνα, πρέπει να είμαστε σίγουροι ότι πρόκειται για να ένα έμαγημα, μια καλά περιγραμμένη βλάβη. Βλέπετε αυτά τα οζίδια ε, peripheral, nodular ε, discontinuous. Νομίζω ότι μπορεί να είναι σίγουρος κανεί ότι πρόκειται για ένα εμαγείωμα, όπω επίση και για αυτό το περιστατικό, που εδώ είναι πολύ πρώιμη αρτηριακή, δεν εμπλουτίζονται καλά τα, ε, αυτά τα περιφερικά οζίδια. Ωστόσο, νομίζω ότι στο τέλο που εμπλουτίζονται, δέστε όμω αυτή την βλάβη, δεν νομίζω ότι μα μπερδεύει. Το γεγονό ότι κεντρικά έχει μια αυτή την αιστεία υψηλού σήματο, είναι η αδελφή μια συναδέλφου, χρόνια την έχει αυτή τη βλάβη, δεν έχει στο λογική επιβεβαίωση, αλλά είναι σταθερή σε πολλά χρόνια. Όπως εδώ βλέπουμε στην περίπτωση αυτή, το peripheral nodular, σε αυτή την ασθενή η οποία είχε ρίξει, εξού και εμβολίστηκε. Μεγάλα αιμαγκιώματα μπορεί να προκαλέσουν ρήξη της κάψας και είναι μια θεραπευτική επιλογή και ο εμβολισμός, όπως φαίνεται, και από αυτή την παρουσίαση. Τώρα, έχουμε αυτό το περιστατικό. Εγώ τώρα εδώ δεν ξέρω τι πρότυπο ευλουτισμού να ακολουθήσω. Η βλάβη, αν καταλαβαίνω, είναι αυτή... Έχει ένα κομπόνετ εδώ το οποίο εμπλουτίζεται, εδώ έχει απόπληση, έχει ένα άλλο κομπόνετ το οποίο δεν εμπλουτίζεται, έχει έλξη της κάψας, δεν ξέρω ποιο πρότυπο να ακολουθήσω. Ζητάει ο γιατρός που το έκανε και πολύ καλά, ζητάει και μαγνητική. Ε, πόσοι πιστεύετε ότι αυτό το πράγμα είναι καλοήθεια. Εγώ δεν ξέρω τι να πω γι' αυτό και νομίζω ότι ήταν και ένα πραγματικά ένα πόρισμα που δεν περιέγραφε κάτι. Πόσοι νομίζετε ότι είναι καλοήθεια. Πόσοι νομίζετε ότι είναι κακοήθεια. Και εμείς είπαμε, μάλλον μοιάζει με κακοήθεια και είπαμε βιοψία. Ε, ο χειρουργός είπε ότι είναι σίγουρα κακοήθεια, οπότε δεν χρειάζεται βιοψία, πάμε σε υπατεκτομή. Και ενώ πήραν αυτή την απόφαση, με φώναξε στον χειρουργείο και μου λέει δες τι μαλακό που είναι αυτό, δεν τι είναι αυτό που λέτε ότι είναι κακοήθεια, ήταν ένα ε, ε, ε μα κλειδικό. Έτσι το οποίο το βλέπουμε πολύ σπάνια, αλλά έτσι ε, το έδωσε ο Παθολογνωτόμος και μάλλον είχε δίκιο. Θέλω να πω ότι ε, ο άσχημος ή, πουφε, τελικά μπορεί να είναι και καλός. Ε, προχωράμε σε ένα περιστατικό. Νομίζω άλλο, εδώ δεν υπάρχουν αμφιβολίες ότι πρόκειται για μια κακοήθεια είναι ένα ε, χολαγκιοκαρκίνωμα, ένα περιφερικό εμπλουτισμό, ρήμ ή οζόδι. Δεν νομίζω ότι υπάρχουν ερωτηματικά. Ε, και εδώ βέβαια την εικόνα αυτή μπορεί να την έχουμε και σε, ένα, σε μια μετάσταση. Η μετάσταση είναι επίσης ένα κλινικό σενάριο που θα το συναντήσουμε. Ψάχνουμε κάποια δεύτερη βλάβη για να θέσουμε την διάγνωση τη μεταστατική νόσου, αλλά και μόνη τη μία βλάβη μπορεί να είναι μετάσταση. Αυτό ήταν από κολορέκταλ, νομίζω. Αυτή είναι η ξεργοθεία τη νοσηλεύτριά μα. Γιατί λέω ότι ποιο ήταν, γιατί σαν αυτό που είπε ο καθηγητή, είμαστε κλινικοί γιατροί, είναι κλινική η ακτινολογία. Πίσω από κάθε εικόνα υπάρχει ένα ασθενή, υπάρχει μια απόφαση που πρέπει να ληφθεί. Εμεί δεν είμαστε πίσω από μια κονσόλα. Λοιπόν, αυτή η γυναίκα πήγε και έκανε υπέρχο προληπτικά χωρί κανένα λόγο. Εδώ θέλω να δείξω ότι εντάξει, δεν υπάρχουν αφιβολίε ότι πρόκειται για κακοήθεια. Το σημείο του, περι, του περιφερικού wash-out ποτέ δεν είναι καλό αυτό το σημείο, όπως φαίνεται και από αυτό. Και τελικά επρόκειτο για ένα χολάνγιο καρκίνωμα, Rim enhancement, αυτός ο ασθενής έχει καρκίνο προστάτη, απεδείχθηκε ιστολογικά ότι ήταν ένα, μια μετάσταση από καρκίνο του προστάτη. Αυτός ο ασθενής έχει κύρωση, Παρακολουθείτε από ένα υπατολόγο στο κέντρο μας και έχετε και κάνει αυτή τη μαγνητική τομογραφία. Έχει χαμηλό σήμα εδώ, peripheral enhancement, άρα όχι nodular, έτσι, και όχι discontinued. Και βλέπουμε ότι εμπλουτίζεται στο τέλο. Λέει ένα από του πιο μικρού: Τι είναι εμαγγείωματα. Εμαγγείωμα δεν μπορεί να είναι με τόσο χαμηλό σήμα. Ε, πολύ ομοιογενέ. Νομίζω ότι είμαστε στην κατηγορία ε, LRM, δηλαδή πρόκειται για έναν όγκο που πιθανόν να είναι ε, κακοήθεια, αλλά δεν είναι σίγουρο για υπατοκυταρικό καρκίνο. έχει κάνει βιοψία πάνω στο παπανικό από τα παιδιά και είναι ένα μεικτό. Είναι υπατοκυταρικό μαζί με χολάνγκιο καρκίνο, με εξού και η συμπεριφορά αυτή και η ακτινολογική αυτή εικόνα. Αυτό ο ασθενή έχει, έχει καρκίνο ε, παχαίω εντέρου. Στη σταδιοποίηση βρίσκεται αυτή η εξέταση και κάποιο γνωματεύει ότι αυτό, μια τόσο ανομοιογενή βλάβη, έχει εμπλουτισμό, ο οποίο τελικά γίνεται ίσω με το υπόλοιπο υπατικό παρέχημα και άλλα είναι ένα αιμαγκίωμα. Δεν νομίζω ότι θα δεχτούμε ποτέ μια τέτοια. Είπαμε ότι εμαγγείωμα έχουμε όταν έχουμε σαφή απεικονιστικά χαρακτηριστικά. εδώ... Ε, ήταν μία ε, μετάσταση όπως αποδείχθηκε στο χειρουργείο που επειδή ήταν μονήρης ε, βγήκε. Θα πούμε τη λέξη αιμαγγείωμα όταν έχουμε υψηλό σήμα, αρκετά υψηλό σήμα, πολύ σαφές, και όταν έχουμε αυτόν τον περιφερικό διακεκομένο εμπλουτισμό και τελικά ύστερα γίνεται ε, στις καθυστερημένες φάσεις ψηλότερο σήμα από το λιποϊπατικό παρέχημα. Μία ασθενής έχει κάνει αυτήν την, τον υπέρηχο, ξανά ο Τη λέει ότι έχει ένα αιμαγκίωμα, έλα του χρόνου να σε δω. Είναι μια γυναίκα νοσηλεύτρια και η οποία εδώ έχει κάνει και. Ε, υπέρχομαι ε, σκιαγραφικά. Μια μέθοδος που είναι εξαιρετική να μην την κάψουμε στην αρχή. Ε, πήγε σε έναν άλλον, της είπε πάνε, κάνε κλπ. Εν περιπτώσει έρχεται σε εμά και κάνει μια μαγνητική τομογραφία. Δεν νομίζω ότι μπορεί κανείς να μιλήσει για αιμαγκίωμα. Δεν ξέρω ποιο πρότυπο εμπλουτισμού να χρησιμοποιήσουμε εδώ. Κάτι παίρνει εδώ, ίσω κάτι στο κέντρο. Και αυτή εδώ πέρα είναι η πατοιδικη φάση. Η, νομίζω ότι ο καθένα θα έλεγε ότι δεν πρόκειται για καλοήθεια. Και ήταν ένα υπατοκυταρικό καρκίνωμα σε μια γυναίκα που δεν είχε κύρωση. Άρα, ένα υπατοκυταρικό καρκίνωμα ε, που δεν έχει τυπική ε, απεικόνηση. Ωστόσο, το να πει κανεί ότι είναι. Ε, Μαγείωμα σε μια βλάβη που, φέρει, που έχει όλα αυτά τα απεικονιστικά χαρακτηριστικά, νομίζω ότι είναι ένα σοβαρό, μια σοβαρή αστοχία τουλάχιστον. Αυτή η ασθενή έχει λέμφωμα και παρακολουθείται από 10-15 χρόνια πριν. Νέα γυναίκα. Ήταν στο πανεπιστημιακό στην Νεματολογική που είπε ο καθηγητή ε, τη Αλεξανδρούπολη και παρακολουθείται διότι είχε αυτή την ιστορία με το λέμφωμα. Ε, υπήρχαν αυτές οι εξετάσεις από τη δράμα και από τους φίλους μου που εμονικά έγραφαν ότι έχει κάποιες βλάβες οι οποίες είναι έτσι, υπήρχαν και μαγνητικές, δεν τις έχω βρει τις μαγνητικές και όλοι γράφαν συνιστάται βιοψία, συνιστάται βιοψία, ποτέ δεν έκανε βιοψία η αιματολόγος έλεγε είναι σταθερές αυτές οι βλάβες, έχει πέντε χρόνια, δέκα χρόνια που ήταν οι ίδιες και ήρθε έτσι σε εμάς μετά από έναν υπέρχο και σε ένα κλινικό δικό μας γιατρό. Νομίζω ότι δεν μπορεί να είναι ίσχος με αυτή την εξέταση και με αυτή την εικόνα κανείς. Βλέπει μια τεράστια βλάβη, δεν μπορεί να πιστέψει ότι πρόκειται για καλοήθεια, χωρίς σαφές πρότυπο εμπλουτισμού. Και βέβαια η... το PET που δεν βλέπω να έχει κάποιο ρόλο να παίξει, αλλά εν πάση περιπτώσει η βιοψία έγινε στη βλάβη αυτή που βλέπετε ξανά αυτές τις επασβεστώσεις. Και το, η βιοψία έλεγε ότι το ωραίο είναι ότι την επόμενη τη βιοψία λέει ο να μα λέει: ότι δεν είναι ακριβώ όγκο αυτό που έχετε πάρει. Και λέει: Εμεί τώρα με, σε μια τέτοια μάζα, να μην πήραμε τον όγκο, θα γίνουμε τελείω τρεζίλοι. Και ήρθε να μα λέει ότι είναι ένα επιθυλιοειδέ εμάγιο ενδοθυλίωμα, γι' αυτό έχει αυτή την απεικόνηση, το οποίο είχε ασυνήθεια ανάπτυξη στα κολποειδή τριχοειδή. Το μήνυμα εδώ είναι ότι ακόμη και μικρέ βλάβε σταθερέ σε μέγεθο μπορεί να έχουν. Αν δεν έχουμε στο επιβεβαίωση, δεν είμαστε σίγουροι περί τίνο πρόκειται. Εδώ υπάρχει στη βιβλιογραφία ένα λόγο σάιν, δεν ξέρω αν θα το συναντήσει ποτέ κανεί, ότι στενεύει η φλέβα. Δεν ξέρω αν είναι ειδικό για αυτό το νεόπλασμα, αλλά αυτέ οι επασβεστό που έχω δεν το είχα στη συνείδησή μου ότι επασβεστώνεται το μαγειοθυλίωμα. Είναι ε, όχι πολύ συχνό, αλλά αρκετά συχνά βρίσκεται σε αυτό το καρκίνωμα. Ε, Ασθενή ο οποίο έχει πυρετό, εύκολα κανεί θα πάει σε αυτό το πρότυπο, θα πει χάιπο, χάιπο, είναι ένα απόστημα. Ενώ εδώ τώρα αυτό είναι ένα γιατρό του κέντρου, ο οποίο έχει ε, λίμωξη αναπνευστικού, λέει το παραπεμπτικό μου. Έρχεται ο ίδιο μα λέει ότι έχω λίμωξη, κάνει αξονική, στην αξονική δεν την έχω. Και φαίνεται κάτι εδώ, φαίνεται μία κίστη καθαρή και φαίνεται και αυτή εδώ η περιοχή. Όπτι είναι αυτό, το πάνω στον μαγνήτη έχει περιφερικό rim enhancement. Τι είναι τώρα αυτό το πράγμα, ένας πολύ δικός μας άνθρωπος εκεί. Τι λίμωξη αναπνευστικού, είχαν χαμηλό εμπίρετο, τελικά δεν είχε καμία λίμωξη αναπνευστικού. Θεωρήσαμε ότι αυτό είναι απόστημα, αλλά τους άρεσε τους κλινικούς, ωραία, αλλά λέω σε ένα μήνα οπωσδήποτε επανέλεγχο. Προχθέ, πριν φύγουμε για τη Βιέννη, μα κυνηγούσε στο διάδρομο. Έχει εξαφανιστεί αυτό και πράγματι πρόκειται για ε, απόστημα. Αλλά θέλω να πω ότι αυτό πάντα με τα κλινικά και πάντα με τον επανέλεγχο. Γιατί δεν νομίζω ότι μπορεί να ήταν κανεί τόσο σίγουρο ότι αυτό ήταν μια, σε έναν άνθρωπο που είχε, δεν είχε μια σαφή και έντονη ε, κλινική σημειολογία. Βέβαια, είχε ιστορικό εκολπομάτωσης και κολποματίτιδα. Νομίζω ότι το target enhancement δεν μπορεί να περιμένει κάποιος, κάτι καλό. Αυτό ήταν μια μετάσταση από κολορέκταλ ε, Δεν ξέρω να σας κούρασα έχουμε κάνει πάρα πολύ δρόμο. Από, το, από τότε που, δεν ξέρω, οι καινούργια τα βλέπετε όλες τις κονσόλες, είμαστε αρκετοί που βλέπαμε από φίλμ εξετάσεις, που δεν μπορούσαμε να κάνουμε όλη την μελέτη, ίσως με τη λεπτομέρεια που θα μπορούσε να υπάρχει. Τώρα υπάρχουν οι κονσόλες, μπορεί να τα μεγαλώσεις, να τα μικρύνεις, να τα συγκρίνεις. Και βέβαια έρχεται και η επόμενη μέρα, η οποία ίσως αργεί για το ύπαρ, δεν ξέρω. Αλλά νομίζω ότι το βασικότερο είναι που πρέπει να μείνει ότι οι αστιακές βλάβες του ύπατος είναι ακτινολογική δουλειά. Να ξέρετε ότι όταν κάνουμε εμεί μια στοχεία και ένα λάθο, δεν το λύνει ο κλινικό, το λύνει κάποιο άλλο ακτινολόγο, ο οποίο είναι ο κολλητό του, του, κλινικού. Με τη δυνατότητα επίση των βιοψιών που είναι στου ακτινολόγου μεγάλη. Επίση με το γεγονό ότι πολλοί ακτινολόγοι ασχολούνται και με τη θεραπεία των εστιακών βλαβών του ύπατο. Νομίζω ότι είναι ένα κατεξοχήν ακτινολογικό ζήτημα, αρκεί να έχουμε συνέστηση τη ευθύνη που φέρουμε όταν γνωματεύουμε και όταν γράφουμε. Έχουμε εργαλεία, έχουμε αξονικό, μαγνητικό, υπέρυχο με σκιαστικό. Υπενήχθηκα ότι το 5 δεν νομίζω ότι έχει ιδιαίτερη θέση για τι εστιακέ βλάβε του ύπατο, διάφορε αυτέ που είπαμε. Ε, νομίζω ότι χρειάζεται ψυχραιμία. Και όλα θα πάνε καλά. Ευχαριστώ πολύ. Να ευχαριστούμε πάρα πολύ. Χημαρόδηση. Δεν ξέρω όμως, να σκούρασα, αλλά. Ε, ε, κάποια ερώτηση για την κυρία Χρουμούζη, ε, ε. Τόσο αναλυτικά, Δανάη. Εντάξει, είναι περιστατικά πυρηνική πράξη, τα οποία είπαμε ότι πρέπει σε κάθε περιστατικό να είμαστε από πάνω και να το. Γιατί. Δεν είναι μόνο ότι εκτιθέμεθα, αυτό είναι το, το λιγότερο. Είναι ότι εξέτουμε τον άνθρωπο που εξετάζουν πολλέ φορέ κίνδυνο. Ε, προ, όταν κάνουμε την άστοχη ε, διάγνωση, μια ουσιαστικά περί αυτού πρόκειται. Ε, να πει ότι η, καλοήθεια, η κακοήθεια είναι η κακοήθεια. Περί αυτού πρόκειται. Το οποίο δεν είναι και πολύ δύσκολο να γίνει και νομίζω ότι, για να είμαστε ειλικρινεί, δεν υπάρχουν και πάρα πολλοί γιατροί που εργάζονται έτσι, που δεν έχουν κάνει λάθο στην. Διάγνωση των εστιακών βλαβών το του ύπατος. Πρέπει να είμαστε ειλικρινεί αυτόν, ούτε ενοχικοί να είμαστε, απλώ να, γι... να προσπαθούμε να γινόμαστε καλύτεροι. Θα μείνω ακριβώ αυτό το τελευταίο, Δανάη, τη... Τη... τη σοβαρότητα θα... που πρέπει να μα χαρακτηρίζει, επειδή ακριβώ έχουμε να διαχειριστούμε ε, τον ασθενή. Ε, ξεκινάνε και πολλά πράγματα τελειώνουν και σε εμά, αρκεί να το συνειδητοποιήσουμε. Mm. Λοιπόν, ευχαριστούμε, ε, ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Χουρμπόζη. Θα παρακαλέσω την κυρία Σοφία Παπαγιωάννου, εκτινολόγο επιμελήτρια άρφα στο νοσοκομείο Παπαγεωργίου, να μας αναπτύξει το θέμα φλεγον, φλεγονές χολιφόρου δένδρου. Καλησπέρα και από μένα. Καλημέρα σχεδόν. Ευχαριστήσω και εγώ που με ετοιμάστη. ετοιμαστεί. Λοιπόν, να ευχαριστήσω και εγώ πάρα πολύ για την πρόσκληση, για την πρόσκληση και για την εμπιστοσύνη που μου δείχνετε. Λοιπόν, πριν από 20 περίπου χρόνια, και δεν θέλω να πω ότι είμαι μεγάλη ούτε και ιδιαίτερα μικρή, κάνω την πρώτη εφημερία στο Γενικό Νοσοκομείο Κέρκυρα. Εκεί λοιπόν έρχεται ένας από τους χειρουργούς και μου λένε, έχω πιθανή οξία χολοκιστήτηδα. Εμένα βέβαια, επειδή ήταν μέσα σε, στο, στον πρώτο μήνα, μου κόπηκαν τα πόδια και είπα: Ξέχασα δεν είναι δυνατόν. Ε, ενημερώνω τον, τον ειδικό μου, τον επιμελητή μου, μου λέει: Μην ανησυχεί. τον στον υπέροχο, θα το δούμε μαζί. Είναι πάρα πολύ απλό. Θα δούμε το λίθο, θα δούμε τη διάταση του σχολιδόχου κίστης και θα δούμε την πάχυνση του τυχώματο. Αν προχωρήσουμε λίγο παρακάτω, θα μπορούσαμε να δούμε και την υπερεμία που έχει το τείχωμα. Εννοείται ότι τελικά ήταν κάτι πάρα πολύ εύκολο. Αυτό το οποίο δεν είχα καταλάβει εκείνη τη στιγμή είναι ότι την οξύχολο κυστίτιδα θα συνέχισα να τη συναντάω σε κάθε εφημερία και όχι μόνο μία φορά, πάνω από 10 φορέ πολύ συχνά είναι το ερώτημα των χειρουργών, μήπω είναι οξία χολοκυστήτηδα. Επομένω, ερχόμαστε πρώτα από τι φλεγμονέ των χοληφόρων να συναντήσουμε την πιο συχνή, την οξία λιθιασική χολοκυστήτηδα. Και εδώ δημιουργείται ένα πολύ μεγάλο ερώτημα. Δεν είναι λίγοι αυτοί οι οποίοι έχουν λήθου στη χοληδόχο κίστη. Γιατί όμω μια χοληδόχο κίστη με χολόλιθου ξαφνικά φλεγμένη, Υπάρχουν ορισμένοι παράγοντε οι οποίοι ενέχονται, ενέχονται είτε μεμονωμένα είτε σε συνδυασμό. Πρώτα απ' όλα έχουμε την απόφραξη του κυστικού πόρου. Σε 90 με 95% των ασθενών με χολοκυστίτιδα αποφράσεται ο κυστικό πόρο από μικρό λίθο ή ο θύλακα του Χάρτμαν, ο οποίο πιέζει τον κυστικό πόρο. Άρα έχουμε μία πίεση στον κυστικό πόρο. Αυτή η απόφραξη τι θα δημιουργήσει, θα δημιουργήσει μία ισχυμία λόγω τη πίεση τη κυστική αρτηρία ή των κλάδων από τον λίθο ή από την χολιδόχο κίστη, η οποία έρχεται σιγά σιγά και διατείνεται. Αυτή λοιπόν η ισχυμία θα προκαλέσει αύξηση διαπερατότητα του βλενογόνου στη χολή, που προκαλεί έκρηση λίσο δοχολίνη και οδηγεί σε, φλεγμονό, σε φλεγμονώδη αντίδραση, η οποία είναι πλούσια σε ουδετερόφυλλα. Άλλοι παράγοντε οι οποίοι ενέχονται είναι το περιεχόμενο τη σχολή, το οποίο αλλάζει βάσει του μεταβολισμού, βάσει τη κατανάλωση, του τι έχει καταναλώσει, του τι έχει φάει ο ασθενή, δηλαδή ο εξεταζόμενο. Χολικά άλατα, χαμηλή συγκέντρωση παρεμβαίνει σε μηχανισμού μεταφορά. Ενώ αυξημένη συγκέντρωση προκαλεί λύση τη μεμβράνη και καταστροφή των παρακείμενων κυτάρων. Η λεκυθίνη και η λισολεκυθήνη, η πρώτη μεν προστατεύει τα κύτταρα από τη δράση των χολικών αλάτων. Η δεύτερη δημιουργεί δομικέ μεταβολέ στι κυταρικέ μεμβράνε. Και φυσικά οι προσταγλαδίνε. Οι οποίε προσταγλαδίνε μεταβάλλουν την απορροφητική ικανότητα. Άρα τι γίνεται. Έχουμε αρχικά απόφραξη του Αφιέν. Φλεγμονώδη αντίδραση από τον χημικό τραυματισμό του βλενογόνου, αρχίζει παράγεται βλένη μέσα στη χοληδόχο κίστη, αυξάνεται η αντοκυλιακή πίεση και σιγά σιγά διατείνεται. Επομένω, έχουμε στη συνέχεια μια ελάττωση τη αρτηριακή ροή. Αυξάνεται το πάχο του τυχώματο και γιατί υπάρχει είδη μάλλον και το, λόγω των υπόλοιπων φλεγμονωδών καταστάσεων. Και υπάρχουν περιπτώσεις γύρω στο 66% όπου έχουμε δευτερογενή βακτηριδιακή φλεγμονή. Απεικονιστικά, η πρώτη, η πρώτη προσέγγιση, η οποία γίνεται πάντοτε, είναι με το, το υπεριχόμενο τομογράφημα. Στα αρχικά στάδια θα δούμε μια αύξηση τη αντοαυλική πίεση και άρα η χολιδόχο κίστη θα έρθει και θα πάρει ένα στρογγυλό σχήμα, κυρίω προ το θόλο τη. Στη συνέχεια, έχουμε το ίδρυμα του τυχόματο τη χολιδόχου κίστη. Είναι τα κλασικά τρία χιλιοστά που προσπαθούμε να μετρήσουμε. Και το μόνιμο ερώτημα των ειδικευμένων, πού τελικά θα πρέπει να τα μετρήσω αυτά τα τρία χιλιοστά, στην ελεύθερη επιφάνεια νομίζω ότι είναι πολύ καλύτερα. Ε, το είδημα αυτού του τυχώματος οφείλεται στην υπερεμία και στην τοπική στάση. Και φυσικά υπεριχολοδοκιστικ... μικρές συλλογές, οι περιχολειδοχικέ μικρέ συλλογέ οι οποίε είναι αποτέλεσμα μικρορήξεων του τυχώματο και τοπική περιτονίδα. Πώ θα εξελιχθεί όμω μια οξία χολοκυστήτιδα, Έχουμε κάνει τη διάγνωση, έχουμε βρει ότι είναι μια οξία χολοκυστήτιδα. Μπορεί να έχουμε μια αυτόματη αποσφήνωση του χολολήθου. Οπότε υποχωρεί φλεγμονώδη διαργασία και επανέρχεται λειτουργικά η απορροφητική ικανότητα του, του βλανογόνου. Μπορεί όμω να έχουμε και αιμορραγία. Η αιμορραγία οφείλεται στην υπερεμία του τυχώματο. Δημιουργούνται μικροαιμορραγίε, έχουμε πήγματα αίματο και θρόμβους που μπορεί να του δούμε τελικά να επιπλέουν και μέσα στη χολιδόχο κύστη και μάλιστα έχουν το χαρακτηριστικό ότι δεν έχουν αγγίωση, εάν φοβηθούμε ότι είναι μια πολυποειδή βλάβη, αλλά δεν έχουν και ακουστική σκιά. Το μεγάλο μα πρόβλημα είναι η διαφορική διάγνωση από το σλάτσμπολ. Ο ενσφυνομένος λίθος όμως μπορεί να παραμείνει. Και αν παραμείνει, μπορεί να οδηγήσει σε ισχυμία και νέκρωση, οπότε οδηγούμαστε στη γαγκρινόδη διχολοκυστή ή δευτεροπαθή φλεγμονή, οπότε οδηγούμαστε στο εμπήμα της σχολιδόχου κίστης. Εδώ έχουμε εμφάνιση ανακλάσεων εντός της χολής, μικρά φλεγμονώδη συγκρήματα και κατεστραμμένο ιστικό ιστό. Επίσης, μπορεί να δούμε πέρα από τα ενδιατυχωματικά αποστήματα που δεν τα βλέπουμε σε αυτή την εξέταση, μικρές φυσαλίδες αέρα. Μια τρίτη επιλογή που μπορεί να έχει ένα φινομένο λίθο είναι να παραμείνει εκεί, αλλά να υποχωρήσει φλεγμονή. Είναι μια περίεργη λίγο κατάσταση, στην οποία απορροφώνται οι χολοχρωστικέ και τα χολικά οξέα, εκρίνεται χολή από τα επιθυλιακά κύτταρα του βλενογόνου και τελικά το περιεχόμενο τη χολή γίνεται καθαρό, ρόδε. σω και λίγο λάθο το λέμε λευκή χολή, γιατί δεν είναι ακριβώ λευκή. Ω, συγγνώμη. Εδώ τώρα έγινε ένα λάθο, το οποίο θα το διορθώσω. Αμέσως και θα προσπαθήσω μόνη μου, κύριε Θάνος. Θα... Λοιπόν, με συγχωρείτε πολύ. Γιατί τα προχώρησα κάτι, πάτησα. Μην ανησυχείς, είμαι εδώ. Είμαι εδώ. Και είμαι στη Λευκή Χολή. Λοιπόν, εδώ βλέπουμε περιστατικό στο οποίο ουσιαστικά... Ε, έφυγε η χολή, η χολή, από τη χολιδόχο κίστη. Είχαμε πάλι λευκή χολή. Άμα το παρατηρήσουμε λίγο πιο προσεκτικά, δεν είναι ακριβώ λευκή, αλλά είναι ορόδε περιεχόμενο. Επομένω, ξαναμαζεύουμε. Φλεγμονέ τη χολιδόχο Πρώτη και κύριο ξύλιθιαση και χολοκιστήτηδα, η οποία μπορεί να μεταπέσει σε γαγκρενόδη χολοκιστήτηδα, κάποιε φορέ τη σημαντική χολοκιστήτητα. Έχουμε όμω και την οξία μη λυθιασική χολοκιστήτητα. Έχουμε τη χρόνη χολοκιστήτητα, καθώ και την ξανθοκοκιωματώτη χολοκιστήτητα. Α πιάσουμε λοιπόν μετά την λυθιασική, τη γαγκρενόδη. Καθώ η γαγκρενόδη είναι μια επιπλοκή τη οξία χολοκιστήτητα και η οποία αυξάνει τη θνησιμότητα σημαντικά. Τι γίνεται, έχουμε παρατεταμένη σχεμία του τυχώματο τη χολιδόχου κίστη, αρχικά αισθιακέ νεκρώσει, οι οποίε θα οδηγήσουν τελικά σε μια εκτεταμένη νεκρώση. Παθολογοανατομικά έχουμε την ενδοτυχωματική ψυχική Νεκρώνεται το τείχο μα σιγά σιγά και δημιουργούνται μικροαποστημάτια. Δημιουργούνται λοιπόν οι πρώτε εξελκώσει στο βλανογόνο και μάλιστα οι πρώτε εξελκώσει δημιουργούνται εκεί ακριβώ που ακουμπάει ο χολόλιθο. Δημιουργούνται συγκρήματα μέσα στη χολιδόχο κίστη, ενώ αποκολούνται τμήματα μεμβράνη, τα οποία αρχίζουν και επιπλέουν εντό τη χολιδόχο κίστη. του τυχώματο λόγω του ότι έχουμε εξέλκωση πλέον στο τείχομα. Η διάτρηση του τυχώματο εμφανίζεται σε ένα ποσοστό 10 περίπου τη 100. Θέτει δε τη βάση για περαιτέρω επιπλοκέ, όπω σχηματισμού αποστήματο, δημιουργία συρρηγείων και εκτεταμένη περιτονίτιδας. Τι θα δούμε λοιπόν στο μα τη κολυδόχου κίστη. Θα δούμε μια χαρακτηριστική διαστρωμάτωση βλέπουμε ραβδόσεις, διαδοχικές ζώνες υποειχογένειας και υπερηχογένειας. Ουσιαστικά έχουμε είδημα και αιμορραγικά στοιχεία σε όλο το τείχομα και όχι μόνο στον υπορογόνιο χιτώνα. Παρά το γεγονός ότι σε πολλές περιπτώσεις είμαστε αρκετά σίγουροι, θα πρέπει πάντοτε στη διαφορική διάγνωση να μπει και η απόφραξη, η λεμφαγγιακή, η φλεβική, ή μια βαριά παγκρεατήτητα ή μια βαριά υπατήτητα, όπως επίσης ο ασκήτης, η καρδιακή μια βαρια υπατήτηδα, οπως ή υποπρωτεϊνεμία. Επίσης έχουμε μοραγικό υλικό, είναι κρουτικό υλικό μέσα στην χολιδόχο κίστη που θα το δούμε να είναι αρκετά υπέρπυκνο και να παίρνει διάφορα σχήματα με κατατόπους μεταβολή που πάχους. Ευρήματα όμως από το βλενογόνο, ίσως αυτό είναι το πιο χαρακτηριστικό στην γαγκρενόδη, γιατί στις ήπιες μορφές μπορεί ο βλενογόνος να είναι φυσιολογικός με λίγες πετέχειες, όμως όπως είπαμε στη θέση που βρίσκεται ο χολόλιθος αρχίζουν και δημιουργούνται εξελκώσεις, με αποτέλεσμα να έχουμε τελικά πέρα από τη διαστρωμάτωση την απόσπαση των μεμβρανών και να έχουμε μεμβράνες οι οποίες βρίσκονται μέσα στην χολιδόχο κίστη και οι οποίες επιπλέουν μέσα σε αυτή. Σε ό,τι αφορά δε το περιεχόμενο, έχουμε ανακλάσει μέσα στην χολιδόχο κίστη χωρί ακουστική σκιά. Οι οποίε φυσικά, αφού δεν έχουν ακουστική σκιά, δεν πρόκειται για χολολίδου, αλλά για ψευδομεμβράνε, ποιόδε υλικό, ενίδη ενική και κατεστραμμένο βλενογόνο. Δεν στρωματοποιούνται και δεν στρωματοποιούνται γιατί δεν εξαρτώνται από την βαρύτητα, αλλά εξαρτώνται από το εξόδε τη σχολή. Έτσι λοιπόν έχουμε μια εύθραυστη ψευδομεμβράνη, η οποία αποτελείται από τι? Από ενική, κυταρικά ενίδια και επιθυλιακά κύτταρα. Αποσπάτε και αρχίζουμε σιγά σιγά να βλέπουμε τμήματα ψευδομεμβράνης μέσα στην χολιδόχο κίστη. Έχουμε λοιπόν μια τμήματοποίηση του αυλού της χολυδόχου κίστης, δημιουργία συγκριμάτων και δημιουργία ηχογενών διαφραγματιών ή μάζας. Υπάρχουν κάποιες εικόνε οι οποίε είναι πολύ χαρακτηριστικέ. Βλέπουμε σχεδόν όλο το βλενογόνο να έχει αποσπαστεί. Είναι λίγο θολή, θα έλεγα εδώ η εικόνα, εδώ την βλέπω λίγο καλύτερα. Αντίστοιχα, βλέπουμε τον βλενογόνο, την απόσπαση δηλαδή τη ψευδομεμβράνη, Την οποία θα πρέπει να διαφοροδιαγνώσουμε κάποιε φορέ από την πολύχορη χολιδόχο κίστη, η οποία είναι μια συγγενή πολυδιαφραγματική χολιδόχο κίστη. Βέβαια, εδώ θα έχουμε την απουσία των υπόλοιπων ευρημάτων. Για παράδειγμα, σε αυτή την περίπτωση έχουμε πολλαπλού χολολίθους. Έχουμε την απόσπαση τη μεμβράνης, αλλά ταυτόχρονα έχουμε και πολλαπλού χολολίθους. Έχουμε δηλαδή μια γαγκρενώδη χολοκιστήτηδα. Τι γίνεται με το σημείο Μέρφυ, το οποίο θεωρούμε ότι το σημείο Μέρφυ είναι από τα χαρακτηριστικά σημεία τη οξία χολοκιστήτηδα. Στη γαγκρενώδη χολοκυστίτιδα, μόνο το 33% των ασθενών έχουν θετικό υπερηχοτομογραφικό μέρφη. λόγω του ότι έχουμε λάτωση των φλεγμονωδών στοιχείων, αλλά έχουμε και την καταστροφή των νευρικών απολύξεων στο τείχομα τη κίστη. Είναι λοιπόν χαρακτηριστικό όταν δούμε έναν ασθενή σε αρκετά βαριά κατάσταση, βαριά κατάσταση ενώντα, δούμε την διαστρωμάτωση, δούμε μεμβράνε, αλλά την ώρα που πατάμε με τον ηχοβολέ μα, ο ασθενή δεν πονάει, έχουμε ένα σημείο μέρφη αρνητικό, το οποίο μα οδηγεί σε γαγκρενώδη χολοκυστήτηδα. Αντίστοιχα γίνεται και με το έγχρωμο, το, το έγχρωμο στη γαγκρινό δεν είναι πάρα πολύ χαρακτηριστικό. Ενώ λοιπόν στην οξία λιθιασική έχουμε μια έντονη περιμία του τυχώματος, εδώ έχουμε απουσία αιματικής ροής και είναι λογικό γιατί έχουμε νέκρωση πλέον του τυχώματος. Έχουμε όμως αυξημένη ροή στο περιχολογιστικό λίπος, γιατί το παρακείμενο λίπος φλεγμένη, συνεχίζει να φλεγμένη και έχει έντονη ροή. εικόνα λοιπόν στην οποία έχουμε την απόσπαση, έχουμε σχεδόν πλήρη απόσπαση με τους πολλαπλούς χολολίθους και την δημιουργία χολική λάσπης. Το ερώτημα πάντα το οποίο τίθεται είναι: Όταν έχουμε μια τέτοια εικόνα στον υπέρυχο, έχει νόημα να πάμε στην αξιονική τομογραφία. Σε πολλέ περιπτώσει έχει νόημα να πάμε στην αξιονική τομογραφία, γιατί θέλουμε να δούμε κάποιε λεπτομέρειε και θέλουμε να δούμε και την επέκταση τη φλεγμονόδου διαργασία. Τι θα δούμε στην αξιονική τομογραφία, Θα εντοπίσουμε την απουσία του τυχώματο και την ανομαλία στο τύχωμα. Απουσία τυχώματο σε κάποια σημεία. Και ανομαλίω το τείχο. Βλέπουμε ότι διασπάται η συνέχεια του βλενογόνου. Φυσικά, φυσαλίδε έρω στον αυλό ή στο τείχο, όταν δούμε, καταλαβαίνουμε ότι έχουμε μια γαγγενώδη ή μια εξίσου δύσκολη κατάσταση, την εμφυσιματική. Εμορραγικά στοιχεία, τα οποία υπάρχουν στο τείχομα. Υπέρπυκνα δηλαδή στοιχεία. Περιχολογιστική αντίδραση, αλλά και επέκταση τη φλεγμονή. Είναι κάτι στο οποίο η αξονική υπαρχουν στο τειχομα υπερπικνα δηλαδη στοιχεια περιχολογιστικη αντιδραση αλλα και επεκταση τη φλεγμονη ειναι κατι στο οποιο η αξονικη τομογραφια θα μα βοηθήσει σημαντικά. Και φυσικά, οι ανδοαυλικέ μεμβράνε, τι οποίε δεν χρειαζόταν, βέβαια, να δούμε την αξονική τομογραφία, το έχουμε καλύψει το θέμα πάρα πολύ καλά με τον υπέρηχο, αλλά και διαταραχέ αιμάτου του παρακείμενου υπα... υπατικού παρεγχήματο, το οποίο είχε ξεκινήσει και φλεγμένη. Η μαγνητική τομογραφία προσθέτει κάτι. Νομίζω ότι δεν προσθέτει κάτι. Προσθέτει μόνο πολύ εντυπωσιακέ εικόνε. Πολύ εντυπωσιακέ εικόνε που δείχνουν την εξέλκωση του τυχώματο. Εξελχώσει στο τείχομα, τι αιμορραγίε, μικροαποστημάτια. Βλέπουμε μια ανώμαλη και ασύμετρη πάχυνση του τυχώματο και κατά τόπου έχουμε απουσίε εμπλουτισμού. Είναι πολύ εντυπωσιακό το πώ βλέπουμε το τείχο. Υπάρχουν ράκι, θα λέγαμε, μέσα στην χολιδόχου κίστη, την οποία χολιδόχου κίστη τη βλέπουμε να φλεγμένη. Και βέβαια μπορούμε να εντοπίσουμε πολύ καλύτερα τα μικροαποστημάτια τα οποία δημιουργούνται στον, στο περιχολοκιστικό χώρο ή στο τείχο τη χολιδόχου κίστη. Είπαμε για τον αέρα μέσα στη χολιδόχο κίστη και ο αέρα μέσα στη χολιδόχο κίστη, εκτό από την καγκρενόδη χολοκιστήτηδα, πρέπει να μα οδηγήσει και στην εμφυσιματική χολοκιστήτηδα. Η εμφυσιματική χολοκιστήτηδα σχετίζεται με ανάπτυξη αεριογόνων μικροοργανισμών, είτε στο τείχο μου είτε στον αυλό. εδώ έχουμε ένα έδαφο ισχυμικού επεισοδίου, το οποίο ισχυμικό επεισόδιο μπορεί να συνδέεται είτε με αρτηρίτιδα, είτε με αθύρο είτε μετά από αγκιογραφικέ διαργασίε. Έχουμε λοιπόν η σχεμική νέκρωση του τυχώματο που επιτρέπει τη δίθηση του βλενογόνου από μικροοργανισμού. Ουσιαστικά πρόκειται για μικροοργανισμού χαμηλή λιμογόνου ισχύου, ισχύω που ουσιαστικά υπάρχουν κανονικά στο γαστεντερικό σωλήνα. Και, και οι κύριοι μικροοργανισμοί είναι κλωστηρίδια, εσχερίχια κόλλη, αναρόβη στρεπτόκοκοι. Ένα μεγάλο ποσοστό αυτών των ασθενών μεταπίπτουν πολύ γρήγορα σε γαγκρινόδη Είναι το γεγονό ότι το 15% αυτών των ασθενών θα καταλήξουν. Ε, οι περισσότεροι από εμάς έχουμε συνδέσει την εμφυσιματική χολοκυστίτιδα με τους διαβητικούς ασθενείς. Και η αλήθεια είναι ότι το συναντάμε σε πάρα πολύ μεγάλο ποσοστό. Κλινικά εμφανίζεται με ένα ξαφνικά προοδευτικά επιδεινούμενο άλγος, δηλαδή όπως εμφανίζεται οποιαδήποτε χολοκυστίτιδα. Παρόλα αυτά οι σαχαροδιαβητικοί μπορεί να μην έχουν μια τόσο έντονη εικόνα. Αυτό το οποίο θα δούμε είναι τον αέρα, τον αέρα που εντοπίζεται ενδοαυλικά, που θα απορροφηθεί στη συνέχεια από το τοίχωμα, θα πάει στον γυστικό πόρο, αλλά μπορεί να πάει και σε παρακείμενε ανατομικέ δομέ. Η πρώτη απεικόνηση είναι λίγο περίεργο γιατί γυρίζουμε αρκετά πίσω. Είναι η απλή εκτινογραφία. Δηλαδή, στην απλή εκτινογραφία μπορούμε να δούμε ότι υπάρχει αέρα στο σημείο που εντοπίζεται η χολιδόχο στην ανατομική θέση τη χολιδόχο και έτσι να μα μπει ακριβώ η ιδέα και η πόνοια μιας εμφυσιματικής ή μιας γαγκρανόδους κολοκυστίτιδας. Πού εντοπίζεται ο αέρας. Ο αέρας μπορεί να εντοπιστείτε στον αυλό και σταδιοποίηση νούμερο 1 είτε στο τείχωμα, οπότε έχουμε σταδιοποίηση 2 είτε στους περιχολοκιστικούς ιστούς, οπότε έχουμε πλέον μια αρκετά βαριά κατάσταση. Εικόνα από υπερηχοτομογράφημα. Βλέπουμε τον αέρα το οποίο υπάρχει και ο οποίο δημιουργεί, έχει, είναι υπερηχογενή και δημιουργεί αυτή τη λεγόμενη βρώμικη σκιά. Δεν έχουμε την καθαρή σκιά ή τα twinkling artifacts. Φυσικά, στον αξονικό τομογράφο είναι πιο χαρακτηριστικό η παρουσία του αέρα, στην προκειμένη περίπτωση εντό του αυλού τη χολιδόχου κίστη. Οξία μίληθια η χολοκιστήτιδα. Ε, Όπω λέει και ο όρο, έχουμε μια χολοκιστήτιδα στην οποία δεν έχουμε χολολίθου. Για ποιο λόγο έχουμε χολοκιστήτιδα, Γιατί αυξάνεται η πυκνότητα τη σχολή, καθώ υπάρχουν ναι, υποκείμενα νοσήματα ή λόγω τη λήψη φαρμάκων. Τα πυκονιστικά ευρήματα είναι ίδια. Το μόνο το οποίο δεν έχουμε να αναδείξουμε είναι λίθου. Παρόλα αυτά, σε πολλέ περιπτώσει αναδεικνύεται σλάτσμπολ, δηλαδή σχηματοποιημένη χολική λάσπη ή διάχυτη χολική λάσπη. Βλέπουμε εδώ την παρουσία χολική λάσπη. Το ερώτημά μας είναι, έχει λόγο να κάνουμε αξιονική τομογραφία σε παρουσία α, μ, χολικής λάσπης και αληθιασικής χολοκυστίτιδας; Η απάντηση είναι όχι, παρά το γεγονός ότι πάρα πολλές φορές πιεζόμαστε τους κλινικούς γιατρούς για να δούμε τι γίνεται περαιτέρω. Η χρόνια χολοκιστήτηδα ε, θα μπορούσε κάποιο να πει ότι δεν αποτελεί μια φλεγμονή. Δεν αποτελεί μια φλεγμονή, αποτελεί όμω μια χρόνια φλεγμονώδη αντίδραση του τυχώματο, που είναι αποτέλεσμα χολοληθίαση. Θα μπορούσαμε δηλαδή να πούμε ότι πολλαπλέ οξύ τελικά οδηγούν σε μια χρόνια φλεγμονώδη διαργασία, η οποία οδηγεί σε λέπτυνση και ατροφία του βλενογόνου, υποενδοθυλακή και υπορογόνια ίνωση. Υπάρχει περίπτωση να μην δούμε λίθου. Και όταν δεν έχουμε λίθου, τότε μιλάμε για χρόνια μη λιθιασική χολοκαιστήτηδα με τα ίδια αίτια με την, με την, οξία. Στην ουσία, τι γίνεται. Έχουμε μια διαταραχή ενό τη χοληδόχου κίστη, τη χολή δηλαδή, η οποία οδηγεί στην, στην δυνατότητα τη χολή να δημιουργήσει λίθου φλεγμονώδης αντίδραση, δυσλειτουργία και της χολιδόχου κίστης αλλά και των, και των, πόρων που θα οδηγήσουν σε πολλές περιπτώσεις την δημιουργία και λίθων αλλά και σε χρόνιες φλεγμονώδης διεργασίες. Στι ήπιε μορφέ, τα πικονιστικά ευρήματα δεν είναι ειδικά. Πολλέ φορέ, μάλιστα, λέμε μήπω ο ασθενή έχει φάει, μήπω οπότε παίρνουμε ένα καλό ιστορικό πάντοτε. Σε μέτριε καταστάσει θα δούμε μια πάχυνση και μια υπερηχογεννητικότητα του τυχώματο. Ελαττώνεται το εύρο του αυλού. Έχουμε αυτό που λέμε μια ρικνή χολιδόχο κίστη και αυτή είναι πολύ πιο έντονη όταν έχουμε φτάσει πλέον στα τελικά, σε προχωρημένα στάδια, με εκτεταμένη ανάπτυξη ουλόδου συνδετικού ιστού. Μια άλλη χρόνια φλεγμονώδη αντίδραση, η οποία είναι αρκετά σπάνια, είναι η ξανθοκοκιωματώδη. Και ενώ την, α, την χρόνια, χολο... ε, ενώ μάλλον η φυσιοματική λέγαμε για του άντρε, εδώ έχει τη συναντάμε πιο συχνά στι γυναίκε. Εμφανίζεται μάλιστα σε γυναίκε έκτη με έβδομη δεκαετία τη ζωή. Συνυπάρχει χολοληθίαση, συνυπάρχει χολοληθίαση. Και δυστυχώ πολλέ φορέ συνυπάρχει και αδενοκαρκίνωμα τη χολιδόχου κίστη. Τι ακριβώ λοιπόν γίνεται, έχουμε απόφραξη τη χολιδόχου κίστη, Φεύγει χωρί τον αυλό του τυχώματο, εξελκώνεται το βλενογόνο και δημιουργούνται μικροαποστημάτια. Μέχρι εδώ όλα πάνε καλά. Στη συνέχεια όμω τι γίνεται. Έχουμε συσσόρευση στο κυτάρο στο τείχομα τη χολιδόχου κίστη και δημιουργούνται έτσι τα ξανθοκοκιώματα. Η φλεγμονώδη λοιπόν διαδικασία μπορεί να περιοριστεί σε ένα μέρο ή μπορεί να είναι διάχυτη σε όλο το τύχημα τη χολιδόχου κίστη. Στο αρχικό στάδιο έχουμε μια μικρού ή μετρίου βαθμού πάχυνση του τυχώματο. Στη συνέχεια, όταν σχηματίζονται πλέον τα ξανθοκοκιώματα, η πάχυνση του τυχώματο είναι πιο εξεσημασμένη. Όταν μέσα στο τύμμα έχουμε ενθυλακωθούν μεγάλε ποσότητε σχολή, τότε έχουμε ανηχοϊκές περιοχέ. Έτσι έχουμε ανηχοικές περιοχές. Σε δε πιο προχωρημένα στάδια φτάνουμε σε σημείο να μην μπορούμε να ξεχωρίσουμε τη χολιδόχο κύστη από τις λοιπές ανατομικές δομές. Το χαρακτηριστικό της ξανθοκοκιωματόδους είναι ότι σε πολλές περιπτώσεις αφορά μόνο ένα τμήμα του τυχώματος της χολιδόχο κίστης και όχι το σύνολο αυτής. Και τελειώνοντα, γιατί το θέμα ε, τη χολιδόχου και τη δεν τελειώνει ποτέ, ε, καλύπτοντα ένα μεγάλο μέρο τη σχολιδόχου και τη, ερχόμαστε στι φλεγμονέ των χοληφόρων. Γιατί και τα χοληφόρα αποτελούν ένα μεγάλο τμήμα του χολιδόχου, του χοληφόρου δέντρου. Ε, στι φλεγμονέ των χοληφόρων έχουμε την οξία χολαγκίτιδα, έχουμε την oriental χολαγκίτιδα, έχουμε την δευτεροπαθή σκληριντική χολαγκίτιδα, έχουμε την πρωτοπαθή. Α, χολανγκίτιδα, σκληριντική χολανγίτιδα. Ας δούμε τι γίνεται με την οξία χολαγγίτιδα. Ουσιαστικά είναι μια οξία βακτηριακή λίμωξη του χολυπόρου δέντρου... δευτεροπαθώς, από απόφραξη του χοληδόχου πόρου. Δυστυχώς είναι μια κατάσταση η οποία εμφανίζει ψηλή θνησιμότητα. Εδώ είναι πολύ κλασική εικόνα η κλινική... και γι' αυτό έχουμε την τριάδα του σαρκώ με πυρετό... κοιλιακό άλογο στο δεξιό άνω Δυστυχώ εμφανίζεται μόνο σε ένα ποσοστό 40% και ίσω θα πρέπει να ξανασυζητήσουμε την πεντάδα του Reynolds στην οποία υπάρχει και σοκ και παραλίλη, μαράλινε πολύ βαριέ καταστάσει. Το βασικό στην οξία χολαγγίτιδα είναι ότι η διάγνωσή τη δεν είναι απεικονιστική. Η διάγνωσή τη είναι κλινική και εργαστηριακή κατά κύριο λόγο. Αυτό το οποίο θα πρέπει να προϋπάρξει για να φτάσουμε σε μια κατάσταση οξία χολαγγίτιδας είναι η απόφραξη. Και αυτό το οποίο λοιπόν θα δούμε είναι τη διάταση, την διάταση των ενδοηπατικών χοληφόρων, όχι όμω απλά και μόνο διάταση. Θα είναι μια διάταση στην οποία θα συνεπάρχει ένα, ένα τείχομα το οποίο θα είναι εδώ υπερηχογενές, ε, και σε πολλές περιπτώσεις θα δούμε σε προχωρημένες καταστάσεις ακόμη και δημιουργία αποστηματίων. Η οξία λοιπόν εμφανίζεται σε έδαφος κατά κύριο λόγο χολοληθίασης. Έχουμε λοιπόν απόφραξη του κοινού χολιδόχου πόρου. Μπορεί η απόφραξη αυτή να μην οφείλεται σε λίθο, μπορεί να οφείλεται σε κακό, σε κακό ή σε σκληριντική χολαγκίτιδα, ακόμα και σε επεμβατικού χειρισμού στο δέντρο, όπως μετά από RCP. Έχει λόγο η απεικόνηση. Έχει λόγο η απεικόνηση γιατί μας ενδιαφέρει να δούμε τη θέση της απόφραξης και γι' αυτό το λόγο έχει μεγαλύτερο λόγο η αξονική και η μαγνητική τομογραφία. Κύριε απεικονιστικά ευρήματα, διάταση χοληφόρων, διαταραχή αιμάτωσης γύρω από τα χοληφόρα. Το χαρακτηριστικό που λέμε ότι γύρω από τα χοληφόρα υπάρχει μια βρωμιά την οποία ακριβώς δεν μπορούμε να την εξηγήσουμε πάχυνση και εμπλουτισμό των διχωμάτων και σε προχωρημένε καταστάσει, τρόμπο, επιλέα, φλεύε, υπατικό απόστημα. Όλα αυτά όμω δεν είναι ειδικά. Και αυτό το οποίο θα μα οδηγήσει σε διάγνωση θα είναι η κλινική εικόνα. Έτσι, εδώ έχουμε μια εικόνα μετά από ERCP. Έχουμε την παρουσία αέρα μέσα στα διατεταμένα ενδοειπατικά. Βλέπουμε ότι υπάρχει ε, διαταραχή στην αιμάτωση και βλέπουμε ότι υπάρχει και μια αποστηματική κοιλότητα. Η μαγνητική η τομογραφία και η MRCP έχουν λόγο. Έχουν λόγο πάλι στο να δείξουν το αίτιο της απόφραξης και να εκτιμήσουν την φλεγμονώδη αντίδραση. Και πάλι θα δούμε διατεταμένα χοληφόρα, θα δούμε από πού ξεκινάνε, θα προσπαθήσουμε να αποκλείσουμε άλλα αίτια απόφραξης, όπως είναι ένα χολάνγιουσί, θα δούμε τη ρήπανση γύρω από τα χοληφόρα. Δύο λόγια για την πρωτοπαθή σκληριντική χολαγκίτιδα, η οποία και αυτή αποτελεί μια φλεγμονώδη αντίδραση του χοληφόρου δέντρου και είναι αποτέλεσμα πολλαπλών στενώσεων. Η εικόνα την οποία βλέπουμε είναι αποτέλεσμα πολλαπλών στενώσεων και οδηγεί τελικά σε υπατική βλάβη και τελικά σε κύρωση του ύπατο η διάγνωση βέβαια θα πρέπει να γίνει όταν έχουμε κλασικά πικονιστικά χαρακτηριστικά, γιατί πλέον εδώ έχουμε κλασικά πικονιστικά χαρακτηριστικά, και όταν έχουν αποκλειστεί οι υπόλοιπε αιτίε χολαγγίτιδα. Εμφανίζεται πάρα πολύ συχνά σε ασθενεί με ελκώδη κολίτιδα. Όταν έχουμε ελκώδη κολίτιδα, η, η διερεύνηση με MRCP είναι πάντοτε απαραίτητη. Και συνδέεται με όλα αυτά τα αυτοάνωσα τα οποία ταλαιπωρούν. Αυτό άνοση υπατήτηδα, σύνδρομος γιόργινο, πιστοπερτοναϊκή ίνωση, μεσοθωρακική ίνωση. Η πρωτοπαθή σκληρινδική χολαγγίτη δεν είναι μια πολυπαραγοντική νόσους του ύπατους και των χοληφόρων. Χαρακτηρίζεται από φλεγμονώδη αντίδραση που οδηγεί τελικά σε ίνωση και στένωση των ενδοϊπατικών και εξωϊπατικών χοληφόρων. Γι' αυτό το λόγο και έχουμε τη χαρακτηριστική εικόνα της κομβολογιοειδούς διαμόρφωση των ενδοϊπατικών χοληφόρων. Άρα, αν προσπαθήσουμε να το μαζέψουμε, θα πούμε ότι από τι φλεγμονέ του χοληφόρου δέντρου, η πρώτη η οποία μα απασχολεί και η πρώτη την οποία θα συναντήσουμε από την πολύ αρχή στην ακτινολογία είναι η οξυαλήθιαζική χολοκιστήτιδα. Και μαζί με αυτή η γαγκρινόδη χολοκιστήτιδα και η εμφυσιματική χολοκιστήτιδα, σαν επιπλοκέ θα μπορούσαμε να πούμε. Α, όλα τα υπόλοιπα θα τα συναντήσουμε. Ο υπέρυχο είναι το βασικό μα εργαλείο θα μπορούσαμε να πούμε, με εξαίρεση τη χολαγκίτιδα, που μας δίνει κάποια στοιχεία, αλλά στην οποία η κλινική εικόνα είναι αυτή η οποία θα μας οδηγήσει στη διάγνωση. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστούμε πολύ κύριε Παπαγιωάννου. <σχεδιά> ε, κάποια ερώτηση από το ακροατήριο για την κυρία Παπαγιωάννου. Θα λέγω ότι αβίαστα βγαίνει το συμπέρασμα ότι για την παθολογία της σχολητόχου κίστεως είναι από... Ναι. Ε, θεωρώ ότι η αξονική τομογραφία, η μαγνητική τομογραφία δεν έχει ιδιαίτερο λόγο στις φλεγμονές, αλλά η αξονική τομογραφία έχει λόγο μόνο στις επιπλοκές, στον έλεγχο των επιπλοκών. Γι' αυτό λέω ότι πάντα ο υπέρηχος είναι η πρώτη προσέγγιση και είναι η προσέγγιση που μας δίνει θα ήθελα να προσθέσω ότι αν υπάρχει ε, ένδειξη για, για αξιονική τομογραφία συγκεκριμένα ε, που αφορά παθολογία στη χολιδόγο ε, έχει να κάνει περισσότερο με τα προβλήματα, τα τεχνικά προβλήματα, προβλήματα που αντιμετωπίζουμε στην εξέταση κυρίως όταν υποψιαζόμαστε μια παθολογία την οποία δεν μπορούμε να το αναδείξουμε. Δηλαδή ε, έχει μια διαδεδομένη χολιδόγο και σε υποψιάζεσαι ένα μικρό χορόλιθο, ο οποίο για πρακτικού λόγου και στη θέση που βρίσκεται, δεν μπορεί να αναδειχθεί υπεργογραφικά. Σπάνιε περιπτώσει, αλλά συμβαίνουν. Mm. Okay. Σας Κάποιο σχόλιο. Και... Ευχαριστούμε πάρα, πάρα πολύ, κύριε <συμπλή> ε, Συνέβη κάτι έκτακτο και η κυρία Σακινίδου δεν θα μπορέσει να είναι στην παρουσίασή της ομιλίας της. Ε, ευχόμαστε να είναι όλα εντάξει. Ε, θα προχωρήσουμε στην ε, ομιλία του Κυρίου Τσικουριάδη, η οποία αφορά τις φλεγμονίες των νεφρών και του οπισθοπεριτουναϊκού χώρου. Ο Τσικουριάδης είναι επιμελητής στο Κέντρο Υγείας της Πύλης Αξιού. Και όχι μόνο. Και όχι μόνο. Ε, όπως είπε και ο πρόεδρος, θα μιλήσω για τις φλεγμονές των εφρών του, το, και των υπόλοιπων. Πώς πάω? Α, των okay. οργάνων του ροπητικού συστήματος <coughs> και καθώς και στις υπόλοιπες δομές του νέου. Οι φλεγμονές των εφρών είναι χωρισμένες κυρίως σε οξίες και χρόνες, περίπου όπως τα ανέφερε και η κυρία Παπαϊωάννου πριν για την χολή, η κύρια έκφραση στι οξύε φλεγμονέ είναι η οξία πελαιονεφρίδα, στην οποία η διάγνωση είναι κυρίω κλινική, δηλαδή ο ασθενή παρουσιάζει έντονο πυρετό, έντονο άλγος, ε, έντονη έπιξη προσούρηση, καθώ και ένα άλγος προ την οσφή και στι σπονδυλοπλευρικέ γωνίες. Επίση, εργαστηριακά παρουσιάζει ε, πιουρία, μπορεί να παρουσιάσει λευκά στα ούρα, να παρουσιάσει συγκρίματα των λευκών στα ούρα, αυξημένη σε αρπέ και ίσω και πιθανώ μερικέ φορέ και ερυθρά στα ούρα. Υπάρχουν όμω μερικέ. Σε, σε αυτέ τι περιπτώσει, εμεί δεν έχουμε ρόλο οι ακτινολόγοι. Έχουμε όμω ρόλο σε περιπτώσει που είναι, γίνονται κάποια. δεν είναι η συνήθι πορεία. Δηλαδή, όταν ε, υπάρχει, δεν ανταποκρίνεται ο ασθενή σε θεραπεία πάνω από 72 ώρε, αντιμικροβιακή θεραπεία εννοώ, όταν χρειάζεται να ελεγχθούν οι δομικέ ή λειτουργικέ ανομαλίε του ροποιητικού, όταν ο, πρέπει να ελεγχθούν εξετασμένοι υψηλού κινδύνου, είναι οι διαβητικοί, είναι τα άτομα αυξημένη ηλικία, είναι οι άνθρωποι που δεν έχουν φυσιολογικό ε, ανοσο, ανοσοποιητικό σύστημα. Επίση, για την προετοιμασία των επερχόμενων παρεμβάσεων, είτε με εχτέ, είτε με την, των επευατικών συναδέλφων. Ε, Επίση, για τον έλεγχο τη έκταση των βλαβών σε ήδη θεραπευτή ανώσου. Ο μηχανισμό με τον οποίο δημιουργείται η οξία πολενεφρίδδα είναι κυρίω με ανιό, ανιόν τρόπο, δηλαδή γίνεται αρχικά προσβολή τη ουροδόχου κίστη από γκραμ αρνητικά κυρίω μικρόβια, κυρίω την εσκερίχια κόλλη, και στη συνέχεια διαμέσω του ρητήρα ανεβαίνει προ τον νεφρό, ε, προσβάλλοντα αρχικά τον μυελό και μετά το φλοιό. Έχει δύο μορφέ η οξία πλουνεφρίτα, την εστιακή, στην οποία είναι μια σαφώ αφοριζόμενη βλάβη στον υπέρυχο όπως ορίζεται από τα βελάκια και στον τομογράφο. Επίσης, Υπάρχει απουσία αιματική ροή όταν γίνεται στον υπέρηχο χρήση του Ντόπλερ. Θα πρέπει σε αυτή την περίπτωση να γίνει διαφορική διάγνωση από κάποιο νεφοκυταρικό καρκίνωμα. Συνήθω είναι εύκολο κρίνοντα και τα υπόλοιπα εργαστηριακά και το υπόλοιπο ιστορικό του ασθενού. Περνώντα τη διάχυτη μορφή τη οξία πυλονεφρίτητα, η οποία είναι συνήθι, στον υπέρηχο βλέπουμε υπάρχει μια ανομοιογένεια. Δεν φαίνεται πάρα πολύ καλά στην εικόνα, δυστυχώς, Τη οικογένεια της, οικογένειας του φλοιού, ενώ και στον υπέρηχο καθώς και στον οξονικό τομογράφο βλέπουμε μια αύξηση του μεγέθους του νεφρού της τάξης των μεγαλύτερων των 15 εκατοστών, μπορεί να, η διαφορά σε σχέση με τον άλλο νεφρό να είναι μέχρι και μια μισή φορά επάνω συγκριτικά με τον άλλο νεφρό. Η αύξηση του μεγέθους του νεφρού δεν είναι ειδικό, ε, ε, ειδικό σημείο του, της οξίας μπορεί να αυξηθεί και σε προσβολή των νεφρών από αιματολογικά νοσήματα, Λέφωμα νόσο κάστηλμαν και άλλες. Η πλέον ειδική, το πλέον ειδικό ακτινολογικό σημείο είναι στον αξιονικό τομογράφο, είναι αυτό που γράφω ραβδό νεφρόγραμμα, το οποίο είναι στις φάσεις μετά την ενδοφλέβεια έχει αγρακού και στον αξιονικό και στον μαγνητικό τομογράφο, όπου υπάρχει εναλλαγή ζωνών σκιαγράφησης και μη από την πίελο έω και την κάψα του νεφρού, οφείλεται στη μη σκιαγράφηση των σωληναρίων λόγω ε, 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 αγκιοσύσπασης λόγω παρουσίας υλικού μέσα, στο, μέσα στα σωληνάρια, καθώς και διάμεσου ειδήματος στον πέριξη χώρο. Άλλα σημεία στην δεξιά πάνω εικόνα είναι η ρήπαση του περινεφρικού λίπους και η πάχυση των νεφρικών περιτωνιών. Επίσης, η οξία περινεφρίδα μπορεί να εμφανιστεί με εικόνα σφινοειδούς βλάβης που ξεκινάει από την πίελο έως και την κάψα, στην οποία όμως είναι το χαρακτηριστικό σημείο ότι σε λήψεις μετά την έχι... πολλές ώρες μετά την έχηση σκιαγραφικού μέσου διατηρείται αυτή η σκιαγράφηση ε, ενδεικτικό ότι κατακρατείται σκιαγραφικό. Άλλες, επίσης, άλλα σημεία της εξωτερικής πλευρήτητας είναι η διάταση του πιελοκαλογικού συστήματος με πάχη του τυχώματος αυτού και καθώς και ε, σκιαγράφηση του τυχώματος αυτού την, ε, με, σε, σε, σε μετά την έγχυση σκιαγραφικού μέσου. Η, μια, η άλλη οδός της προσβολής των νεφρών είναι η αιματογενής, κυρίως από γραμμ θετικά μικρόβια, κυρίως τα φιλόκο και στεπτόκοκο, σε ανθρώπους που στέλνονται εμβολά, με αποτέλεσμα να υπάρχουν πολλαπλές υπόπυκνες βλάβες στον αξονικό τομογράφο, πολλαπλές βλάβες στο φλοιό των νεφρών άμφο, Όμω δυστυχώ αυτή η εικόνα διατηρείται περίπου 2-3-4 μέρε μετά την εμβολή, μετά την προσβολή, γιατί στη συνέχεια αποκτά εικόνα παρόμοια με αυτέ που έχουμε ήδη δείξει. Μια ειδική μορφή τη οξία πυλανφρίδα είναι η μοραγική πυλανφρίδα, στην οποία στον αξιωτικό τομογράφο παρατηρούνται πολλαπλέ υπέρπυκνες αιστείε στο φλοιό του προσβολημένου νεφρού. Περνώντα τι επιλογέ του νεφρού, το πρώτο είναι το απόστημα, δηλαδή η οργάνωση τη φλεγμονή σε ένα σημείο του, μέσα στο πανέχημα του νεφρό ή έξω ε, Στον υπέρυχο, απεικονίζεται ω μια οειδή ή, ή ε, στρογγύλη, ε, κυρίω υποηχορική βλάβη με υπερηχορικέ ανακλάσει στο εσωτερικό του. Όπως και στην εστιακή βλάβη, στην χρήση ε, έγχρωμου Ντόπλερ δεν απεικονίζεται ματική ροή. Στον αξονικό τομογράφο εμφανίζονται σαν υπόπικνε αλλοιώσει, μετά την έγχυση και γραφικού, σαν υπόπικνε αλλοιώσει, οι οποίε όμω έχουν λίγο αυξημένε πυκνότητε συγκριτικά με τη σκίστη. Όμω σε περιπτώσει που η διαφορική διάγνωση αυτή με τη σκίστη είναι αρκετά δύσκολη, τότε γίνεται χρήση του μαγνητικού τομογράφου και συγκεκριμένα των ε, ακολουθειών διάχυση. όπου στην κάτω αριστερή εικόνα βλέπουμε μια εικόνα υψηλού σήματο στην ακολουθία διάχυση με B, B value 1000, ενώ δεξιά βλέπουμε χαμηλή τιμή στο χάρτη ADC. Το απόστημα μπορεί να επεκτεθεί και στου χώρου γύρω από τον νεφρό, στον περιφηνευτικό χώρο, και να περιλάβει και δομέ πέριξ αυτού. Όπω για παράδειγμα στην αριστερή εικόνα, βλέπουμε μια επέκταση προ τον σύστηχο το ψωήτη, ενώ επίση μπορεί να επιπλακεί με παρουσία φυσαλίδων αέρα, όπω βλέπουμε στην εικόνα δεξιά. Μία άλλη επιπλοκή τη οξία πυλεφρίδα είναι η πλεονέφρωση, δηλαδή η διάταση του πυλεκαλλικικού συστήματο με παρουσία υλικού εντός αυτού, τα οποία μπορούν να παρουσιάσουν και υγρο-υγρικό επίπεδο, το οποίο, στο, κατά τον υπεριοχρογράφημα, μπορεί να αλλάξει θέση αν αλλάξουμε τη θέση του εξεταζόμενου. Η ίδια εικόνα περίπου και στον αξονικό, δηλαδή παρουσία υπόπυκνου υλικού ελαφρώς αυξημένου σχέση με, την, με το υγρό ε, πυκνοτήτων, καθώς και πάχυση και γραφική ενίσχυση του πηχώματος του, 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 του πιελοκαλυκτικού συστήματο. Επίση, μπορούμε να δούμε και υγρογυρικά επίπεδα. Επίση, η πιονέφρωση μπορεί σε περιπτώσει δυσκολία διαφορική διάγνωση με την υδρονέφρωση να χρησιμοποιήσουμε τι ακολουθίε διάχυση, δηλαδή να, για να μπορέσουμε να διαφοροποιήσουμε με την υδρονέφρωση. Η θεραπεία είτε τη πιονέφρωσης είτε και του αποστήματο συνήθω είναι ε, με την χρήση ε, ε, με τη χρήση αξονικού τομογράφου ή υποπέρηχο. Η υπουπερυχο η επικίνδυνη ε, επιπλοκή του, της ε, είναι η εφησηματική πιελονεφρίδα. Ήδη ανέφερε την παθοφυσιολογία, η κυρία Παπαϊωάννου. Δηλαδή, κάποιοι υπό την, σε, κυρίως σε διαβητικούς ασθενείς ε, γραμ, μικροοργανισμοί προκαλούν τη ζύμωση των, των τζαχάρων και, προκα, και δημιουργείται φυσαλίδες αέρα. Στον υπέρηχο δημιουργείται αυτή η, η χαρακτηριστική η ακουστική βρώμικη σκιά, ενώ στον, ο αξιονικό τομογράφο είναι η εξέταση εκλογή για τον έλεγχο. η εξέταση εκλογής για τον έλεγχο τη εμφυσηματική πυλοεμφρίδα αναγνωρίζονται δύο τύποι. Ο πρώτο τύπο είναι ο πλέον επικίνδυνο με θνητότητα μεγαλύτερη του 80%, όπου υπάρχει σειροή φυσαλίδων αέρα χωρί επέκταση στον περινεφρικό χώρο και με καταστροφή του αρχιτεκτονική των νεφρών. Χρειάζεται άμεση θεραπεία με νεφρεκτομή ενώ ο τύπος 2 είναι λιγότερο σοβαρός, έχει μια θνητότητα γύρω στο 20%, όχι ότι αυτή είναι λίγη, με επέκταση στον περινεφρικό χώρο, με λιγότερες φυσαλίδες αέρα, χωρίς καταστροφή του νεφρικού παρενχήματος. Η ειδική περίπτωση είναι η εφησυμιατική πιελίτιτα, δηλαδή η παρουσία φυσαλίδων αέρα αποκλειστικά στην πίελα του νεφρού. Η θεραπεία είναι μόνο με τη και συνήθω δεν έχει σοβαρή θνητότητα. Οι φυσαλίδες αέρα μπορούν να μεταφερθούν και στο υπόλοιπο οροποιητικό σύστημα, όπω για παράδειγμα στην εικόνα δεξιά, που παρατηρούμε εφησιματική κυστήτα, δηλαδή φυσαλίδες αέρα παρά το τείχομα τη κίστη. Θα πρέπει όμω σε αυτή την περίπτωση να ρωτήσουμε το ιστορικό για την πιθανότητα ιατρογενού εισαγωγή φυσαλίδων αέρα προ την κίστη. Η συνέχεια μεταφερόμαστε στι χρόνιε φλεγμονέ των νεφρών, όπω τη χρόνια πυλαιονεφρίτιδα, όπου λόγω, ε, βλέπουμε το παθολογικό μικρό παρασκεύασμα με πλήρη καταστροφή της, της, αρχιτεκτονικής του νεφρού. Επίσης βλέπουμε πολλαπλές λοβώσεις στο, στο, στην κάψα του νεφρού, καθώς και πολλαπλές καλλικικές διατάσεις, είτε στον εξονικό τομογράφο, είτε στο μαγνητικό τομογράφο, δεξιά σε τάβ δύο ακολουθία. Η, η, η χρόνια επιλαμφρύτητα μπορεί να έχει πολλές παρενέργειες, πολλέ επιπλοκέ, συγγνώμη, όπω είναι δυστυχώ η χρόνια νεφική ανεπάρκεια. Επίση, μπορούν να αναπτυχθούν ε, συρίγια προς προ το δέρμα και στου παρακείμενου ιστού. Παράδειγμα, σε αυτή την περιμελέτη περίπτωση, ασθενή ε, με χρόνια εδρονέφρωση από ε, χρόνια στάση λόγω ουρολίθου στο άνω τμήμα του του αριστερού ρητήρα, έγινε φροστομία για την αντιμετώπιση αυτού. Εγχύθηκε σκιαστικό, μέσω τη οποία στη δεξιά εικόνα βλέπουμε ότι ε, επεκτάθηκε το σκιαγράφη, η σκιαγράφηση και προ τι έλκε ε, παχαίω εντέρου, οπότε πιστοποιήθηκε νευροκολλικό ρήγιο. Η θεραπεία ήταν ε, μερική νεφρεκτομή και με, μερική κολεκτομή. Μια ειδική περίπτωση τη χρόνια πυλενοεφρίντα είναι ξανθοκοκυλωματώδη πυλενοεφρίντα. Αναφέρθηκε λίγο στην παθοφυσιολογία τη ήδη η κυρία Παπαϊωάννου ε, και σε αυτή την περίπτωση υπάρχει μια καταστροφή του βλενογόνου του, του πιελοκαλλικικού συστήματος και στη συνέχεια κατακλείεται ο διάμεσος χώρος από μακροφάγα κύτταρα τα οποία βαγοκυταρώνουν λιπίδια η συνήθιση εικόνα προκαλείται συνήθως από απόφραξη ενός ευμεγέθου κοραλιοειδούς λίθου στην πίελο του νεφρού η συνήθιση, η απεικόνηση είναι μια, στον υπέρηχο μια διάταση του, μια διάταση του νεφρού, να μα, άξιο του νεφρού με διάταση του πιελοκαλικικού συστήματος και παρουσία υπερηχοϊκού υλικού εντός αυτού. Περίπου ίδια εικόνα είναι και στον αξονικό τομογράφο, δηλαδή αναδεικνύεται ο κοραελιοειδής λίθος, καθώς και η διάταση του πιελοκαλικικού συστήματος με υλικό, το οποίο όμως είναι λιγότερο πυκνότητα σε σχέση με ε, την πιονέφρωση, γιατί περιλαμβάνει λίπο, είναι το κλασικό σημείο πέραματο αρκούδου, το οποίο όμω δεν ανδικαιτείται σε όλε τι περιπτώσει ξανθοκοκυματόδου πυελονεφρίτα. Κάτω παρουσιάζουμε, <coughs> έχουμε τα παθολογονητό, παθολογονητό παρασκεύασμα ενό τέτοια περίπτωση. Στα βέλη, στην αριστερή κάτω εικόνα, βλέπουμε διαταμένο πυελοκαλλικό σύστημα με παρουσία πύου εντό αυτού, ενώ στη δεξιά εικόνα. Τα βέλη σχηματίζουν έναν ευμεγέθη κοραλιοειδή λίθο. Επισημαίνεται όμω δυστυχώ Δυστυχώ, ότι στο 15% των περιπτώσεων δεν αναδεικνύεται λίθος. Η ειδική περίπτωση της κανθοκογεωματώδης πια φρίδας είναι η αισθιακή, στην οποία υπάρχει μια τοπική διάταση ε, των καλύκων του άνου ή του, του, του πόλου ενός νεφρού και σε αυτή την περίπτωση να πρέπει να γίνει διαφορική διάγνωση από ένα κυστικό νεόπλασμα του νεφρού. Η ξανθοκογενειωματότητα τη πυλανφρίδα έχει περίπου τι ίδιε επιπλοκέ όπω και η χρόνια πυλανφρίδα, δηλαδή επέκταση προ τον πέριξ χώρο και δημιουργία αποστημάτων όπω την εικόνα που παρακτηρούμε, καθώ και δημιουργία σιρηγείων προ το δέρμα ή προ του παρακείμενου ιστού. Περνώντα σε κάποιε ειδικέ λοιμώξει του ουροποιητικού, θα ξεκινήσω με την πιο σημαντική, τη θυματίωση. Επισημαίνω ότι το ουροποιητικό είναι η θέση με τη συχνότερη προσβολή μετά του πνεύμονε. Ε, η προσβολή γίνεται την ίδια στιγμή όπως και τους πνεύμονες με δημιουργία φυματωμάτων ε, στα, πέριξ των Αγίων στο φλοιό του νεφρού. Τα φυματώματα αυτά σε ανθρώπους που είναι ανοσοεπαρκείς μπορεί να μείνουν σε ύπνοση για παραπάνω από 20 χρόνια. Σε επιπτώσεις σε όμως ανοσοανεπάρκειας αυτά ενεργοποιούνται και εκχύονται οι βάκυλοι του ΚΟΧ Προ προς τα σωληνάρια, δημιουργούνται όπω βλέπουμε στη βάση τη εικόνα κοκκιώματα στην αγγίλη του Χένιλ και στη συνέχεια επεκτείνονται προ το λιπόροποιητικό σύστημα. Η, το, η δημιουργία κοκκιωμάτων στην αγγίλη του Χένιλ είναι από τι κυρίε αιτίε των απεικονιστικών ευρημάτων τη ε, ε, φηματίωση γιατί προκαλούν στην εικόνα, στις δικές μας εικόνες παρατηρούνται με την καταστροφή της θηλής όπως φαίνεται στο παθολογαντομικό μικρό παρασκεύαμε στην αριστερή, δεξ, δεύτερη από αριστερά εικόνα και στη συνέχεια ε, γίνεται καταστροφή των καλύκων με εικόνα στις δύο, στις δύο δεξιά εικόνες η, η, δεύτερη από δεξιά είναι εικόνα ο κάλικας είναι σε εικόνα μπάλα βάλες δίκιν γκολφ στη Βαλβίδα ενώ μπορεί να έχει πλήρης καταστροφή του κάλικα με εικόνα σκορφαγμένο κάλικα βλέπουμε την εικόνα Μόου θηten δεξιά καθώς και η δημιουργία κάλικα φάντασμα Επίσης μπορεί να προσβληθεί και το παρέχημα του νεφρού με εικόνες περίπου όπως έχουμε ήδη περιγράψει στις πύλαιο νεφρίδες καθώς και με εικόνα κεχλωριδούς φυματίως όπως φαίνεται στην αριστερή εικόνα με εικόνα φυματομάτων με τριοειδική νέκλωση που φαίνεται στη μέση εικόνα και δυστυχώ η δεξιά εικόνα δεν είχα καλύτερη να βάλω είναι μια καλλικική με διάταση στην το τελικό στάδιο, είναι η διάταση των καλύκων με παρουσία τυροειδικού υλικού εντός αυτού και παρουσία πολλαπλών επασβεστώσεων πέριξ του τυχώματο των καλύκων. Το τελικό στάδιο τη φυματίωση των νεφρών είναι η πλήρη απόπτωση του νεφρού, δηλαδή αυτονεφεκτομή, με παρουσία πολλαπλών αδρών επασβεστώσεων, ενώ μπορεί να διατηρηθεί, ενώ υπάρχει και η εικόνα πάτη το λένε οι Αγγλοσάξονε, δηλαδή η διατήρηση του ε, σχήματο του νεφρού, αλλά με πολλαπλέ επασβεστώσει, με εικόνα νεφρού δίκην επιχρήσματο. Στην επέκταση του, είπαμε ότι οι βάκυλοι μπορεί να επεκταθούν και προ το υπόλοιπο ερωπητικό, δηλαδή αρχικά προ τον ουρητήρα, όπου υπάρχει αρχικά πάχηση του τυχώματο και στη συνέχεια ίνωση με αποτέλεσμα τι πολλαπλέ διατάσεις διατάσει και στενώσει του ουρητήρα. Επίση, μπορεί να κάνει γονίωση, όπω βλέπουμε στην δεξιά εικόνα στην, τέρμα, τέλο δεξιά εικόνα, καθώ και μπορεί να υπάρχει εικόνα άκαμπτου σωλήνα. Οπότε ο βοηθήρα ουσιαστικά δεν είναι καθόλου λειτουργικό. Σε περίπτωση επέκταση στην ουρδόχο κίστη, αρχικά γίνεται επίση πάχηση του τυχώματο είδημα και συνέχεια ίνωση, με αποτέλεσμα να μειώνεται σημαντικά ο όγκο του αυλού του νευρού και τελικά η, εικόνα, η... η κίστη να έχει εικόνα δίκαιη πάρα πολύ μικρού μεγέθου. Περνώντα λίγο πιο ειδικέ φλεγμονέ, θα μεταφερθούμε στι μικριτιάσει, οι οποίε είναι συνήθω ασθενεί που έχουν αιματολογικά νοσήματα. Η εικόνα συνήθω είναι όπω είναι στι υπόλοιπε πυροευρήτητε, πυλο, αλλά μπορούμε να δούμε και εικόνα φυματομάτων, όπω στην αριστερή εικόνα, όπου τα βέλη δείχνουν ελλείμματα πλήρω σε εξέταση εντοφλέυε πυλογγραφία. Σε εξέταση περίπου, το βρήκα από την βιβλιογραφία, μπορούμε να δούμε εντός του πυελοκαλικικού συστήματος το φυμάτωμα, τη μάζα του φυματώματος, ενώ στον αξιονικό τομογράφο τα φυματώματα μπορεί να προκαλέσουν και απόφραξη, όπως στην δεξιά εικόνα, με αποτέλεσμα τελικά τη χρόνια πυελονεφρίτητα. Η εχνοκοκίαση δεν είναι συνήθε, δηλαδή περίπου εμφανίζεται στο 4% των ανθρώπων που έχουν προσβληθεί από εχνοκοκίστη. Η εικόνα είναι παρόμοια με όπω είναι και στα υπόλοιπα όργανα που έχουν προσβληθεί, δηλαδή με πολλαπλά οικιστικά μορφώματα με εσωτερικά διαφραγμάτια και στον ξενικό τομογράφο και στον υπέρηχο. Τέλο, μια, περί, μια, έναν ε, 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 έλμηθα, ο οποίο δεν εμφανίζεται συνήθω στην Ελλάδα, εμφανίζεται σε περιπτώσει ασθενών που είναι σε υγειονομικά συστήματα όχι επαρκή. Κυρίω εμφανίζεται με, όταν προσβάλλεται το ερωποιητικό, εμφανίζεται με πάχυση του τυχόματος τη οροδόχου κίστη και των αποτμήματων των ρητήρων, καθώ και διόγκωση των ε, συμπραγματοδόχων και, της, και το προστάτη. Στη συνέχεια γίνεται μια εκτεταμένη επασβέστοση με αποτέλεσμα τα όργανα αυτά να μην είναι καθόλου λειτουργικά. Θα αναφερθώ και λίγο στα επενδυτικά, επειδή είναι οπισθοπεριδενειακά όργανα. Οι κύριοι παράγοντε λιμογόνοι που προκαλούν τι φλεγμονέ των επενδυτικών είναι η φυματίε και η στοπλάσμωση. Και ιδίω στην συνοξία φάση προκαλούν οξία επενδυτικά, δηλαδή διόγκωση των επινεφρυδίων ασαφοποίηση των ορίων του και ρήπανση του πέριξε αυτά λίπο. Και μάλιστα μπορεί να προκαλέσουν οξία επενδυτική ανεπάρκεια, δηλαδή αδυσονική κρίση. Ενώ στην περίπτωση τη φυματίωση συνέχεια μπορεί να γίνει ρήκρο. Φαίν, δεν φαίνεται πολύ καλά. Είναι αυτή εδώ είναι η νίκρωση του, 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 του επινεφριδίου με απόθεση, με και χρόνια επινεφριδική ανεπάρκεια. Τελειώνοντα, θα αναφέρω μια πολύ ειδική περίπτωση, πάρα πολύ επικίνδυνη, ενδυνάμει θανατηφόρα. Είναι η οπισθοπεριτοναϊκή περιτοναικη Αίτιδα, δηλαδή η φασίτιδα του πιστοπεριτοναίου, όπου γίνεται συρροή υγρού φυσαλίδων αέρα στην, στην, στο, στον οπισθοπεριτοναϊκό χώρο, η οποία μάλιστα δεν σέβεται τα όρια αυτού, μπορεί να επεκταθεί και στον περιτοναϊκό χώρο. Η, τα αίτια είναι οι φλεγμονέ που ήδη έχουμε αναφέρει, δηλαδή οι φλεγμονές των οργάνων του περιτοναϊκού χώρου, οι φλεγμονές οργάνων του περιτοναϊκού χώρου π.χ. σκολικοειδίδα, επίσης επέκταση από, φλεγμονέ φλεγμονές του θώρακα είτε των κάτω, κάτω άκρων. Δεξιά έχουμε μια εικόνα εκτεταμένης φλεγμονής στο, στον εξωπεριτοναϊκό χώρο της Πιέλου από φλεγμονή σε, σε μυϊκή ομάδα του Μυρού και επέκταση αυτού προς την, ε, Επέκταση αυτού διαμέσου του λαγόνιου καναλιού. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ ευχαριστούμε πολύ, κύριε Τσουγκουριάδη. Ε, θα... Υπάρχει κάποια ερώτηση από το ακροατήριο. Ένα σχόλιο. Με ευχαριστούμε πολύ. Ίσως ήταν πολύ διασαφινιστικός και προφανώς δεν υπήρχε καμία ερώτηση. Αλλά ουσιαστικά Νομίζω ότι είχαμε την ευκαιρία σε αυτό το σεμινάριο που κράτησε πόσε ώρε κράτησε, δεν κράτησε πολύ. Αλλά είχαμε την ευκαιρία να δούμε όλε τι συνήθει παθήσει και τι λιγότερε συνήθει παθήσει στην περιοχή της Κοιλιά. Είχαμε εξαιρετικού ομιλητέ. Είδαμε όχι μόνο τα ευρήματα, αλλά είδαμε και πώ εκτιλήσεται η απεικονιστική στρατηγική στην αντιμετώπιση του αρρώστου, στη διάγνωση, στο, στον χειρισμό του αρρώστου, στην επιλογή του επόμενου διαγνωστικού ή θεραπευτικού βήματο, δηλαδή αυτό που όλοι μα λέμε και παραδεχόμαστε και θέλουμε να υπερετούμε την κλινική εκτινολογία. Ευχαριστούμε του εξαιρετικού ομιλητέ μα και θα ξεκινήσω από του ομιλητέ που ήρθαν από μακριά. Ευχαριστούμε τον κυρία Τριαντοπούλου που ήρθε από την Αθήνα. Ευχαριστούμε τον κύριο Κορκουτσάκη που ήρθε από την Αλεξανδρούπολη. Ευχαριστούμε την κυρία που συνδέθηκε, που δεν μπορούσε να έρθει, αλλά συνδέθηκε και ήταν παρούσα και είδα ότι παρέμεινε παρούσα. Και ευχαριστούμε και του δικού μα, α πούμε, ομιλητέ, τον, κύριο Χαρνταμπίλα, την κυρία Χορμούζη, την κυρία Παπαϊωάννου. Και τον κύριο Τσικουριάδη. Ελπίζουμε το οικογενειακό πρόγραμμα τη κυρία Σαχενίδη να βρει την καλύτερη λύση, να την έχει βρει ήδη. Ήταν εδώ μαζί μα το πρωί. Επομένω, έχοντα πολύ καλού ομιλητέ, κερδίσαμε πάρα πολλά. Ευχαριστούμε αυτού που συνέβαλαν και εργάστηκαν για την οργάνωση τη σημερινή ημερίδα. Τον κύριο Ρεφαλίδη, τον κύριο Αστρινίδη. Σα ευχαριστούμε πάρα πολύ. Η βοήθεια των συναδέλφων στο να κάνουμε τι ενέργειέ μα εκ των ενόντων, μια και δεν έχουμε οργανωμένε δομέ και προσωπικό κτλ. Η βοήθειά σα είναι, 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 πολύτιμη και σα ευχαριστούμε πάρα πολύ. Πάνω απ' όλα, ευχαριστούμε εσά που μείνατε όλε τι ώρε, όλο αυτό το διάστημα, οι περισσότεροι στην ειδική πλειοψηφία και μείνατε με προσοχή, κάτι που τιμάει του ομιλητέ. Επομένω, ελπίζω, σε, κύριε Πρόεδρε, και σε επόμενε ε, τέτοιες κοινέ συναντήσεις, η ειδικότητά μας αξίζει κάθε προσπάθεια να είμαστε καλύτεροι και να την υπηρετούμε καλύτερα. Και όσο η ειδικότητά μας ανεβαίνει, τόσο και για τους νεότερους θα υπάρχουν εργασιακές ευκαιρίες, για τους μεγαλύτερους θα υπάρχουν ικανοποιήσεις. Και στο τέλος, στο τέλος, τέλος όταν ασκείται καλά η κλινική εκτινολογία, η πιο ωφελημένη είναι η άρρωστη. Δηλαδή, σε τελευταία ανάλυση, όλοι εμείς. Γιατί, δυστυχώ όλοι θα βρεθούμε στην θέση του αρρώστου ή, ή συντηρητικά περισσότερο. Λοιπόν, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ όλους. Ευχαριστώ, για όλους. Να έχετε ένα καλό απόγευμα, έτσι η μέρα, η μέρα πολυ ολους να εχετε ενα καλο απογευμα ετσι η μεγάλη.